Καλημέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε. Πάμε να δούμε αυτή τα θέματα της ημέρας σε τίτλους καταρχάς, καθώς έχουμε μια τρικυμία στην κυβέρνηση. Εν ώψη της κατάθεσης του πολυνομοσχεδίου, θα κατατεθεί αύριο, σας θυμίζουμε, στη Βουλή. Συντονισμένες προσπάθειες γίνονται έτσι ώστε να καλυφθούν οι όποιες αντιδράσεις υπάρχουν από την πλευρά των βουλευτών τόσο στα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας, όσο και στο ΠΑΣΟΚ. Έχουμε επίσης ένα θέμα που απασχολεί όλους μας. Έχουμε μπλόκο του Συμβουλίου της Επικρατείας, τις κατασχέσεις λογαριασμών αλλά και ακινήτων από την εφορία, χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση του ανθρώπου που πέφτει θύμα του μακριού χεριού της εφορίας. Σταμάτησαν και πάλι έρευνες στο μεταξύ για την ανέβρεση του χαμένου αεροσκάφους. Άρχισαν να φουντώνουν και πάλι σενάρια για την εξαφάνισή τους. Σε ποιο σημείο βρίσκονται οι έρευνες και τι γίνεται αυτή τη στιγμή, καθώς εκεί επικρατεί πανικός αλλά και οι συνθήκες οι καιρικές είναι απαγορευτικές, θα σας τα πούμε σε λίγο. Πάμε στο τρίτο να συναντήσουμε τους συναδέλφους, να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Σήμερα έχουμε λουκέτα στα φαρμακεία. Βλέπετε ήδη λουκεταρισμένα φαρμακεία στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά. Νομίζω ότι η ίδια εικόνα θα συναντήσουμε σε πολλά ακόμη φαρμακεία στις υπόλοιπες χώρες της Ελλάδας. Ξεκινούν απεργία και μάλιστα διαρκείας. Έχουμε παράλληλα εξετάσεις πια στο παιδί. Δείχνει να είναι σε λειτουργία, να αρχίζει να μπαίνει σε λειτουργία το παιδί σιγά σιγά. Ο κόσμος που βλέπουμε συγκεντρωμένος εδώ είναι στην πλειοψηφία του ιατρικό προσωπικό. Λιγότεροι οι πολίτες, οι ασφαλισμένοι που ζητούν τη συνδρομή των γιατρών, αλλά αρχίζει τέλος πάντων από σήμερα να λειτουργεί κάπως το σύστημα. Και να δούμε στην τελευταία οθόνη μας, στο τελευταίο monitor, τη δυνατότητα που θα έχουμε από το τέλος του 2014 και μετά να μπαίνουμε στο διαδίκτυο όλοι και να επισκεπτόμαστε ποια ιστοσελίδα θέλουμε, δωρεάν. Διότι το είπε και θα το κάνει ο Πρωθυπουργός, θα δώσει Wi-Fi δωρεάν σε ολόκληρη τη χώρα. Πάμε όμως πριν τα δούμε τα θέματα ένα-ένα, να μιλήσουμε με Σπύρο Δημητρέλη για αυτό που σας είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Θέμα δηλαδή που αφορά σε όλους μας και έχει να κάνει με το stop, το μπλόκο του Συμβουλίου της Επικρατείας της Τράπεζας όσον αφορά κατασχέσεις που γίνονται χωρίς να έχει ενημερωθεί ο φιλέτης εκ των προτέρων. Δηλαδή, Σπύρο, πότε αυτό θα αρχίσει να ισχύει, πότε θα γίνει πράξη? Πράγματι, το πέμπτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας δικαίωσε χθες έναν συνταξιούχο του ΙΚΑ, από τον οποίο η εφορία είχε προχωρήσει σε κατάσχεση της σύνταξής του χωρίς να τον ειδοποιήσει. Το θέμα, ωστόσο, δεν είναι, η απόφαση δεν είναι οριστική, παραπέμπεται στην ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία πρόκειται να το εκδικάσει, να εκδικαστεί τον ερχόμενο Μάιο. Έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία το ότι θα πρέπει να ειδοποιούνται οι φορολογούμενοι, οι οφειλέτες του δημοσίου, πριν γίνει η κατάσχεση ισχύρας τρίτων μόνο, ισχύρας τρίτων, διότι υπάρχει και διάταξη σε πρόσφατο νομοσχέδιο που δίνει τη δυνατότητα στην εφορία να προχωράει σε αυτές τις κατασχέσεις χωρίς να ειδοποιεί προηγουμένως τον φορολογούμενο. Να πούμε σε ποιες περιπτώσεις γίνεται η κατάσχεση ισχύρας τρίτων. Για να τα ακούσουμε. Είναι πολύ διαδεδομένες οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, όπου βάσει νόμου δεν πρέπει να ειδοποιείται ο φορολογούμενος προκειμένου το προφανές να μην προχωρήσει στην ανάληψη των χρημάτων και δεν τα βρει η εφορία για να τα κατασχέσει. Μπορεί η εφορία επίσης να προχωρά σε κατάσχεση εισοδήματος από ενίκεια, να πηγαίνει δηλαδή στον ενοικιαστή όταν χρωστάει ο ιδιοκτήτης και να του λέει το ενίκιο δεν θα το καταβάλει στον ιδιοκτήτη, θα το καταβάλει στην εφορία έναντι χρέος που αυτός έχει. Μπορεί να πηγαίνει στις επιχειρήσεις, στους πελάτες της επιχείρησης, μιας επιχείρησης και να ζητάει τα χρήματα που οφείλουν αυτή στην επιχείρηση. Είναι πολύ διαδεδομένες περιπτώσεις κατάσχεσης ισχύρας τρίτων, για τις οποίες, όπως λέει το πέμπτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα πρέπει να προηγείται ειδοποίηση πριν γίνει. Και μένει να δούμε πώς αυτό θα εξελιχθεί και πρακτικά πια, πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη δηλαδή, έτσι ώστε να μην αδειάζουν λογαριασμοί πριν καν καλά-καλά γεμίσουν. Ένα ακόμη αγκάθι, Πέτρο Μποτσαράκο, θα γυρίσω στον Πέτρο, το πολιτικό μας συντάκτη, στην κυβέρνηση που ούτως ή άλλως έχει μπόλικα φορτία στην πλάτη της, προσπαθώντας να περάσει το πολυνομοσχέδιο αύριο. Έχουν ξεκινήσει ήδη τις συζητήσεις με τους υπουργούς και με τους βουλευτές κυρίως που διαφωνούν? Κορυφώνεται πραγματικά το παρασκήνιο, Πόπη, κυρίες και κύριοι, αυτές τις ώρες. Έχουμε σε εξέλιξη ένα πραγματικό θρίλερ, το οποίο θα φτάσει στο αποκορύφωμά του με την ψηφοφορία για τις ρυθμίσεις για το γάλα. Πρέπει να πούμε ότι είναι 10, ίσως και 12 οι βουλευτές που διαφωνούν. Οι περισσότεροι είναι από τη Νέα Δημοκρατία, 3 από το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε έναν υπουργό αυτή την ώρα υπό παρέτηση, τον κύριο Χαρακόπουλο, ο οποίος έχει δηλώσει ότι αν δεν γίνουν δεκτές οι προτάσεις που έχει καταθέσει ο ίδιος, σκοπεύει να παραιτηθεί από την κυβέρνηση. Πρέπει να σου πω ότι χθες αργά τη νύχτα είχαμε μία συνάντηση μεταξύ του κυρίου Τσαφτάρη, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, με τον κύριο Χατζηδάκη, τον Υπουργό Ανάπτυξης. Ο κύριος Τσαφτάρης φαίνεται πως συγκλίνει προς τις κυβερνητικές θέσεις για το γάλα. Αφήνουν απ' έξω τον κύριο Χαρακόπουλο, ο οποίος δεν προσεκλήθη στη χθεσινή συνάντηση. Και σήμερα θα έχουμε πολύ κρίσιμα ραντεβού, δηλαδή ο Πρωθυπουργός
Υπουργός 12 το μεσημέρι έχει καλέσει τον κύριο Βενιζέλο και άλλους υπουργούς σε μια σύσκεψη του Συμβουλίου Μεταρρύθμισης. Εκεί θα συζητηθεί και το θέμα του γάλακτος και οι άλλες ρυθμίσεις του ΟΣΑ. Αν μπορούμε να τα βάλουμε λίγο σε σειρά, τα μεγάλα θέματα είναι το γάλα, τα μεγάλα θέματα είναι το ταξί και τα φαρμακεία. Εκεί είναι και οι μεγαλύτερες αντιπαραθέσεις. Το γάλα και τα φαρμακεία περισσότερο, γιατί με τα ταξί φαίνεται πως έχει βρεθεί η φόρμουλα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και για τις τρεις κατηγορίες. Πού έχει κάνει πίσω η κυβέρνηση και πού είναι ανυποχώρητη. Πού δηλαδή έχει τραβήξει γραμμή κόκκινη και δηλώνει ότι περιμένει περισσότερο από τις άλλες πλευρές πια. Να ξεκινήσουμε από το πιο σημαντικό θέμα, που είναι το θέμα του γάλακτος, όπου υπάρχουν οι περισσότερες αντιδράσεις. Εκεί η πρόταση που έχει κατατεθεί, η εναλλακτική πρόταση, λέει το γάλα των δύο ημερών, που θα είναι το ελληνικό γάλα από τους Έλληνες κτηνοτρόφους, να μπορεί να φτάνει έως και τις 5 ημέρες για να μπορεί να προσεγγίσει και τις μεγάλες αγορές όπως την αγορά της Αθήνας. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο ουσιαστικά εχθές απερίφθη σε μια δημόσια συζήτηση, δηλαδή μια ραδιοφωνική συνέντευξη του κυρίου Σκορδά. Το δεύτερο αίτημά τους είναι να έχει ελληνική σήμανση το ελληνικό γάλα. Αυτό περνάει με τα βεβαιότητας. Αυτό συζητήθηκε και στη χθεσινή σύσκεψη. Ένα από τα δύο δηλαδή φαίνεται ότι ένα από τα δύο αιτήματα γίνεται δεκτά. Δεν ξέρω αν όμως αυτές οι υποχωρήσεις είναι αρκετές. Στην κυβέρνηση λένε ότι σήμερα που θα ενημερωθούν οι βουλευτές και οι κοινοβουλευτικές ομάδες και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας θα καμφθούν οι αντιδράσεις και οι επιφυλάξεις. Αλλά δεν μπορώ να είμαι τόσο βέβαιος, τουλάχιστον για ένα μικρό αριθμό βουλευτών. Να σας πω ότι υπάρχει δυνατότητα, λόγω και της απουσίας βουλευτών, μια ρύθμιση, ένα νομοσχέδιο να περάσει και με λιγότερους από 151. Mm-hmm. Όμως εκεί θα αρχίσουν άλλα σενάρια. Ενδεχομένως η κυβέρνηση φοβάται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αρχίσει μια κριτική ότι, ότι έχει χάσει τη δεδηλωμένη. Μην αποκλείουμε λοιπόν ακόμη και το ενδεχόμενο ο Πρωθυπουργός να μετατρέψει αυτή την ψηφοφορία σε ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Οπότε θα είναι δραματικές οι ώρες. Γιατί η κυβέρνηση έχει μπροστά της και το θέμα της μείωσης του χρέους, έχει μπροστά της το θέμα της εξόδου στις αγορές. Όλα αυτά, όπως λένε στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν είναι δυνατόν να διακυβευθούν για τις ρυθμίσεις για το γάλα. Μένει να δούμε σήμερα λοιπόν στις απανωτές σκέψεις και στο Μαξίμου και στη Βουλή αν θα υπάρξει κάποια πρόοδος, κάποια βελτίωση του κλίματος. Θα έχει ενδιαφέρον αυτή η συνεδρία. Από χτες μέχρι σήμερα, αντί να μειωθούν οι βουλευτές που αντιδρούν, έχουν αυξηθεί. Πόσους μετράμε τώρα στους διαφωνούντες? Περίπου 12, αλλά πρέπει να πούμε ότι 7 από αυτούς έχουν πιο σκληρή γραμμή. Έτσι. Λοιπόν, για να τα δούμε λίγο και με τη Δήμητρα Καδά τα θέματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο. Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν η συνεδρία της Βουλής. Θα δούμε πώς θα φτάσει το πολυνομοσχέδιο και τι θα γίνει μέχρι τότε. Κάθε ώρα που περνά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δήμητρα, πάμε να τα δούμε πάλι σε τα τρία αυτά θέματα που αποτελούν τα κερασάκια σε αυτή την τούρτα. Να σημειώσουμε πριν ξεκινήσουμε ότι κάθε μία υποχώρηση πρέπει να έχει την έγκριση της Τρόικας. Υπάρχει μια συνεχής διαπραγμάτευση λοιπόν, όχι μόνο εντός της χώρας αλλά και με τους δανειστές, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχει πάντα αίσιο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Συνήθως δεν έχει, διότι την αποχώρητη όσα ήταν το νούμερο ένα προαπαιτούμενο για να δείξει η κυβέρνηση τη δυνατότητά της να επιβάλλει λύσεις. Λοιπόν, γάλα. Όπως υπόθηκε, προσπαθούν να περιορίσουν από τις 11 ημέρες τις 7-8 ημέρες την έννοια του φρέσκου γάλακτος, αντί για 5 ημέρες που ισχύει σήμερα. Πρέπει να πω εγώ ότι σε πολύ λίγο από τώρα θα βρεθούμε σε μία από τις μεγαλύτερες φάρμες της χώρας μας. Ο συγκεκριμένος αγελαδοτρόφος που θα μας φιλοξενήσει έχει 170 αγελάδες στην κατοχή του. Είναι δηλαδή ένας από τους σημαντικούς παραγωγούς της χώρας. Για να τοποθετηθεί πάνω στο θέμα, να μας πει ο ίδιος πώς βλέπει, οι ίδιοι παραγωγοί γάλακτος δηλαδή, πώς βλέπουν τα πράγματα. Σε λίγο θα έχουμε σύνδεση μαζί του. Στο μεταξύ, ακούμε το πολιτικό μέρος και το οικονομικό μέρος του πράγματος από τη Δήμητρα. Το ατού είναι το ελληνικό γάλα, δηλαδή η σήμανση ότι αυτό είναι δικό μας γάλα, χώριο γάλα, και το γάλα φρέσκο, το γάλα μίας-δύο ημερών. Ναι. Πάμε στα ταξί. Εκεί υπάρχει, όπως υπόθηκε, μια μικρή υποχώρηση. Γιατί φέρεται η κυβέρνηση να κάνει πίσω σε μία από τις προτάσεις ΟΣΑ που αφορά στο να ανοίξει μια αγορά που ανοίγει στα ταξί αυτή τη στιγμή και στα τουριστικά λεωφορεία, η μετακίνηση μαθητών λουωμένων αξιωματικών στρατιωτών. Εκεί φαίνεται να μην προχωράει η κυβέρνηση. Προχωρά όμως σε όλα τα υπόλοιπα πεδία με τα οποία ενδεχομένως να συμφωνήσουν τελικά η ομάδα το ταξί, να επιτρέπεται η μίσθωση αυτοκινήτων με οδηγό κάτω των 1.500 κυβικών εκατοστών, να μειωθεί η μίσθωση σε λιγότερο από 6 ώρες από 12 σήμερα και να επιτρέπεται η υπηρεσία limo service και στα πιο μικρά ξενοδοχεία χαμηλότερα των 4-5 αστέρων.
Τώρα, το άλλο μεγάλο μέτωπο είναι τα φαρμακεία. Εκεί τι γίνεται? Επιχειρείται μια συμφωνία με την Τρόικα, η οποία δεν είναι δεδομένο ότι ακόμα έχει επιτευχθεί, στο να υπάρχει ένα πλαφόν 4 αδειών ανά φαρμακοποιό και να υπάρχουν και συγκεκριμένες ρήτρες όροι διάθεσης των φαρμάκων στα σούπερ μάρκετ και στα άλλα σημεία πώληση. Για να δούμε τώρα τι αντιδράσεις υπάρχουν στο τελευταίο θέμα, στα φαρμακεία. Οι φαρμακοποιοί έχουν κατεβάσει τα στόρια τους, είχαν κάνει προειδοποιητικές απεργίες τις προηγούμενες εβδομάδες. Από σήμερα πια ξεκινούν απεργίες διαρκείας. Ο Λάμπρος Χαβέλας βρίσκεται σε ένα από τα φαρμακεία της Αθήνας και έχει μάλιστα μαζί του τον Πειραιά, με συγχωρείτε, και έχει και τον αντιπρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου μαζί του, τον κύριο Κούβαρη. Να σας ακούσουμε, Λάμπρο. Καλημέρα, Πόπη, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η εικόνα που θα αντικρίσουν όσοι πολίτες θελήσουν να εξυπηρετηθούν από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή, από τα φαρμακεία. Καθώς οι φαρμακοποιοί αποφάσισαν μέχρι και την Κυριακή, όπου θα ψηφιστεί ή θα οδηγηθεί προς ψήφιση το νομοσχέδιο, το αντίστοιχο νομοσχέδιο, το οποίο και του στήγει, με διατάξεις που του στήγουν και όπως λένε θα είναι τα φόπλακα για το φαρμακείο και τη φαρμακευτική περίθαλψη. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν αντιδρούν. Δίπλα μου ο κύριος Κούβαρης, είναι ο αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου και πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου του Πειραιά. Κύριε Κούβαρη, είστε υπερβολικοί? Όχι, δεν είμαστε υπερβολικοί. Η πραγματικότητα είναι ότι βρεθήκαμε εξαπατημένοι από τον κύριο Γεωργιάδη. Σήμερα δεν συζητάμε για τα μισήφα, συζητάμε για την άλωση ενός επαγγέλματος που θα βρεθεί στο χώρο το σούπερ μάρκετ, θα βρεθεί σε ένα ιδιοκτήτη με 100 και 200 φαρμακεία να κάνει καρτέλ και εμείς ως μικρομεσαία επιχείρηση θα βρεθούμε έξω από την αγορά, γιατί αυτό έχει επιβάλει όχι η Τρόικα αλλά τα συμφέροντα που λιμένονται την ελληνική κοινωνία. Αυτή είναι η πραγματικότητα και έτσι θα πάνε τα πράγματα. Θεωρείτε δεν υπάρχει καθόλου φως στο τούνελ, γιατί ακούσαμε ότι μέχρι και 6 άδειες, όχι 100 και 200 που λέτε? Αυτά τα ακούσατε, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει δει το νομοσχέδιο. Αυτά τα οποία λέγονται σήμερα γίνονται κάτω από τις πιέσεις οι οποίες έχουν επιβάλει, όχι εκεί που είναι επιβάλει, έχουν δημιουργήσει τα φαρμακεία και εμείς δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη πια στον κύριο Γεωργιάδη κάτω από τις παρούσες συνθήκες. Θα ήθελα να σας πω το εξής, ότι σήμερα στο όνομα του ελληνικού λαού και του Έλληνα ασφαλισμένου, που πραγματικά καμία σημασία δεν έχει εάν αυτή είναι η αλήθεια, πλήττεται ένας ολόκληρος κλάδος και οδηγείται στην εξαθλίωση και στην εξαφάνιση. 3 ολόκληρα χρόνια έχουμε δώσει τα πάντα, έχουμε μπει στην κατάπτωση και στην πτώση ενός επαγγέλματος που ήταν με τεράστια αξιοπρέπεια και σήμερα δεν είναι ικανοποιημένοι και θέλουν να βάλουν τα φαρμακεία μέσα στα σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι ντροπή, δεν μπορεί να γίνει και δεν θα το επιτρέψουμε. Αυτό που αναρωτιέται ο κόσμος, ο καταναλωτής, είναι αν θα πέσουν οι τιμές στα φάρμακα στη μία ή στην άλλη περίπτωση, τι θα γίνει? Ακούστε για τις τιμές. Τις τιμές σήμερα τις καθορίζει το ελληνικό κράτος. Δεν τις καθορίζουμε εμείς. Οι τιμές στην Ελλάδα στο φάρμακο είναι οι τρεις φθηνότερες τιμές σε όλη την Ευρώπη. Εάν θέλουν ακόμα φθηνότερες τιμές, δεν έχουν να κάνουν αυτό που κάνουν τα 3 τελευταία χρόνια και να βάλουν flat μειώσεις. Δεν είναι θέμα ανταγωνισμού, είναι ντροπή να το λένε αυτά, κυρία Τσαπανίδου. Είναι ντροπή. Λοιπόν, ο ανταγωνισμός δεν υπάρχει στο φάρμακο, είναι αγαθό και το κράτος επιβάλλει τις τιμές. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα ξαναγυρίσουμε σε εσάς και στη διάρκεια της ημέρας θα παρακολουθούμε το ρεπορτάζ. Και θυμίζω, θα πάμε και μέχρι τους κτηνοτρόφους. Θα δούμε ένα κτηνοτρόφο στην Βόρεια Ελλάδα, στη Νέα Μαγνησία, για να μας πει τι συμβαίνει με το γάλα και ποιες είναι οι δικές τους διαφορές. Η ραλιόλα επίδοση θα είναι κοντά μας σε πολύ λίγο από τώρα. Όμως, την έχουμε την εικόνα, μου λένε από το κοντρόλ. Βλέπουμε ήδη εικόνα από την Νέα Μαγνησία, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ραλιόλα, να πάμε κατευθείαν σε σένα, να δούμε και τι ποιότητα έχουμε στον ήχο μας. Είμαστε λοιπόν 10 χιλιόμετρα από όπη, καλημέρα, έξω από τη Θεσσαλονίκη, σε μία φάρμα, σε μία ακτινοτροφική μονάδα, την οποία δουλεύει η δεύτερη γενιά και ξεκίνησε από τον προπάπο έτσι εραστεχνικά, αλλά πλέον έχει περάσει στα χέρια δεύτερης γενιάς. Υπάρχει μια δυναμική 500 περίπου αγελάδων και ρίχνεται πολύ δουλειά εδώ, ο Θόδωρος. Είμαι στην οικογένεια Καράδαλη, ο Θόδωρος και ο κύριος Στέργιος. Και Θόδωρε, εδώ η ημέρα ξεκινάει από πολύ νωρίς, έτσι? Ξεκινάει γύρω στις 5.30 το πρωί και τελειώνει 9.30 το βράδυ. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι και η οικογένειά σου μένεται κιόλας στην κτηνοτροφική αυτή η πρότυπη μονάδα. Έτυχε να είμαστε σε ένα αγρόκτημα έξω από το χωριό, έγιναν εδώ τα σπίτια και σιγά σιγά ξεκίνησε από το 82 η μονάδα. Και δεν σας χαλάει και καθόλου που είναι όλα δίπλα σας? Εμάς όχι, αλλά το κράτος το χαλάει όμως. Θέλει να φύγουμε από εδώ. Για πείτε μας λίγο τώρα, πολλές οι εξελίξεις με εσάς, με το γάλα, τη διανομή. Κοιτάξτε, οι εξελίξεις με το γάλα είναι ότι αυτό που θέλουν να πετύχουν των 10 ημερών, πλέον θα πάψει να υπάρχει των 5 ημερών το φρέσκο γάλα, γιατί το γάλα είναι ένα πολύ ευαίσθητο προϊόν, το οποίο
άλλη επεξεργασία γίνεται για τις 5 ημέρες και άλλη θερμική επεξεργασία γίνεται για 10 ημέρες. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι δεν θα τρώμε, δεν θα έχει θρεπτικές ουσίες όπως είχε μέχρι τώρα. Ακριβώς. Δεν θα υπάρχει, όχι. Και τελικά κερδίζουμε κάτι, γιατί εγώ άκουσα στην τελική για 4 ευρώ γίνεται η όλη ιστορία που θα κερδίσει κάποιος. Κοιτάξτε, 4 δεν είναι 4 ευρώ, είναι γύρω, από ό,τι έχουν πει, γύρω στα 4 λεπτά θα πέσει η ημερησίωση στο λίτρο, το οποίο είναι γύρω στα 15 ευρώ αν υπολογίσετε περίπου το μήνα. Γύρω στα, ούτε 15, είναι 1,5 ευρώ το μήνα, είναι γύρω στα 15 ευρώ το χρόνο. Πείτε μου λίγο τώρα τη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε εμείς, εσείς μαζεύετε το γάλα, έτσι? Είναι η αρμεγή αυτή τη στιγμή. Αυτό γίνεται κάθε τέτοια γίνεται ώρα? Το πρωί, τελειώνει περίπου σε κανένα τεταρτάκι από τώρα και ξεκινάει πάλι στις 5 το απόγευμα και τελειώνει στις 9 το βράδυ. Ωραία, μαζεύουμε το γάλα, στη συνέχεια τι γίνεται? Μπαίνει στις δεξαμενές, το οποίο ψύχεται για να πέσει γύρω στους 3,5 βαθμούς, για να μην αναπτυχθούν μικρόβια και σωματικά κύτταρα. Έρχεται το βιτίο γύρω στις 12 το μεσημέρι, το παραλαμβάνει και το πηγαίνει στην κλαδοβιομηχανία. Μάλιστα. Και ξανά το απόγευμα ξεκινάει. Και ξανά το απόγευμα. Πλένονται οι παγολεκάνες και ξεκινά πάλι το απόγευμα η αρμεγή. Και η καθημερινότητα έτσι, από τις 5 το πρωί ξεκινάμε. Έτσι ακριβώς. Όπου κάποιοι ξεκινάνε πολύ πιο νωρίς από εμάς, όπως βλέπεις, και δύσκολα, όχι εύκολη εργασία. Φυσικά τώρα. Να μας ρωτήσετε, θα μας πείτε σας παρακαλώ πολύ, όταν λέμε γάλα 11 ημερών, κατά πόσο είναι φρέσκο το γάλα των 11 ημερών, τι σημαίνει 11 ημέρες στο ράφι, στον καταναλωτή? Να σταθούμε λίγο στο φρέσκο γάλα και το γάλα 11 ημερών που συζητάμε. Τελικά κατά πόσο είναι φρέσκο? Κοιτάξτε, δεν μπορεί να είναι φρέσκο ένα προϊόν που θα φύγει σήμερα από τον παραγωγό και από αύριο που θα γίνει η επεξεργασία του στην κλαδοβιομηχανία να υπάρχουν 11 μέρες περιθώριο. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα φρέσκο προϊόν. Παράδειγμα, ένα μαρούλι, αν το κόψουμε σήμερα, μπορούμε μετά από 11 μέρες να θεωρήσουμε ότι είναι φρέσκο, να το βάλουμε στο πιάτο μας? Στις 9 μέρες σημειώνεται διαφορά. Πολύ πιο δύσκολο είναι το γάλα. Στις 9 μέρες σημειώνεται διαφορά, ρωτάει η υπόπτη. Η διαφορά, ποια διαφορά δηλαδή? Αν είναι δηλαδή φρέσκο κάτι που θα διαρκέσει 9 μέρες, αυτό δείχνει να θέλει η κυβέρνηση. Όχι, γιατί η επεξεργασία του για τις 10 ημέρες γίνεται στους 135 βαθμούς. Ενώ για τις 5 ημέρες γίνεται στους 71 βαθμούς. Τι θα συμβεί λοιπόν αν η κυβέρνηση περάσει το νομοσχέδιο αυτό και απελευθερώσει το γάλα, θεωρηθεί ότι είναι φρέσκο γάλα, έστω και με σήμανση ελληνική, αυτό των 11 ημερών? Τι επιπτώσεις θα έχει στους κτηνοτρόφους? Λοιπόν, μπορούμε να πούμε τώρα, εφόσον περάσει αυτό το μέτρο των 11 ημερών, τι επιπτώσεις θα έχουμε εμείς οι καταναλωτές, εσείς ως κτηνοτρόφοι? Οι καταναλωτές θα σταματήσουν να παίρνουν για τα παιδιά τους ένα φρέσκο προϊόν. Θα φτάσουν να τρώνε πλέον τυποποιημένη κονσέρβα. Έτσι το θεωρώ εγώ των 10 και 11 ημερών, γιατί δεν μιλάμε πλέον για φρέσκο γάλα. Θα μπορούν οι γαλατοβιομηχανίες ανεξέλεγκτα να φέρνουν από τις χώρες τις διπλανές, γιατί μέχρι σήμερα, λόγω των 5 ημερών, δεν είχαν τη δυνατότητα να μπορούν να μεταφέρουν το γάλα αυτό και να το φέρουν για να το βάλουν στο ράφι. Ενώ λόγω που υπάρχει αυτή η δυνατότητα των 11 και 10 ημερών, σε 2 μέρες το γάλα θα είναι εδώ. Θα έχουν ένα περιθώριο 7 ημερών για το ράφι. Το αποτέλεσμα θα είναι ότι τα κοστολόγια τους, τα λειτουργικά τους έξοδα στη Ρουμανία, Ουγγαρία, Βουλγαρία είναι το 1/3 από εμάς. Οπότε εμείς με τα κοστολόγια που έχουμε και τα έξοδα δαπανών, φάρμακα, ΔΕΗ, ρεύμα, ιζοτροφές που είναι ακριβές, γιατί δεν υπάρχει κανένα χωράφι πλέον να έχουμε να σπέρνουμε εμείς, όλα είναι αγορασμένα, δεν θα μπορούμε να ανταπεξέλθουμε με την τιμή αυτήν ήδη που τώρα είμαστε. Και φανταστείτε ότι φέρχοντας γάλα απ' έξω, πώς θα μας κατεβάσουν οι καταναλωτές στην τιμή κάτω. Κάνουμε έκπτωση στην ποιότητα. Βεβαίως. Έτσι και στην τελική, αυτό που είπαμε και στην αρχή, δεν κερδίζετε κιόλας με αυτό τρόπος το μέτρο. Για να επιβιώσετε υπό αυτές τις συνθήκες δεν υπάρχει. Οι παραγωγοί να ξέρουν πολύ καλά ότι θα κλείσουμε. Γιατί αν μας κατεβάσουν την τιμή καταβιομηχανίες μέσα σε ένα χρόνο μετά από το μέτρο αυτό, δεν θα μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Εσείς τώρα πόσο πουλάτε το γάλα? Σήμερα το γάλα στην Ελλάδα κυμαίνεται από 43 έως 45 λεπτά. Το βρίσκουμε στα ράφια και δύο κάποια. Ναι, βεβαίως. Απλά αυτό που θέλουν να πετύχουν τώρα θα είναι όταν έρχοντας φρέσκο γάλα απ' έξω, των 2 ημερών από την Ευρώπη, από τις ανατολικές χώρες, θα μας το κατεβάσουν στα 35 λεπτά. Οπότε εμείς δεν θα μπορούμε να ανταπεξέλθουμε με τίποτα. Δεν μπορείτε να ποντάρετε. Δεν μπορούν να ποντάρουν οι κτηνοτρόφοι στο γεγονός ότι η χώρα μας είναι ιδιαίτερη, έχει περισσότερο ήλιο. Τα ζώα, εντάξει, μπορεί όχι σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά μπορεί να βοσκήσουν και στα χωράφια έξω, στα λιβάδια έξω. Αυτό δεν μπορεί να είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα ανταγωνιστικό? Δεν μπορείτε να σταθείτε, λέει υπόπτη Τσαπανίδου, στα πλεονεκτήματα τα ανταγωνιστικά που έχει η Ελλάδα, δηλαδή η τοποθεσία της, το κλίμα της,
ιστορία της, αν θέλετε. Αν χάσουμε, να ποντασταθείτε σε αυτό, να ποντάρετε σε αυτό για να διεκδικήσετε αυτό. Εμείς αυτό ποντέρνουμε, ότι το γάλα που βγαίνει το ελληνικό δεν μπορεί οι Ευρωπαίοι να ανταγωνιστούν το δικό μας το γάλα σε θρεπτικές αξίες και πρωτεΐνες που έχουν, γιατί οι ζωοτροφές που ήδη που παράγονται εδώ πέρα στην Ελλάδα. Αυτό να πιάσουμε μόνο τον ήλιο. Αυτό ακριβώς. Δεν μπορούν με την υγρασία και τη βροχή καθημερινά που έχουν οι Ευρωπαίοι να βγάλουν το ίδιο ποιοτικό γάλα που βγάζει η Ελλάδα. Μάλιστα. Και ακόμη και σήμερα να το αναλύσουμε, δεν μπορεί να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, πολύ να σας ευχαριστήσω που μας φιλοξενήσατε εκεί. Να δώστε μας έτσι και ένα συνολικό κοστολόγιο εκεί, μηνιαίο. Συνολικά η μονάδα είναι γύρω στα 40.000 ευρώ. 40.000 ευρώ έξοδα το μήνα και τα έσοδά σας είναι περίπου 35, λέγαμε προηγουμένως. Περίπου είναι, σήμερα είναι 40 και κάτι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ για τη φιλοξενία. Πήραμε μία γεύση, ακούσαμε τις απόψεις των ανθρώπων οι οποίοι είναι η παραγωγή γάλακτος, είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα επηρεαστούν αν αλλάξει ο νόμος, αν έρθει το καινούργιο νομοσχέδιο. Στη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε κοντά μας και τον κύριο Σκορδά από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Οπότε, αν θέλετε να το ρωτήσουμε κάτι, με μεγάλη χαρά θα δεχτούμε ερωτήσεις σας στο liveview.gr το mail, και το mail της εκπομπής. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Παναγόπουλου να δούμε τι συνέβη. Χθες είχαμε τελικό Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, Κατερίνα. Τι διατηρείται, τι χάνετε, τι άλλα. Είχαμε μια θετική κατάληξη λοιπόν στο παραπέντε της λήξης της μετενέργειας. Οι κοινωνικοί εταίροι υπέγραψαν τη νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Λοιπόν, να πούμε τι αλλάζει. Το νέο το οποίο προκύπτει, το ότι το επίδομα ανατροφής τέκνων πλέον θα μπορούν να το μοιράζονται οι δύο γονείς, δηλαδή να το παίρνει και η μητέρα και ο πατέρας, να μοιράζουν το ίδιο διάστημα όμως, όχι να το πάρουν διπλό, το διάστημα των 3,5 μηνών να το μοιραστούν. Επίσης, εάν δεν το πάρει η μητέρα, εάν για παράδειγμα δηλαδή η μητέρα είναι αυτοαπασχολούμενη και επειδή είναι δική της δουλειά, δεν δικαιούται άδεια, μπορεί να το πάρει ολόκληρο ο πατέρας. Και αυτό είναι κάτι θετικό. Αυτό το οποίο διατηρείται στη νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας είναι και ο 13ος και 14ος μισθός και το επίδομα γάμου και οι τριετίες, οι οποίες βεβαίως παραμένουν παγωμένες, αλλά παρά το ότι η Τρόικα ήθελε να καταργηθούν, παραμένουν και στη νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Επίσης, οι κοινωνικοί εταίροι, στη νέα σύμβαση υπάρχει ρητή συμφωνία ότι εάν αρθούν ή ακυρωθούν δικαστικά οι νόμοι οι οποίοι καθορίζουν τον κατώτατο μισθό, τότε άμεσα θα συνέλθουν, θα συναντηθούν προκειμένου να καθορίσουν τους νόμους που ορίζουν τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να πέσουμε κάτω από τα 5,86, για να το πούμε έτσι απλά. Ακόμα και αν καταργηθεί, λένε δικαστικά ή με νόμο αυτός ο κατώτατος μισθός, ότι άμεσα θα συνέλθουν οι κοινωνικοί εταίροι προκειμένου να επανακαθορίσουν τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα. Μάλιστα. Και ο κύριος Κορκίδης, που ήταν χθες από την πλευρά των εργοδοτών στη σύσκεψη αυτή με τους φορείς, θα είναι κοντά μας σε λίγο για να απαντήσει σε ερωτήσεις δικές σας και να μας αναλύσει αυτό το καινούργιο, την καινούργια Γενική Συλλογική Σύμβαση που θα ισχύει, στα υπέρ, τα κατά της και τις προοπτικές της. Να μας μιλήσει όμως και γενικότερα για τον κόσμο του εμπορίου, καθώς τα λουκέτα όσο περνάει ο καιρός τόσο και περισσότερα γίνονται. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στο εξωτερικό δελτίο, να δούμε τι συμβαίνει με το εξαφανισμένο Boeing, το οποίο ξανά είναι εξαφανισμένο, ενώ ο αρχικός είχε δηλωθεί ότι είχαν εντοπιστεί κομμάτια του. Παραμένει εξαφανισμένο Πόπι, καθώς δεν έχει βρεθεί απολύτως τίποτα δεν ακόμη από όλα αυτά. Δεν έχουν κάνει πίσω στις ανακοινώσεις. Έχουμε μείνει στην τελευταία ότι βρέθηκαν και 122 κομμάτια ακόμη από γαλλικό δορυφόρο. Ακριβώς, από γαλλικό δορυφόρο, τα οποία είναι σε μια σχετικά κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Θα μπορούσαν να είναι τα συντρίμια του χαμένου αεροσκάφους. Ακόμα όμως δεν έχει βρεθεί τίποτα. Άλλωστε, έχουν ανασταλεί οι έρευνες λόγω του κακού καιρού που επικρατεί στην περιοχή. Ισχυρές καταιγίδες, παγετός, χαμηλή ορατότητα, αλλά και σφοδρή άνεμη. Όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News, τα πλοία παραμένουν στην περιοχή. Ωστόσο, τα αεροπλάνα, τα ερευνητικά αεροπλάνα επιστρέφουν στο Πέρθ μέχρι νεοτέρας διαταγής. Τώρα, να σου πω ότι αυτά τα 122 κομμάτια είναι το πιο αξιόπιστο στοιχείο που έχουν μέχρι τώρα στα χέρια τους οι αρχές για να κάνουν τις έρευνες και μάλιστα τα 26 κράτη που συμμετέχουν. Προς το παρόν, όσοι ασχολούνται με την υπόθεση επιρρύπτουν ευθύνες στον πιλότο, στον πιλότο Ζαχάρι Αχμάντ Σαν, καθώς λένε ότι εφόσον δεν έχει διαπιστωθεί από τα ευρήματα και από τις ενδείξεις που έχουν μέχρι τώρα ότι υπάρχει μηχανική βλάβη. Επίσης, εφόσον δεν υπάρχουν ενδείξεις αεροπειρατείας, όπως αρχικά ήταν μερικά από τα σενάρια τα οποία επικρατούσαν, τώρα επιρρύπτουν τις ευθύνες στον πιλότο. Υπάρχει και η μαρτυρία φίλου του που λέει ότι ήταν πολύ στενοχωρημένος επειδή τον χώριζε η γυναίκα του και για πρώτη φορά ο γιος του, ο 24χρονος γιος του, μιλάει και δηλώνει εκ μέρους της οικογένειας που δεν έχει βγει καθόλου μέχρι τώρα του πιλότου και λέει ότι εγώ δεν πιστεύω ότι ο πατέρας μου θα μπορούσε ποτέ να καθορίσει τη μοίρα τόσων ανθρώπων. Δεν μπορώ να ακούσω καθόλου αυτές τις εικασίες, δεν μπορώ να τις λάβω σοβαρά υπόψη μου και περιμένω τα απτά χειροπιαστά ευρήματα για να δούμε τι έχει γίνει. Πάντως, κάποιοι από τους συγγενείς, από τους συγγενείς των αγνοωμένων έχουν στραφεί και κατά της εταιρείας της αεροπορικής, έτσι, με μηνύσεις. Έχουν καταθέσει αγωγές. Δεν μπορούν πια να συγκρατήσουν την οργή τους.
Ακριβώς. Πόπι, όπως το λες, είναι μια αμερικανική δικηγορική εταιρεία. Έχει καταθέσει ήδη μήνυση για βλάβη τώρα. Βέβαια, δεν ξέρω πώς συνάγεται αυτό το συμπέρασμα. Για μηχανική βλάβη που οδήγησε στην καταστροφή, στη συντριβή του αεροσκάφους. Πρόκειται για έναν τον πατέρα ενός Ινδονήσου επιβάτη και αναμένουν, η δικηγορική εταιρεία αναμένει και άλλοι συγγενείς να συμμετέχουν σε αυτή τη μήνυση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Στο μεταξύ, παγετός, κακές καιρικές συνθήκες έχουν φρενάρει τις έρευνες για τον εντοπισμό του χαμένου αεροσκάφους. Πάμε μέχρι την Αυστραλία να ακούσουμε περισσότερα από τον Αλέκο Μάρκελο. Καλημέρα, Αλέκο. Καλημέρα, Πόπη. Πράγματι, έχουν φρενάρει οι έρευνες. Όχι απολύτως. Είναι καθοδόν, επιστρέφουν στο Πέρθ τα αεροσκάφη. Το πολεμικό πλοίο, το Success, το Αυστραλιανό που βρίσκεται εκεί, η γυναίκα καπετάνιος που το διοικεί, έκανε δηλώσεις πριν από λίγο στο ABC, το Αυστραλιανό, και ανέφερε ότι δεν έχει πάρει εντολή να επιστρέψει, παραμένει εκεί και να ζητά τα συντρίμια. Φυσικά, προσπαθούν να εντοπίσουν τα συντρίμια, τα 122 κομμάτια που αναφέρθηκαν στις φωτογραφίες του δορυφόρου. Και έτσι πλέον έχουμε από δορυφόρους 4 διαφορετικών χωρών επιβεβαίωση για συντρίμια. Αλλά εδώ οι αναλυτές τουλάχιστον που μπόρεσα να παρακολουθήσω δίνουν και μια ακόμα διάσταση ότι συνηθίζεται σε περιπτώσεις πρόσκρουσης αεροσκάφους σε τέτοιου μεγέθους στην θάλασσα τα συντρίμια να ομαδοποιούνται. Και εδώ έχουμε μια τέτοια περίπτωση ομαδοποιημένων συντριμιών. Τόσες μέρες που ψάχνουν, που υποτίθεται ότι έχουν βρει, έχουν εντοπίσει στίγμα, συντρίμια κλπ. Έχουν βγάλει κάτι στην ξηρά, έχει μαζέψει κάποιο πλοίο, όχι, δηλαδή ένα κομμάτι. Δεν έχουν βγάλει. Τίποτα. Όχι, δεν έχουν βγάλει τίποτα από την θάλασσα και ούτε αυτά που έχουν εντοπιστεί ακόμη και από αεροσκάφη, όχι μόνο από δορυφόρους, που σημαίνει ότι είναι εγκύτερα. Δεν έχουν καταφέρει πλησιάζοντας τα πλωτά μέσα να τα εντοπίσουν. Άρα λοιπόν οι εκτιμήσεις των αρχών της Αυστραλίας ποιες είναι? Υπάρχουν συντρίμια ή όχι? Ή πέφτουν πάνω σε άλλα απόβλητα και νομίζουν ότι πρόκειται για κομμάτια του αεροσκάφους? Μέχρι να γίνει περισυλλογή οποιοδήποτε αντικειμένου και να αξιολογηθεί, θεωρούνται απλώς αντικείμενα στη θάλασσα. Μάλιστα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Αυστραλίας, χθες σε δηλώσεις του, ανέφερε, τόνισε ιδιαίτερα, ότι πρόκειται για έναν από τα αγριότερα σημεία θάλασσας στον πλανήτη. Και τα βάθη είναι μεγάλα. Να τονίσω ότι το αμερικανικό μηχάνημα, το ηχοβολιστικό αυτό μηχάνημα που αναμένουν με πολλές ελπίδες για να εντοπίσει το μαύρο κουτί, αν βρίσκεται σε μεγάλο βάθος και εκείνο το σημείο της πρόσκλησης κάπου κοντά, θα φτάσει στις 5 Απριλίου. Και θα τεθεί σε λειτουργία. Στις 7 Απριλίου θα σταματήσει να μεταδίδει σήματα το μαύρο κουντί. Μάλιστα. Δηλαδή πραγματικά για ένα θρίλερ με το χρόνο. Μάλιστα. Αλέκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θρίλερ που ούτως ή άλλως κρατά τόσες μέρες και έχει καθυλώσει και την παγκόσμια κοινή γνώμη, είναι το συγκεκριμένο θέμα. Η εξαφάνιση δηλαδή του αεροσκάφους, με όλους να αναρωτιούνται αν τελικώς πρόκειται για μηχανική βλάβη ή όχι. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε κοντά μας. Είναι ο κύριος Σπύρος Ρολάκης, πρόεδρος Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. Καλημέρα. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από ό,τι μέχρι σήμερα ξέρετε, κύριε Ρολάκη, ποια είναι για σας? Τις πρώτες μέρες έψαχναν αλλού. Τώρα ψάχνουν σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Αυτό τι δείχνει? Αυτό δείχνει ότι προφανώς έχουν κάποια στοιχεία οι Μαλαισιανές αρχές. Δεν έψαξαν σωστά από την πρώτη στιγμή ή έχουν χάσει την μπάλα τελείως. Ή κρύβουν στοιχεία δηλαδή, ή δεν θέλουν να δώσουν όλα τα στοιχεία στη δημοσιότητα για άλλους λόγους πια, ή δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Ή δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Στη δικιά σας εκπομπή από την πρώτη στιγμή σας είχα πει ότι εάν το αεροπλάνο έπεφτε στο σημείο από μηχανική βλάβη που έδειχνε αρχικά, τότε το μαύρο κουτί θα το βρίσκαν εύκολα και συντρίμια θα βρίσκαν εύκολα. Οπότε η περίπτωση να είχε πέσει εκεί, έπρεπε κατευθείαν να σκεφτούν το άλλο σενάριο που είπαμε εδώ πέρα, ότι βγήκε ψηλά, πήγε πίσω, ξανακατέβηκε χαμηλά και πήγε κάπου. Το κάπου δεν μπορούμε εμείς να το προσδιορίσουμε, ούτε ξέρουμε. Από ό,τι λένε τώρα οι δορυφόροι και κάποια κράτη, έχουν βρει συντρίμια. Πιθανόν έχουν βρει. Αν όμως δεν βγει ένα. Από τη θάλασσα, από να τη το θάλασσα, μαζέψει κάποιος, να βεβαιωθούν δηλαδή ότι πρόκειται πραγματικά για κομμάτια του αεροσκάφους. Δεν μπορεί να πει τίποτα. Και το άλλο που εκπλήσει πραγματικά είναι ότι βγαίνει ο Πρωθυπουργός της Μαλαισίας και λέει ότι πέθαναν οι άνθρωποι. Με ποια στοιχεία? Πώς το λέει έτσι? Δεν πρέπει να βρούνε κάτι? Εσείς προσωπικά, εσείς είσαστε, κύριε Ρολάκη, πιο κοντά στο έπεσε ή συνέβη κάτι διαφορετικό? Επειδή τα σενάρια πια για άλλου είδους τύχη του αεροσκάφους ξανά αρχίζουν και φουντώνουν. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα με εικασίες. Είναι λάθος και ειδικά εγώ να πω κάτι τέτοιο. Το σίγουρο είναι ότι το αεροπλάνο
Δεν είχε μηχανική βλάβη. Το σίγουρο είναι ότι. Δεν είχε βλάβη, λέτε. Ναι. Αν είχε βλάβη, δηλαδή εσείς θα το καταλαβαίνατε. Δεν μπορούσε να βρεθεί εκεί που πήγε. Οι συνάδελφοί σας εννοώ. Δεν μπορούσε να βρεθεί εκεί που πήγε. Θα φαινόταν το στίγμα του. Ναι, βέβαια. Δεν μπορούσε. Θα έπεφτε πιο νωρί. Δεν πετούσε τόσες ώρες. Σε τελείως αντίθετη πορεία. Mm-hmm. Μιλάμε για τελείως αντίθετη πορεία. Ένα αυτό. Δύο. Αν είχε κάποια βλάβη, θα το έλεγε ο πιλότος. Θα έλεγε στον πύργο ελέγχου, θα έλεγε με ιδέα. Θα μπορούσε να έχει φνηδιαστεί, να εμφανιστεί μια βλάβη για την οποία δεν θα προλάβαινε να αντιδράσει. Θα μπορούσε, αλλά θα έπεφτε εκεί στο ίδιο σημείο που έδειχνε το στίγμα. Όταν χάθηκε από το ραντάρ, ήξερε η εναέρια κυκλοφορία πού ακριβώς ήταν. Mm-hmm. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, αφού εξαφανίστηκε, έγινε βλάβη, οπότε θα το εντοπίζανε άμεσα. Δεν θα μπορούσε να πετάει, ενώ έχει συμβεί κάτι στο πλήρωμα, να είναι στον αυτόματο και να πηγαίνει. Αφού το ραντάρ τον πιάνει. Πρέπει να κλείσει το τρασπόντερ από μέσα. Έγινε παρέμβαση από μέσα, έκλεισε ο τρασπόντερ. Mm-hmm. Τώρα, ο πιλότος, κάποιος από το πλήρωμα, οι εικασίες και από ό,τι ακούμε και από τις ειδήσεις μιλάνε ότι ο πιλότος. Δεν γίνεται διαφορετικά. Έκλεισε ο τρασπόντερ και έκανε κάποιες κινήσεις για να αποφύγει και το πρωτεύον ραντάρ. Φυσικά οι δορυφόροι όμως ξέρουν. Κύριε Ρολάκη, αν κάποιος εκπαιδευμένος σε αεροπλάνα μπορέσει και μπει μέσα στο κόκπιτ, μέσα στην αίθουσα διακυβέρνησης του αεροσκάφους, μπορεί να έχει πρόσβαση ο ίδιος σε συστήματα και να τα κλείσει. Ή πρέπει να γίνει μάχη, ή πρέπει να σηκώσει τον πιλότο από τη θέση του για να τα φτάσει. Αυτά ρωτάω. Μέσα στο πιλωτήριο μπαίνει μόνο ο αεροσυνοδός. Κλειδωμένη πόρτα. Είναι δηλαδή. Κλειδωμένη πόρτα. Υπάρχει ειδικός κωδικός για να μπεις μέσα. Τώρα, απειλήσανε την αεροσυνοδό και μπήκε κάποιος. Άνοιξε ο πιλότος και μπήκε κάποιος. Και έκλεισε τον τρασπόντερ και μετά. Οι οδηγίες που έχουν οι πιλότοι σε αυτές τις περιπτώσεις ποιοι είναι? Αν δηλαδή κάποιος απειλήσει μέλος του πληρώματος ή κάποιος από τους επιβάτες ή καταλάβει την καμπίνα των επιβατών, θα πρέπει να ανοίξουν. Δεν ανοίγουν οι πιλότοι. Δεν ανοίγουν την πόρτα. Υπάρχει οδηγία να μην ανοίξουν. Ναι, έχει ειδικό κωδικό. Θα έδινε επικοινωνία με το κέντρο πύργο ελέγχου, με το κέντρο ελέγχου, ότι έχουμε συμβάνει μέσα στο αεροσκάφος. Οτιδήποτε συμβεί, όπως μιλάμε τώρα εμείς, έτσι μιλάει ο ελεγκτής με τον πιλότο. Οτιδήποτε συμβεί λοιπόν μεταξύ μας, ας πούμε, θα το πεις αμέσως. Κατευθείαν. Και στο μικρόφωνο μιλάς, έχεις άμεση επαφή. Θα πεις, έχω αυτό το πρόβλημα, μηχανική βλάβη, κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, θέλω να πάω εκεί διότι μου παρουσιάσει και αυτό. Επιτόπου. Ναι. Αυτό είναι που. Ξέρετε τι άλλο είναι που, όπως λέτε κι εσείς, που χαρακτηριστικά τρελαίνει τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Ότι ενώ μπορούν οι δορυφόροι, οι ανοιχτοί στο δημόσιο, έτσι. Ότι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση ο καθένας μας. Να δούνε ακόμη και την πινακίδα του αυτοκινήτου μας. Πώς είναι δυνατόν να πετάει ένα αεροσκάφος και να μην υπάρχει σήμα του, στίγμα του, φωτογραφία του, βίντεο του κλπ. Πουθενά σε κανέναν από τους δορυφόρους που παρακολουθούν τη γη. Σε 24 ώρες. Οι εξηγήσεις λογικές δεν μπορεί παρά να είναι δύο. Η μία ότι εξαφανίστηκε και από τους δορυφόρους και από τα ραντάρ, και η άλλη είναι ότι δεν εξαφανίστηκε, ξέρουν τι έχει γίνει. Από το δορυφόρο μπορείς να εξαφανιστείς, από το ραντάρ μπορείς. Σβήνεις τα κουμπιά και νεκρώνεις το σήμα σου. Όχι ακριβώς πάλι και από τα ραντάρ, δεν είναι εύκολο. Θεωρώ όχι και από το δορυφόρο. Τώρα, αν δεν είχε κάλυψη σε αυτή την περιοχή, δεν μπορείς να πεις με βεβαιότητα. Τα σενάρια είναι αυτά. Πιθανολογικά μπορεί ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του. Ποιο είναι το πιο πιθανολογικά. Μπορεί δηλαδή να ξέρουν τι έχει γίνει, όπως είπατε, και απλώς να μην το λένε. Πιθανόν. Γιατί? Κανένας δεν μπορεί να. Γιατί κάποιος να ξέρει και να μην το λέει. Η Μαλαισία, για παράδειγμα, γιατί να ξέρει τι συνέβη με το αεροπλάνο της και να μην το λέει. Δεν μπορώ να απαντήσω. Και εκεί τα σενάρια γίνονται ακόμη περισσότερα. Λοιπόν, κύριε Ρολάκη, σας ευχαριστώ πάρα Θέλω πολύ. Θέλω να πω κάτι πριν με κλείσετε. Καλό είναι και στην Ελλάδα, γιατί εκεί έφυγε ένα αεροπλάνο από τα ραντάρ. Καλό είναι και στην Ελλάδα, επειδή εμείς έχουμε, ξέρετε, το καλοκαίρι πολύ μεγάλη κίνηση και περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα από τον τουρισμό φέτος. Καλό είναι να δούμε και τα δικά μας τα ραντάρ λίγο, να κάνουμε την αναβάθμιση που χρειάζεται. Γιατί δεν είμαστε. Θέλει μια αναβάθμιση το δικό μας το ραντάρ, γιατί αν γίνει καμιά στραβή, δεν θα χάσουμε ένα, θα τα χάσουμε όλα. Τι εννοείτε? Το ραντάρ το δικό μας χρειάζεται μια αναβάθμιση, η οποία
έπρεπε να γίνει από πέρυσι. Έχει ψιλοκολλήσει. Καλό είναι λοιπόν και το κάνω έκκληση. Όταν λέτε έχει ψιλοκολλήσει το ραντάρ, εννοείται ότι. Παθαίνει διαλύσεις. Τι γίνεται λοιπόν και κολλάει και τι πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί. Να σας πω. Μέχρι να αναβαθμιστεί. Πρόπερση, ξαφνικά, είχατε δει τις οθόνες που βγάλαμε από το κέντρο ελέγχου περιουσίας Αθηνών. Ξαφνικά αυτές οι οθόνες μαύρισαν. Όλα. Δεν υπήρχε τίποτα. Λόγω ρεύματος, από κάτι λάθη που είχαν γίνει, έπεσε το σύστημα. Μάλιστα. Έγιναν κάποια πράγματα. Πόση τώρα ώρα είναι το σύστημα κλειστό. Σταμάτησαν απότομα όλες οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις και τα αεροπλάνα, ο ελεγκτής δούλευε χωρίς να βλέπει, με την ομιλία, παίρνοντας θέσεις. Άλλα αεροπλάνα μεταφερθήκανε, βοήθησαν τα περιφερειακά ραντάρ, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη κτλ. Άλλα αεροπλάνα τα χάσαμε και τα ψάχναμε. Πότε συνέβη αυτό? Πρόπερση. Και για πόσο καιρό, πόση μέρα, πόση ώρα έμεινε το ραντάρ? Έμεινε μια ώρα. Επί μια ώρα δηλαδή τα αεροσκάφη πετούσαν, ναι, στα τυφλά. Εντάξει, το φτιάξαμε αυτό. Αλλά καλό είναι, και το λέω με κάθε λόγο γνώσεως, καλό είναι η πολιτεία. Εξάλλου αυτά είναι πλήρως ανταποδοτικά. Δεν πληρώνει το ελληνικό κράτος. Τα κάνει και τα παίρνει τα χρήματα. Έτσι λειτουργούμε εμείς. Εμείς είμαστε ανταποδοτικοί. Καλό είναι να κοιτάξουν και τα δικά μας τα ραντάρ από τώρα. Να μην έχουμε καμιά στραβή το καλοκαίρι. Που το και τις συχνότητες. Μάλιστα. Γιατί αν γίνει κάτι, δεν θα φταίμε εμείς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρολάκη, που ήσασταν κοντά μας. Πάμε μένοντας το θέμα ξανά στη Δέσποινα Μανδελενάκη, καθώς έχουμε νεότερα από το εξωτερικό δελτίο. Νομίζω ότι εντοπίστηκαν και άλλα συντρίμμια από το. Εν περιπτώσει, αντικείμενα που ενδεχομένως να είναι από το αεροσκάφος. Αυτό ανακοίνωσε η Διαστημική Υπηρεσία της Ταϊλάνδης. Είπε ότι δορυφόρος ταϊλανδέζικος εντόπισε 300 επιπλέοντα αντικείμενα στο νοτιοδυτικό τμήμα του Ινδικού ωκεανού, 2.700 μίλια νοτιοδυτικά του Πέρθ, κομμάτια τα οποία θα μπορούσαν να είναι. Σε σχέση με τα όσα εντόπισε ο γαλλικός δορυφόρος, πόσο κοντά ή πόσο μακριά είναι? Είναι σχετικά κοντά. Είναι περίπου η ίδια απόσταση. Εντόπισαν 300 αντικείμενα, όπως είπαν, 2 μέτρων έως 15. Μάλιστα. 300 αντικείμενα λοιπόν από δορυφόρο της Ταϊλάνδης. Χθες άλλα 100 πόσα από τους γαλλικούς δορυφόρους. Να δούμε τι είναι. Πάντως οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν τις έρευνες εκεί. Θυμάστε, σας είχαμε δείξει και εικόνες. Όταν μιλάμε για κύματα εκεί, μιλάμε για βουνά που αντιμετωπίζουν τα πλοία που ερευνούν το σημείο. Ενώ και τα αεροσκάφη αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω και των άλλων καιρικών συνθήκων που επικρατούν εκεί. Σε σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις θα πάμε, αφού πρώτα όμως σας δείξουμε την προσφορά της σημερινής ημέρας. Ποια είναι η προσφορά μας? Θα πάρω το να συναντήσω τον Σωτήρη και με το χαρτί μαζί για να διαβάσω και τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Θα σας πω ότι σήμερα προσφέρουμε ένα τάμπλετ της Samsung υψηλών προδιαγραφών με οκτάρα οθόνη με τετραπύρινο επεξεργαστή 1,6 GHz, έτσι ώστε να παίζετε τις εφαρμογές, τα παιχνίδια που θέλετε στο τάμπλετ κλπ. Κλήσεις και πλοήγη στο ίντερνετ μέσω 3G επίσης, Wi-Fi, έχει και γραφίδα για εσάς που δεν είστε της αφής και προτιμάτε να γράφετε περισσότερο, αλλά και κάμερα για να κάνετε Skype, Hangouts κλπ. Το απόλυτο gadget. Διεκδικήστε το στο 14748. Καλή επιτυχία σε όλους. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Παιδάκια, θα το θέλατε? Αυτό το τέτοιο είναι πολύ μικρά τα παιδάκια που είναι εδώ στο στούντιο και παρακολουθούν την εκπομπή για να θέλουν τάμπλετ. Αλλά λένε ναι, ναι, ναι. Μετά τις διαφημίσεις ερχόμαστε. Λοιπόν, έχουμε έρθει κοντά σας και πάλι σας θυμίσουμε την προσφορά μας που τρέχει για σήμερα. Στο 14748 μπορείτε να διεκδικήσετε κι εσείς μια ταμπλέτα. Την Galaxy Note που έχουμε σήμερα για εσάς. Στο 14, παραλαμβάνω, 748. Τι μπορείτε να κάνετε αν κερδίσετε το Galaxy Note? Μπορείτε να βλέπετε HD βίντεο στο YouTube, να βλέπετε ταινίες TFT σε οθόνη αφής 8 ιντσών, να διαβάζετε ό,τι e-book έχετε κατεβάσει στους λογαριασμούς σας, να παίζετε παιχνίδια με μεγάλη ευκολία γιατί έχει και ενσωματωμένο γυρόμετρο. Επίσης, αν δεν σας αρέσει
να τη λειτουργείτε με την αφή, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη γραφίδα που έχει πάνω. Είναι εξαιρετική προσφορά και για τον επαγγελματία και για τον φοιτητή και τον μαθητή. Καλή επιτυχία στο 14-7-48 για όσους τη διεκδικήσουν. Τι ωραία εικόνα της Ακρόπολης αυτή που μας δίνετε. Είναι Ακρόπολη τώρα, είναι Ακρόπολη πριν λίγο. Και είναι εξαιρετική η οθόνη μας και η φωτογραφία αυτή βεβαίως, στο πλάνο αυτό. Για να ανοίξει όμως και να πάμε στο παιδί, από την Ακρόπολη θα πάμε στο παιδί, όχι το παιδί με αλφαγιώτα, το άλλο παιδί, το καινούριο του συστήματος υγείας, που βάλια έχει αρχίσει πια να λειτουργεί σιγά-σιγά. Δηλαδή γράφουν φάρμακα, βλέπουν κόσμο, εξυπηρετούν ή είναι οι γιατροί ακόμη μαζεμένοι εκεί και σήμερα? Οι γιατροί, ακριβώς, οι γιατροί είναι ακόμη συγκεντρωμένοι, ωστόσο υπάρχει μία ελπίδα, αυτή την ελπίδα εκφράζουν και οι διευθυντές των πολυγιατρίων με τους οποίους μιλήσαμε, ότι μέσα στις επόμενες 2-3 ώρες, δηλαδή μετά που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής της ανάληψης καθηκόντων και της παραλαβής των σφραγίδων των γιατρών, ίσως μπορέσει πειραματικά δειλά-δειλά να λειτουργήσει σήμερα. Βέβαια, είναι πάρα πολλοί οι γιατροί οι οποίοι έχουν να περάσουν αυτή τη διαδικασία. Αυτό που συμβαίνει πίσω με εδώ στο Παγκράτη με τους συγκεντρωμένους γιατρούς συμβαίνει σε πολλά ακόμη πολυγιατρία. Είναι δύσκολο να ολοκληρωθεί σήμερα, μάλλον θα υπογράφουν και αύριο. Ωστόσο, λένε ότι θα ανοίξουν τις πύλες τους σιγά-σιγά, αφού κάποιοι πρώτοι γιατροί θα έχουν υπογράψει για το κοινό. Θα συνταγογραφούν χωρίς ωστόσο ραντεβού. Δύσκολα μπορεί ο κόσμος τηλεφωνικά να μάθει τι γίνεται. Θα πρέπει να έρχεται εδώ στα πολυγιατρία και θα μαθαίνει ότι ουσιαστικά δεν λειτουργούν όλες οι ειδικότητες. Εδώ λείπει καρδιολόγος, παθολόγος, αλλού λείπουν άλλες ειδικότητες και λογικό είναι να συμβαίνει στην αρχή. Ωστόσο, υπάρχει και το θέμα με τους γιατρούς, οι οποίοι έχουν διατηρήσει τα εξωτερικά τους ιατρία και έχουν κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Αν και αυτοί αφαιρεθούν από αυτούς τους οποίους θα ενισχύσουν τα πολυγιατρία του παιδί, τότε οι ελλείψεις θα είναι ακόμη περισσότερες. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα λειτουργήσει μέσα σε επόμενες 2-3 ώρες, όπως λένε ότι πιθανώς θα γίνει σήμερα, και τι θα γίνει για τις επόμενες ημέρες. Άρα θα σε δούμε ξανά σε λίγο, να δούμε αν πραγματικά σε 2 ώρες θα ανοίξει τις πύλες του και θα αρχίσει να λειτουργεί κανονικά το παιδί. Όσο κανονικά μπορεί να γίνει, βεβαίως, υπό τις συνθήκες που περιέγραψες. Πάμε τώρα, αλλάζοντας θέμα, να δούμε τα λήξη πρόθεσμα προς την εφορία και τι σκοπεύουν να κάνουν για αυτά. Σπύρος Δημητρέλης έχει το ρεπορτάζ και θα του δώσουμε αμέσως το λόγο. Πόπη, δεν ήταν πολύ καλός ο Ιανουάριος για την εφορία, καθώς οι φορολογούμενοι συσσόρευσαν νέο χρέος από απλήρωτους φόρους ύψους 962 εκατομμυρίων ευρώ. Αγγίζουμε το να δεις δηλαδή, έτσι, στα ληξιπρόθεσμα για τον Ιανουάριο αυτά. Πράγματι, μόνο τον Ιανουάριο κοντά στο 1 δις. Πού θα το βρούμε αυτό το 1 δις? Οι περισσότεροι φορολογούμενοι προχωρούν στη συνέχεια σε ρυθμίσεις, Πόπη, και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτό το τεράστιο βουνό χρεών που δημιουργείται. Έχουν αποδώσει ρυθμίσεις, Σπύρο. Δηλαδή, με ένα δις ληξιπρόθεσμα, δεν δείχνει να είναι τουλάχιστον στο στόχο του το Υπουργείο. Τα στοιχεία δείχνουν, Πόπη, ότι δεν πηγαίνουν πολύ καλά τα πράγματα, διότι είπαμε ότι αυτό είναι το νέο ληξιπρόθεσμο χρέο. Υπάρχει και ένα παλιό ληξιπρόθεσμο χρέο, δηλαδή αυτό που έχει συσσωρευτεί ως το τέλος του 2013, ανέρχεται σε περίπου 62,3 δις ευρώ. Και μέσα στον Ιανουάριο, το Υπουργείο Οικονομικών κατάφερε να εισπράξει από όλο αυτό τον ωκεανό χρεών, να πούμε, περίπου 260 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μικρό το ποσοστό, Πόπη. Ο κόσμος γενικώς βρίσκεται σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση και προσπαθεί να ανταπεξέλθει αφήνοντας απλήρωτη και την εφορία μαζί με όλα, με άλλες υποχρεώσεις. Και αν έχετε αφήσει απλήρωτη την εφορία, έχετε αφήσει όμως και ανασφάλιστο το αυτοκίνητό σας, τότε ετοιμαστείτε να λάβετε ραβασάκι. Ξέρετε από πού, δεν χρειάζεται να πούμε το όνομα. Η Δήμητρα θα μας πει πόσοι είναι αυτοί που έχουν μπει στο στόχαστρο, για πόσα αυτοκίνητα μιλάμε, για πόσοι ιδιοκτήτες μάλλον, Δήμητρα. 500.000 περίπου ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων αναμένεται να λάβουν το Μάιο το ειδοποιητήριο που τους καλεί να πάνε και να πληρώσουν το ασφαλιστήριό τους. Αυτό ανέφερε χθες ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας μετά από συνάντηση που είχε με τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Χάρη Θεοχάρη. Τι θα γίνει λοιπόν το Μάιο σύμφωνα με όσα υπόθηκαν χθες? Θα λάβουν οι πάνω από 500.000 κάτοχοι το ειδοποιητήριο, θα έχουν ένα περιθώριο 30 ημερών για να συμμορφωθούν. Αν δεν συμμορφωθούν, τότε έρχονται τα πρόστιμα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, που είναι 500 ευρώ για αυτοκίνητο, 250 ευρώ για μηχανή. Τσουχτερότατα, αλμυρούτσικα, τι αλμυρούτσικα δηλαδή? Λύσα στο αλάτι τα κάνανε τα πρόστιμα αυτά στο Υπουργείο. Αν είστε στις κατηγορίες αυτές και πρέπει οπωσδήποτε να βρείτε χρήματα για να πληρώσετε τόσο ασφάλιση του αυτοκινήτου όσο και τις εφορίες, ίσως σας δοθεί μια μικρή ανάσα με το επίδομα το οικογενειακό, το οποίο ελαφρώς διευρύνεται. Και όταν λέμε διευρύνεται, Κατερίνα, τι εννοούμε? Ποιοι είναι αυτοί που προστίθενται μέσα στους δικαιούχους? Σήμερα, Πόπη, αύριο θα πάρουν το επίδομα, το οικογενειακό επίδομα, περίπου 23.000 άτομα, 22.800 άτομα, τα οποία είχαν κάνει διόρθωση στο έντυπο Α21, όπως ανακοίνωσε χθες ο διοικητής του ΟΓΑ. Θα το παραλάβουν, θα πιστωθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Μπορούν να μπαίνουν οι δικαιούχοι στον ηλεκτρονικό λογαριασμό του ΟΓΑ, στο www.oga.gr, για να δούνε εάν τελικά είναι οι ίδιοι δικαιούχοι μετά τη διόρθωση που έκαναν στο έντυπο Α21, με το άφημί τους
και τον αριθμό της αίτησης Α21. Μάλιστα. Αυτά για το 2013 όμως. Είναι όσοι είχαν εκκρεμούσαν αιτήσεις θα τα πάρουν σήμερα αναδρομικά για το 2013. Διότι για το 2014, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που υπέγραψε πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγες μέρες ο Γιάννης Βρούτσης, 20 Απριλίου θα πάρουν το πρώτο τρίμηνο του 2014 οι δικαιούχοι, όμως το 2013. Διότι μάλιστα, μετά την εκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, εάν δεν τα δικαιούνται, θα τους γυρίσουν τα χρήματα πίσω. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και μέσα σε όλα έχουμε και Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, δηλαδή τα αφήσαμε στο παραένα προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία εργοδότες και εργαζόμενοι. Στο παραένα, λίγο πριν λήξει και η καλημέρα σας, κύριε Κοκκίδη, τι κάνετε? Καλά. Τα καταφέρατε χθες. Τα καταφέραμε στο παραπέντε και πραγματικά στο παραπέντε. Γιατί υπογράψαμε στις 26 του μηνός και 31 έλεγε και η τρίμηνη παράταση. Ναι. Έτσι, και σημαίνει, αυτό τι σημαίνει, ότι μετά τη λήξη της παράτασης της τρίμηνης, δεν μετενεργεί τίποτα ουσιαστικά χωρίς Εθνική Γενική Συλλογική. Πάμε στις ατομικές συμβάσεις. Λοιπόν, στο παραπέντε τώρα, λοιπόν, και οι πέντε κοινωνικοί εταίροι, γιατί πέρσι θυμάστε ότι ήμασταν μείον ένας. Ο ΣΕΒ δεν είχε υπογράψει την Εθνική Γενική Συλλογική. Στο παραπέντε και οι πέντε υπογράψαμε αυτή την Εθνική Γενική Συλλογική, την οποία θεωρώ πολύ σημαντική. Θέλω να σας ρωτήσω τι σημαίνει στην πράξη η σύμβαση αυτή. Δηλαδή, ο εργαζόμενος τι έχει λαμβάνει? Ωραία. Ο φόβος για την κατάργηση των δώρων, των επιδομάτων, διακοπών, Πάσχα, Χριστουγέννων κλπ. Ξεπεράστηκε. Ακριβώς. Διατηρούνται τα δώρα. Σαφέστατα. Στην πράξη όμως. Στην πράξη, ναι, υπάρχουν και πράγματα τα οποία στεναχωριέμαι που τα ακούω πολλές φορές και πραγματικά θεωρώ ότι αυτό δεν πρέπει να γίνεται από κανένα εργοδότη. Έχω μάθει ότι κατατίθενται λεφτά σε λογαριασμούς και μετά τα καταθέτουν πίσω στο λογαριασμό του εργοδότη. Συμβαίνουν τέρατα σε αυτές λοιπόν, τις ιστορίες. Αυτά δεν πρέπει να συμβαίνουν. Επίσημα όμως τι συμβαίνει, τι είναι υποχρεωμένοι τώρα να κάνουν εργοδότες? Πρώτα απ' όλα θα σας πω ότι αυτή η Εθνική Γενική Συλλογική νομίζω ότι βάζει ένα φρένο σε αυτή την αλόγιστη, αν θέλετε, μείωση των μισθών, η οποία δεν απέδωσε τίποτα. Εκτείναξε την ανεργία στα ύψη. Όλοι νομίζαμε ότι μειώνοντας τους μισθούς θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας κτλ. Πέσαμε όλοι έξω σε αυτές τις προβλέψεις. Το δεύτερο, αν θέλετε, είναι ότι εξασφαλίζει 13ο-14ο μισθό. Mm-hmm. Έτσι, επιβεβαιώνει δηλαδή, γιατί θεωρώ ότι αυτό το ξεπεράσαμε. Ζητούσαν να καταργηθεί ο μισθός, ε? Ζητούσαν και αυτό που ζητούσαν δηλαδή να καταργηθεί είναι οι τριετίες. Και οι τριετίες. Έτσι, λοιπόν, αυτές διατηρούνται, έστω και παγωμένες. Σημαίνει ότι ο καθένας έχει μια διαβάθμιση στο μισθό τον οποίο παίρνει. Και το κυριότερο για μένα είναι το επίδομα γάμου. Δηλαδή? Αυτό το 10% επιπλέον του μισθού διατηρείται το επίδομα γάμου. Αυτό είναι ουσιαστικά που η Εθνική Γενική Συλλογική μπορεί να, αν θέλετε, να καπιέται ότι διατηρεί. Γιατί πέρσι για ένα διάστημα, εφόσον δεν το είχαν υπογράψει όλοι, ήταν κάτι το οποίο ήταν υπό αμφισβήτηση. Και όταν είμαστε σε μια χώρα που θέλουμε να προτρέψουμε τους νέους ανθρώπους να παντρευτούν, έχουμε υπογεννητικότητα, θέλουμε να βοηθήσουμε, αν θέλετε, τις νέες οικογένειες. Το να καταργήσει το επίδομα γάμου είναι πλήρως αντιφατικό, αν μη τι άλλο. Και είχαμε και μια υποχρέωση. Ήμασταν πολύ πίσω σε θέματα ισότητας, αν θέλετε. Αυτή τη φορά όχι από πλευράς γυναικών, από πλευράς ανδρών. Α, ναι. Και βάλαμε το επίδομα, αν θέλετε, φροντίδας παιδιού να ισχύει και για τον άντρα. Βεβαίως, αν είναι δύο εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει να δηλώνει ή ο ένας ή ο άλλος. Αν όμως η γυναίκα είναι αυταπασχολούμενη, τότε το δικαιούται ο σύζυγος. Μάλιστα. Ο πατέρας. Κύριε Κορκίδη, πρακτικά τι συμβαίνει όμως? Ωραία, το πλαίσιο το βάλατε και άριστα πράξατε και τελευταία στιγμή το κάνατε, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Στην πράξη ισχύουν όλα αυτά? Κοιτάξτε, δηλαδή, ο κατώτατος μισθός ποιος είναι? 586 ευρώ και 511 για τους νέους κάτω των 25. Τηρείται αυτό? Θα σας πω τι γίνεται με την Εθνική Γενική Συλλογική. Θυμάστε πολύ καλά ότι είχαμε πάνω από 50-60 κλαδικές συμβάσεις. Όταν είχαμε τόσες πολλές κλαδικές συμβάσεις, η Εθνική Γενική Συλλογική περιοριζόταν για ένα αριθμό εργαζομένων κάτω από 200.000. Γιατί ήταν αυτός που πρωτοέμπαινε στην αγορά εργασίας. Με την κατάργηση όμως των κλαδικών έχουν μείνει 5-6 πλέον. Και μάλιστα η δική μας του εμπορίου αφορά και πάνω από 500.000 εργαζόμενους, που είναι ίσως η μεγαλύτερη κλαδική, η οποία δεν ανανεώθηκε. Mm-hmm. Έληξε, αν θυμάστε, από το τέλος του 2013. Σημαίνει ότι όλοι έχουμε πάει πλέον στην Εθνική Γενική Συλλογική. Δηλαδή, ο μπούσουλάς μας στην αγορά είναι η Εθνική Γενική Συλλογική. Και πάνω από 350.000 εργαζόμενοι σήμερα απασχολούνται με τα στάνταρτ της Εθνικής Γενικής Συλλογικής. Και αυτός ο αριθμός αυξάνεται. Οπότε, όσο πιο καλή, αν θέλετε, τεκμηριωμένη είναι η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, προστατεύονται οι εργασιακές σχέσεις. Και το κυριότερο, βάζουμε ένα φρένο σε αυτές τις μειώσεις των μισθών. Και επίσης σε οτιδήποτε άλλη πονηράδα, αν θέλετε, μπορεί να σκεφτεί ο καθένας για να εκμεταλλευτεί τον εργαζόμενο. Δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα. Ό,τι δίνουμε εμείς στους εργαζόμενους γυρίζει μέσω της αγοράς πάλι σε εμάς. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Μάλιστα. Προσλήψεις. Λοιπόν, οι προσλήψεις. Αντιμετώπιση της ανεργίας, ναι, πώς? Πρέπει να πούμε ότι ο κ. Κοκκίδης είστε υποψήφιος, έτσι.
στην Ευρωβουλή. Στην Ευρωβουλή, για να εκπροσωπήσω τους μικρομεσαίους και με Σταυρό. Έτσι, είναι κάτι το οποίο γίνεται πρώτη φορά. Δεν είμαι από τους εκλεκτούς δηλαδή της λίστας. Και το κάνω γιατί εκπροσωπώ ένα χώρο. Είναι ένα στοίχημα και να σου πω κάτι, θα το παλέψω. Δεν θα το βάλω κάτω. Έχω να παλέψω με θηρία. Έχω προσέξει ότι με τη Νέα Δημοκρατία. Για να το λέτε. Εντάξει, όχι, όχι. Αυτό είναι ο χώρο μου, το ξέρουν όλοι. Από εκεί και πέρα όμω νομίζω ότι ο Σταυρός, με το Σταυρό επιλέγει πρόσωπα και λιγότερο κόμματα αυτή τη φορά. Λοιπόν, το θέμα το μεγάλο είναι η ανεργία. Πώς θα μπορέσετε να την καταπολεμήσετε, λοιπόν, ανεργία... Τι θα κάνετε λοιπόν τώρα, παράλληλα με τον αγώνα σας να μπείτε στην Ευρωβουλή ή αν τα καταφέρετε και μέσα από την Ευρωβουλή, έτσι ώστε να ρίξουμε λίγο τα νούμερα αυτά. Θα σας πω, ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την ανεργία είναι να επιδοτήσουμε την απασχόληση και όχι την ανεργία. Δηλαδή, όχι επιδόματα ανεργίας, επιδότησέ μου την απασχόληση. Mm-hmm. Τις ασφαλιστικές εισφορές των νέων παιδιών, αυτό παίρνουν 511 ευρώ νέοι επιστήμονες κάτω των 25, το να επιδοτήσεις ασφαλιστικές εισφορές για προγράμματα τα οποία υπάρχουν, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή και μπορούν να τρέξουν και να είναι ενεργός πολίτης. Είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, έχουμε καταρτήσει όλους τους Έλληνες. Τους έχουμε εκπαιδεύσει και δεν τους έχουμε βρει δουλειά. Πρέπει να συνδέσουμε επιτέλους την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την εργασιακή εμπειρία. Γιατί πας να πάει ένας νέος, έχεις εμπειρία. Μα πώς να έχει εμπειρία όταν το παιδί πηγαίνει για πρώτη φορά να πιάσει δουλειά. Με την απασχόληση. Αυτά πρέπει να τα κάνουμε όλοι οι κοινωνικοί εταίροι, τα επιμελητήρια, με τα προγράμματα αυτά, τα νέα προγράμματα Μαμούθ, επιτέλους να συνεργαστούμε και να μπορέσουμε κατά αυτόν τον τρόπο να τα συνδέσουμε. Και ο κάθε μικρομεσαίος, η κάθε μικρομεσαία επιχείρηση, με τις ρυθμίσεις που μπαίνει, φορολογικές και είπατε πριν για τα ληξιπρόθεσμα και ασφαλιστικές, να έχει την υποχρέωση να προσλάβει ένα νέο άνεργο. Μάλιστα. Με τα startups τι λέτε? Εγώ θα σας πω για τα follow-ups. Είναι καλά τα startups και πραγματικά πρέπει να βοηθήσουμε τα νέα παιδιά, έχουν φοβερές ιδέες. 16 Απριλίου είστε καλεσμένοι στο επιμελητήριο του Πειραιά, δημιουργήσαμε την επιχειρηματική λέσχη. Τι είναι? Είναι ένας χώρος που λέμε στους νέους επιχειρηματίες που θέλουν να επιχειρήσουν, ελάτε, σας δίνουμε το χώρο, το ίντερνετ, όλα τα εφόδια που θέλετε. Ωραία. Στήριξη, βεβαίως. Στήριξη φοροτεχνική και νομική. Ξεκινήστε την επιχείρησή σας εδώ χωρίς έξοδα. Δείτε σε 3 μήνες, σε 5 μήνες, 6 μήνες, αν πραγματικά είναι αυτό που σας αρέσει και αυτό που αποδίδει. Και μετά πηγαίνετε να φτιάξετε την επαγγελματική σας στέγη. Αυτό είναι μια βοήθεια στα startups. Μάλιστα. Από εκεί πέρα όμως θα σας πω ότι υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουν, γιατί είπατε για τα follow-ups, που προσπαθούν να συνεχίσουν οικογενειακές επιχειρήσεις. Για αυτά τα παιδιά είναι πιο δύσκολο από startup το follow-up. Γιατί έχουν βάρη στην πλάτη τους, έτσι, τα βάρη των γονιών τους, αν θέλετε. Ακόμη και οικονομικά, έτσι, σε αμαρτίες γονιών, βέβαια, πλέον, βέβαια, τέκνα. Βέβαια. Και θα βοηθήσουμε και αυτά τα παιδιά. Ακούγεται πολύ ωραίο αυτό που μας είπατε. Θα έρθουμε και εμείς στον Πειραιά. Πότε είναι? 16 Απριλίου, 16 Απριλίου είναι τα εγγένεια της επιχειρηματικής. Θα έρθουμε και εμείς εκεί να δούμε πώς θα πηγαίνει, γιατί δείχνει να είναι καλή προσπάθεια αυτή. Στο μεταξύ, πάμε λίγο μέχρι το Δημήτρη Στρουμπάκο να δούμε τι συμβαίνει μέσα στην κρίση και πώς οι Έλληνες, οι νέοι άνθρωποι, έχουν πάρει την κατάσταση στα χέρια τους με τα startups στα χρόνια των μνημονίων. Σε μια περίοδο λοιπόν κρίσης, Πόπι, οι Έλληνες καταφέρουν και βρίσκουν διεξόδους, δημιουργώντας νέες επιχειρήσεις. Και μάλιστα, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα των New York Times, η ύφεση, όπως λέει ο τίτλος, δημιουργεί ένα κύμα από ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις, αναδεικνύει ή καταγράφει την πραγματικότητα για τις εταιρείες όπως λέγονται startups. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σύμφωνα με μια μη κυβερνητική οργάνωση, 144 εταιρείες από 41.000, σας φαίνεται μικρός αριθμός. Με Dave or Greece, λες, έτσι. Ακριβώς, φαίνεται μικρός αριθμός, αλλά θα δούμε ότι είναι τριπλάσιος από το 2010 έως πέρυσι που ιδρύθηκαν, αφορούν σε νεοφυείς επιχειρήσεις, που είναι γνωστές, όπως είπες και εσύ, ως startup. Να σας πω επίσης ότι μιλάνε στο συγκεκριμένο επιχειρηματίες στο ρεπορτάζ της εφημερίδας και αναφέρουν, όπως η κυρία Ναταλία Κότου, ότι έχει ίδρυσει δική της εταιρεία και η ύφεση, όπως λέει η ίδια, είναι μια μεταμφιεσμένη ευλογία. Άλλοι επιχειρηματίες λένε ότι μπορούν να ιδρύσουν μια εταιρεία πλέον μόνο μέσα σε μία ημέρα, ενώ όπως αναφέρουν, η γραφειοκρατία ήταν αυτό που τους έπνιγε μέχρι σήμερα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα συνδεθούμε με το Υπουργείο Οικονομικών. Εκεί θα συναντήσουμε τον Λάμπρο Χαβέλα. Είναι ανάμεσα στις καθαρίστριες, οι οποίες μετά από μια χθεσινή έντονη ημέρα, σήμερα τελικώς έχουν ραντεβού με τον Υπουργό Οικονομικών. Θα συναντηθούν με τον κύριο Στουρνάρα Λάμπρο. Ακριβώς στις 8 Απριλίου έχει οριστεί το ραντεβού στις 12.30 το πρωί. 596 καθαρίστριες, οι οποίες στις 18 Μαΐου τελειώνει το οκτάμινο της διαθεσιμότητας. Έτσι έχουν σήμερα ένα λόγο να χαμογελούν περισσότερο. Πόπι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ο κύριος Θανάσης Κορδάς είναι κοντά μας για να απαντήσει και σε δικές σας ερωτήσεις, αν θέλετε να στείλετε μέσα του liveview.gr, αλλά κυρίως να μας πει τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση λίγο πριν κατατεθεί τελικό στο νομοσχέδιο στη Βουλή, αν υπάρχουν περιθώρια δηλαδή περαιτέρω βελτίωσης προς όφελος των κτηνοτρόφων, των παραγωγών γάλακτος, των ταξιτζίδων και των φαρμακοποιών. Ο κύριος Κορδάς, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, είναι στη σύνδεσή μας. Σας καλωσορίζω αμέσως. Τι γίνεται, κύριε Κορδά, λοιπόν, τι κάνετε σήμερα με το τελικό νομοσχέδιο, που κάνετε πίσω και τι κρατάτε έτσι ως έχει. Στις τρεις αυτές τις κατηγορίες, έτσι. Που κάνουμε πίσω. Το γάλα δηλαδή, στα φάρμακα και αφήνω το ταξί που είναι λίγο καλύτερη κατάσταση τελευταίο. Καλημέρα καταρχήν σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Το θέμα δεν είναι που κάνουμε πίσω. Το θέμα είναι τι πρέπει να κάνουμε για να μπορούν οι πολίτες να έχουν φτηνότερα προϊόντα και μερικά από αυτά είναι πολύ βασικά αγαθά όπως είναι το γάλα. Και τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσει η ελληνική κτηνοτροφία να ξαναμπεί σε ένα δρόμο ανάπτυξης. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να υπερασπιζόμαστε ένα μοντέλο το οποίο μέσα σε μια δεκαετία έχει στείλει 2 στους 3 αγελαδοτρόφους στην ανεργία ουσιαστικά, εκτός επαγγέλματος, και δεν μπορούμε να υπερασπιζόμαστε δια της ακινησίας ένα μοντέλο το οποίο μας έχει φέρει να έχουμε το 3ο ακριβότερο γάλα στην Ευρώπη. Ωστόσο, αυτό που λένε οι κτηνοτρόφοι, και μάλιστα μιλήσαμε μαζί τους λίγο νωρίτερα και σε απευθείας μετάδοση, είναι ότι δεν νοείται φρέσκο το γάλα των 11 ημερών, δεν νοείται φρέσκο καν το γάλα των 9 ημερών. Και πρέπει, ζητάνε από εσάς να τους βοηθήσετε σε αυτό. Γιατί αλλιώς θα καταστραφούν, λένε, κύριε Σκορδά. Και μιλάμε για έναν σημαντικό τομέα παραγωγή σε μια χώρα που ζητά την παραγωγή, όπως η έρημος στο νερό. Έχετε δίκιο σε αυτό. Η αλήθεια είναι όμως, και αυτή δεν είναι αλήθεια που λέει ο κάθε Σκορδάς, είναι αλήθεια που λένε οι επιστήμονες του κλάδου, ότι η έννοια φρέσκο είναι απλά ένας εμπορικός όρος που χρησιμοποιείται από τις εταιρείες για το μάρκετινγκ του προϊόντος. Από τη στιγμή που το γάλα παστεριώνεται, έχουμε να κάνουμε με ένα μεταποιημένο προϊόν, το οποίο έχει τόση διάρκεια ζωής, όση του επιτρέπει η μέθοδος παστερίωσης που ακολουθεί κάθε εταιρεία. Αντί λοιπόν να έχουμε... Κύριε Σκορδά, μα είναι και τα ίδια τα στελέχη της κυβέρνησης. Ο ίδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εξηγούσε ότι η παστερίωση, ανάλογα με τον τρόπο που γίνεται, έχει σημαντική διαφορά στο φρέσκο του γάλακτος, στο χαρακτηρισμό. Αυτό δεν δηλαδή. Είπα. Είπα ότι με βάση τη μέθοδο παστερίωσης που κάνει κάθε εταιρεία, διαμορφώνει και τη διάρκεια ζωής για το προϊόν της. Εμείς τι λέμε, αντί όλα αυτά τα προϊόντα χαμηλής παστερίωσης να έχουν 5 μέρες διάρκεια, να μπορεί ένα προϊόν να έχει είτε 2-3 μέρες διάρκεια, αυτό που λέμε γάλα ημέρας, είτε να έχει και παραπάνω. Αυτό είναι μια επιλογή που θα κάνει η κάθε παραγωγική μονάδα και ο πελάτης να είστε σίγουροι ότι θα κάνει την επιλογή που το συμφέρει περισσότερο. Και πώς θα φαίνεται αυτό στο ράφι, κύριε Σκορδά, πώς θα φαίνεται στο ράφι. Δηλαδή, ο παραγωγός, ο Έλληνας, ο κτηνοτρόφος, που έχει το γάλα του το φρέσκο και το δίνει να συσκευαστεί ή το συσκευάζει και ο ίδιος και το βάζει στο ράφι, πώς θα ξεχωρίζει ότι το γάλα αυτό είναι φρέσκο από το άλλο, που επίσης φρέσκο θα λέγεται. Ξαναλέω, η έννοια φρέσκο δεν στέκει επιστημονικά για το παστεριωμένο γάλα. Είναι εμπορικός όρος. Από εκεί και πέρα το γάλα ημέρας θα έχει ένδειξη γάλα ημέρας. Και κάθε προϊόν θα έχει ημερομηνία παστερίωσης, ημερομηνία λήξης και ημέρες διάρκειας. Συνεπώς κάθε πελάτης που θα πηγαίνει σε ένα ράφι να πάρει ένα γάλα θα μπορεί να δει πόσης διάρκειας προϊόν είναι αυτό. Θα το συγκρίνει. Αυτό που κάνετε δηλαδή είναι αυτό που σήμερα λέμε φρέσκο, να το ονομάσετε γάλα ημέρας και να του δώσετε διάρκεια ζωής πόσες ημέρες. Όχι, αυτό που είναι σήμερα είναι 5 μέρες, δεν αλλάζει. Λέμε ότι μπορεί να φτιαχτεί γάλα ημέρας όπως το ονομάσαμε, το οποίο θα μπορεί να κυκλοφορεί και να καταναλώνεται 2 μέρες μετά την παστερίωσή του. Και θα μπορεί να υπάρχει και γάλα μεγαλύτερης διάρκειας των 5 ημερών. Μάλιστα. Αυτό η κάθε εταιρεία, με βάση την παστερίωση που θα κάνει, θα διαμορφώνει και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Και να είστε σίγουροι ότι καμιά εταιρεία δεν θέλει να αυτοκτονήσει. Δεν πρόκειται να πάρει κανείς δηλαδή το ρίσκο να μιλάει για διάρκεια ζωής, το οποίο θα θέτει σε μία ασφαλή χρήση το προϊόν.
Κύριε Σκορδά, καταλαβαίνω, να κάνω λίγο τη σύνοψη. Καταλαβαίνω ότι προωθείτε το γάλα, το φρέσκο γάλα που το χαρακτηρίζεται γάλα ημέρας και θα έχει διάρκεια μέχρι 2 ημέρες στο ράφι, με σήμανση πάνω γάλα ημέρας, μένει ερώτηση αυτή, και θα έχετε και τη δεύτερη κατηγορία φρέσκου, και τη δεύτερη κατηγορία φρέσκου γάλακτος, που θα είναι η παστερίωση αυτή που θα του δίνει διάρκεια ζωής έως 11 ημέρες. Αυτό πώς θα το λέτε φρέσκο? Το γάλα ημέρας το και το φρέσκο θα είναι αυτό που θα εκπαιδευτεί να ξεχωρίζει για να επιλέγει φρέσκο ο καταναλωτής. Ναι, μισό λεπτό. Το 11 ημέρες δεν το έχει πει κανείς. Το 11 ημέρες έχει προκύψει εσείς από το πια. Όχι, εσείς καθόλου. Εσείς δεν το λέγατε. Όχι. Σας λέω τι λέγαμε. Η ερώτηση στη συγκεκριμένη απάντηση. Συγγνώμη, δεν λέγατε ότι το φρέσκο γάλα θα είναι το γάλα υψηλής παστερίωσης διάρκειας 11 ημερών? Όχι υψηλής παστερίωσης. Είπαμε ότι το γάλα χαμηλής παστερίωσης στην υπόλοιπη Ευρώπη μπορεί να έχει διάρκεια ζωής μέχρι και 11 ημέρες. Είπαμε ποια είναι η ευρωπαϊκή πρακτική. Δεν είπαμε ότι εμείς θα υποδείξουμε το να πάνε αυτή η κατηγορία γάλακτος στις 11 ημέρες. Αλλά σε πόσες ημέρες θα μπορεί πάει? Μπορεί μια εταιρεία να θέλει να βγάλει γάλα για 7 μέρες, άλλη για 8, άλλη για 9. Αυτό θα το κρίνει η αγορά. Γιατί σταματάτε στο 9, δεν θα ανέβει στο 11. Πρέπει να έχει ένα όριο. Δεν θα πρέπει να έχει ένα όριο αυτό? Όχι, αυτό σας εξηγώ, ότι με βάση τη μέθοδο παστερίωσης που θα ακολουθεί η κάθε εταιρεία, αυτή θα προσδιορίζει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος της. Εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία η ένδειξη φρέσκο, γιατί αυτό δεν είναι ένας όρος ο οποίος κύριε Σκορδά, εξηγήστε μου λιγάκι. Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω. Δηλαδή, κρατώ το γεγονός ότι η αντιπολίτευση σας λέει ότι το γάλα το φρέσκο που προωθείτε στο ράφι δεν είναι φρέσκο, είναι ξινόγαλο. Και σας ρωτάω πολύ συγκεκριμένα να δεν μας είναι, πείτε. Μισό λεπτό, κυρία Τσαπανίδου, μισό λεπτό. Το ξινόγαλο είναι άλλο προϊόν, δεν έχει σχέση. Όχι, σας λέω για το τι σας λέει η αντιπολίτευση, κύριε Σκορδά. Σας χαρακτηρίζει το γάλα αυτό ξινόγαλο. Η αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, εντάξει. Με δηλώσεις αυτό, τους. Τι να σας απαντήσω. Και αυτό που σας ρωτάω εγώ να μας πείτε είναι, νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα με τον κύριο Σκορδά, είναι τι θα βλέπουμε στα ράφια τα εμπορικά όταν περάσετε το νομοσχέδιο αυτό οι πολίτες, οι καταναλωτές. Τι θα γράφει θα μέσα δηλαδή το νομοσχέδιο ημέρας το αυριανό, τι θα γράφει? Θα λέει ότι το παστεριωμένο γάλα, εννοώ της απλής παστερίωσης, όχι της υψηλής, θα μπορεί να έχει γάλα ημέρας, την ένδειξη γάλα ημέρας, και θα διατίθεται για 2 μέρες μετά την παστερίωσή του, και γάλα διάρκεια στην οποία θα προσδιορίζει η κάθε εταιρεία που το παράγει με βάση τη μέθοδο παστερίωσης που ακολουθεί και αυτό που θεωρεί ασφαλές χρονικό διάστημα για την κατανάλωση του προϊόντος. 2 ειδών δηλαδή θα είναι τα γάλατα. 2 ειδών. Πολλών ειδών θα είναι τα γάλατα. Ξαναλέω, ξεχάστε τη λέξη φρέσκο, κυρία Τσαπανίδου. Ξεχάστε το. Λέω γάλα ημέρας, λοιπόν, γάλα που ημέρας, θα είναι μέχρι 2 ημέρες. Ακριβώς. Και από και το μεγάλη διάρκεια. Γάλα το χαμηλής. Όχι μεγάλης διάρκειας. Γάλα χαμηλής παστερίωσης, να το πούμε έτσι. Έτσι. Του οποίου η διάρκεια θα προσδιορίζεται από την κάθε εταιρεία που το παράγει. Και θα φτάνει μέχρι πόσες μέρες? Όσο κρίνει η εταιρεία ότι της επιτρέπει η μέθοδος παστερίωσης που ακολουθεί. Μπορεί να κρίνει άλλος η εταιρεία ότι μπορεί να το κάνει για 15 ημέρες. Αυτό σας ρωτώ. Αυτό θα το δούμε στην πράξη. Δεν έχετε βάλει ένα όριο, δεν έχετε μιλήσει με επιστήμονες, δεν σας είπανε μέχρι πότε, πόσο μπορεί να διαρκεί αυτή η χαμηλή? Η επιστήμη δεν βάζει όριο σε αυτό το πράγμα. Σας λέω ότι η ευρωπαϊκή πρακτική που ακολουθείτε. Τι θα γράφει το μπουκάλι πάνω, κύριε Σκορδά, με συγχωρείτε που επιμένω, αλλά προσπαθούμε να το καταλάβουμε. Με συγχωρείτε. Έχουμε μεγαλώσει με το φρέσκο γάλα και το γάλα μεγάλης διάρκειας. Ναι. Όχι, σας ρωτώ για να το καταλάβουμε. Θα γράφει λοιπόν πάνω το μπουκάλι τι? Ειδικής παστερίωσης, χαμηλής παστερίωσης διάρκειας 7 ημερών. Χαμηλής παστερίωσης διάρκειας 11 ημερών. Τι θα γράφει το μπουκάλι πάνω? Ημερομηνία παστερίωσης, ημερομηνία λήξης και χρονική διάρκεια ζωής του προϊόντος. Μάλιστα. Και η τιμή θα είναι ελεύθερη επίσης, να την καθορίσει κάθε εταιρεία πάνω σε αυτό, έτσι? Προφανώς αυτό δεν συμβαίνει και σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θα σας ρωτήσω
ερωτήσεις που φέρνουν οι τηλεθεατές μέσα από το ακουστικό μου. Γιατί η διαφορά στην τιμή, στη χαμηλή και στην υψηλή παστερίωση, αλλά και εγώ δεν μπορώ να σας τη μεταφέρω με ακρίβεια. Αναρωτιέται ο κόσμος δηλαδή, γιατί αυτές οι πολύ μεγάλες διακυμάνσεις στην τιμή. Γιατί της υψηλής παστερίωσης στο γάλα είναι πιο ακριβό? Της υψηλής παστερίωσης στο γάλα είναι άλλο προϊόν. Απαιτεί περισσότερη θερμική επεξεργασία, άρα απαιτεί περισσότερη κατανάλωση ενέργειας για να παστεριωθεί. Απαιτεί άλλου είδους συσκευασία, δεν είναι ίδιες οι συσκευασίες. Χρειάζεται στις υψηλής παστερίωσης να υπάρχει άλλο υλικό στο εσωτερικό του κουτιού ή του μπουκαλιού, το οποίο, στο οποίο διακινείται το προϊόν. Μάλιστα. Και σε κάθε περίπτωση αυτό έχει να κάνει με τις συνθήκες της αγοράς. Έτσι, δηλαδή, ανάλογα με το πώς διαμορφώνεται η προσφορά και η ζήτηση σε ένα προϊόν. Στο διατάφτα, το γάλα θα πέσει η τιμή του? Για τους καταναλωτές. Γι' αυτό το λόγο επιχειρούμε αυτή την αλλαγή. Θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να παρέμβουμε με αυτόν τον τρόπο και στο κόστος των επιστροφών, αλλά και στην δημιουργία εναλλακτικών δικτύων διανομής, να αντιγραφούν δηλαδή πρακτικές σαν αυτή που ακολουθήθηκε στη Λάρισα με αυτόματους πολιτές, πράγμα το οποίο επιτρέπει να εξοικονομήσουμε το κόστος που έχει αυτή τη στιγμή το ράφι, και βεβαίως δίνει τη δυνατότητα με το γάλα μικρότερη των 5 ημερών διάρκειας να μπορεί η τοπική συνεταιριστική μονάδα να βελτιώσει τη θέση της στην τοπική αγορά και αυτό να αποτελέσει ένα κίνητρο ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και να σταματήσει αυτή η παρακμή του κλάδου που βιώνουμε. Κύριε Σκορδά, να κάνω μία ερώτηση ζητώντας την εκτίμησή σας. Αν σήμερα μιλήσαμε με έναν παραγωγό λίγο νωρίτερα γάλα, εκτός από τη Θεσσαλονίκη, από τη Βόρεια Ελλάδα, μας είπε ότι το δίνει σήμερα το γάλα του 45 λεπτά και φτάνει στα ράφια σε εμάς 1,5 ευρώ. Με τις αλλαγές αυτές που φέρνετε, πόσο θα πέσει η τιμή, εκτιμάτε? Εκτιμώ ότι έχει ένα περιθώριο της τάξης του 15%, το οποίο μπορεί να διαφοροποιήσει σε ένα μέρος ή στο σύνολο αυτού του περιθωρίου τη λιανική τιμή. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα φαρμακεία, σας παρακαλώ πολύ, γιατί βλέπω ότι με πιέζει και ο χρόνος. Να μας πείτε τι θα κάνετε με τα φαρμακεία τελικώς. Βλέπετε τους φαρμακοποιούς απέναντί σας, βλέπετε λουκέτα στα φαρμακεία σήμερα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι και σε αυτό έχει υιοθετηθεί η διαπραγματευτική θέση του Υπουργείου Υγείας. Δεν έχει αλλάξει στην πώληση των μη υποχρεωτικών συνταγογραφούμενων φαρμάκων το σημείο πώλησής τους. Εξακολουθούν να διατίθενται μέσα από τα φαρμακεία. Απλά απελευθερώνεται η τιμή τους με όριο την σημερινή τιμή. Δηλαδή μπορούν για το επόμενο διάστημα τα φαρμακεία να διαθέτουν αυτά τα φάρμακα που δεν είναι συνταγογραφούμενα υποχρεωτικά μέσα από το δικό τους δίκτυο διανομής και ο καθένας φαρμακοποιός εκεί θα μπορεί να διαφοροποιεί την τιμή του προς τα κάτω. Δεν θα είναι δηλαδή μία ενιαία τιμή για όλα αυτά τα φάρμακα όπως ισχύει σήμερα. Τώρα, από εκεί και μετά, νομίζω ότι οι κινητοποιήσεις των φαρμακοποιών εστιάζονται περισσότερο στο ιδιοκτησιακό, αλλά και εκεί δεν επιτρέπεται η δυνατότητα να ένας μη φαρμακοποιός να δραστηριοποιηθεί σε αυτό τον τομέα, πράγμα το οποίο θεωρώ ότι το μείζον θέμα που απασχολούσε τους φαρμακοποιούς επίσης έχει καλυφθεί. Τώρα βέβαια οι ίδιοι κρίνουν ποιο είναι το καλύτερο για τον κλάδο τους και προφανώς είναι δικαίωμά τους να διεκδικούν αυτό που θεωρούν για τον κλάδο τους ως καλύτερο. Κύριε Σκορδά, σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Καλημέρα σας. Πάμε σε διάλειμμα για διαφημίσεις, θυμίζοντας παράλληλα την προσφορά της σημερινής ημέρας που είναι ένα Samsung tablet υψηλών προδιαγραφών. Είναι αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας στη φωτογραφία και θα το δείτε τώρα, θα σας το δείξει η κάμερα του Σωτήρη. Για να βλέπετε τις ταινίες στο YouTube αλλά και, και τα παιχνίδια που θέλετε, να διαβάζετε το e-book της αρεσκίας σας, να παίζετε παιχνίδια με μεγαλύτερη ευκολία, να πλοηγήσετε στο ίντερνετ με Wi-Fi, να επικοινωνείτε με φίλους με Facebook και Twitter. Έχει 8 ιντσών οθόνη και τετραπύρινο επεξεργαστή, άρα αντιλαμβάνεστε γιατί ταχύτητες μιλάμε. Καλή επιτυχία στο 14748 δικό σας. Ερχόμαστε σε λίγο μετά τις διαφημίσεις.
Επιστροφή πίσω λοιπόν στις οθόνες σας. Liveview.gr στη διάθεσή σας για σχολιασμό και για επικοινωνία και 14748 στην περίπτωση που θέλετε να αποκτήσετε ένα τάμπλετ. Να αλλάξετε το παλιό σας με αυτό που προσφέρουμε σήμερα εμείς, η εκπομπή μας, ή να αποκτήσετε και πρώτη φορά τάμπλετ δικό σας και να βλέπετε την εκπομπή μας ή να σερφάρετε στο διαδίκτυο μέσα από αυτό που σήμερα μπορείτε να διεκδικήσετε. Στο 14748 λοιπόν έχει οθόνη 8 ιντσών, τετραπύρινο επεξεργαστή, WiFi και έχει γραφίδα σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιείτε γραφίδα γιατί είστε του στυλό, είστε του μολυβιού, δεν έχετε συνηθίσει δηλαδή να δουλεύετε τάμπλετ. Αυτό θα σας εξυπηρετήσει. Θα στέλνετε και μηνύματα με το γραφικό σας χαρακτήρα. Για φανταστείτε τι ωραίο που θα είναι. Γράφεις πάνω. Send. Λοιπόν, 14748, καλή επιτυχία. Και πηγαίνουμε κατευθείαν στη Δέσποινα Μανδελενάκη για να δούμε ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο και θα ξεκινήσουμε με κάτι που συμβαίνει τώρα στο Βατικανό. Ποιος είναι εκεί υψηλός καλεσμένος, Μπαράκ Ομπάμα στο Βατικανό. Μόλις έφτασε, βλέπουμε και την Αμερικανική σημαία που κυματίζει στο Βατικανό. Μόλις έφτασε λοιπόν ο Μπαράκ Ομπάμα, συνοδεία ισχυρής δύναμης ασφαλείας στην Ιταλία, στο Βατικανό, για να συναντήσει τον Πάπα Φραγκίσκο για πρώτη φορά. Αυτή είναι η πρώτη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Πάπα Φραγκίσκο. Ο ίδιος μάλιστα είναι ο τρίτος του σταθμός στην Ευρώπη μετά την Ολλανδία αλλά και το Βέλγιο που το επισκέφθηκε εχθές. Θα παραμείνει και αύριο που το απόγευμα θα συναντηθεί και με τον Ματέο Ρέντσι και αύριο θα αναχωρήσει για τη Σαουδική Αραβία. Μεταξύ άλλων αναμένεται να συζητήσουν τόσο για την Ουκρανία, για το ουκρανικό ζήτημα, όπως επίσης και για ζητήματα καθολικισμού που αφορούν τους Αμερικανούς. Ενώ ο ίδιος ο Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε σε Ιταλική εφημερίδα στην Corriere della Sera ότι ο Πάπας μας ζητά να μην ξεχάσουμε τον κόσμο, τις οικογένειες και τους φτωχούς. Πάμε τώρα να δούμε μια εικόνα που είναι πραγματικά συγκλονιστική. Αν είστε στο σπίτι, αλλά όχι μπροστά στην τηλεόραση, ελάτε να τη δείτε. Είναι συγκλονιστική πραγματικά εικόνα. Ένα τρένο που φεύγει πάνω στην αποβάθρα. Είναι ένα τρένο στο διεθνές αεροδρόμιο του Σικάγο που μεταφέρει επιβάτες, στο οποίο προσκρούει πάνω στην αποβάθρα και φτάνει μέχρι και τις κυλιόμενες σκάλες. Πόπι, 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Η γυναίκα, ο οδηγός του τρένου, αποκοιμήθηκε πάνω στο χειριστήριο και δεν είναι η πρώτη φορά, όπως είπαν. Κάνουν έρευνα, βέβαια, για να δουν τι οδήγησε σε αυτό. Προφανώς το ακατάστατο ωράριο εργασίας της έφερε κούραση και ύπνο. Αυτό λένε αρχικά. Ωστόσο, γίνεται έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του ατυχήματος που έχει σαν αποτέλεσμα. Σοκάρει πάντως η εικόνα αυτή. Σοκάρει η εικόνα αυτή. 30 τραυματίες από την ιστορία αυτή. Αλλά σοκάρουν και οι εικόνες, τα βίντεο από τις διασώσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας μετά τις κατολιστήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ένα αγόρι βλέπουμε να βγάζουν εδώ οι διασώστες από τη λάσπη, έτσι. Είναι ένα τετράχρονο αγοράκι, είναι ο μικρός Τζέικομπ, ο οποίος πραγματικά σώθηκε από θαύμα, ενώ η οικογένειά του η μισή οικογένειά του έχει ξεκληριστεί. Το παιδάκι βρισκόταν στον επάνω όροφο του σπιτιού του στην ώρα που έγινε η κατολίστηση. Υπήρχε ένα μικρό κενό στο οποίο κατάφερε να κρυφτεί. Η μητέρα του έλειπε ευτυχώς εκείνη την ώρα για δουλειά και κατάφερε και εκείνη να γλιτώσει. Ωστόσο, ο πατέρας του αλλά και τα τρία αδέρφια του δεν τα κατάφεραν, είναι αγνοούμενοι βέβαια. Άλλοι 90 άνθρωποι αγνοούνται επισήμως πλέον, όπως δηλώνουν οι αρχές, ενώ 24 είναι οι καταγεγραμμένοι νεκροί από την κατολίστηση αυτή που έπληξε το κομμάτι αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών. Και να περάσουμε επόπιση στη Βοστόνη, να δούμε μια πυρκαγιά που είχε σαν αποτέλεσμα δύο πυροσβέστες να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 13 να τραυματιστούν. Ξέσπασε πυρκαγιά σε τετραώροφο κτίριο στη Βοστόνη. Οι δύο πυροσβέστες, ο ένας 33 και ο άλλος 43 ετών, εγκλωβίστηκαν στο υπόγειο. Δεν κατάφεραν, προσπάθησαν να ζητήσουν βοήθεια. Ωστόσο, δεν τα κατάφεραν. Είπαν ότι είχαν παγιδευτεί, έχασαν τη ζωή τους. Είναι τα θέματα τα οποία είδαμε και χθες. Είναι τραγική ιστορία αυτή. Να συνδεθούμε όμως και πάλι με Βατικανό, γιατί η εικόνα που βλέπω στις οθόνες μας είναι πραγματικά απίστευτη. Δείτε εδώ το τελετουργικό. Θυμίζουμε ότι είναι στο Βατικανό ο Μπαράκ Ομπάμα, ετοιμάζεται να συνδεθεί με Πάπα και όλο το τελετουργικό εκεί σε πλήρη εξέλιξη αυτή την ώρα. Βλέπουμε και την Ελβετική φρουρά. Βεβαίως, προφανώς είναι η συνοδεία όπου οδηγεί, όπως βλέπουμε, και τον Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στη φρουρά και όπως βλέπουμε παρατηρεί εντυπωσιασμένος τις τοιχογραφίες, τις εκπληκτικές τοιχογραφίες του Βατικανού, συνοδευόμενος από τον ιδιαίτερο του Πάπα Φραγκίσκου. Τον βλέπουμε εδώ να κατευθύνεται προς το σημείο συνάντησης με τον Αργεντίνο Ποντίφικα. Πάντως δεν έχουμε συναντήσει Αμερικανούς Προέδρους. Περπατούσαν τουρίστες μέσα στο Βατικανό, έτσι, κοιτώντας πάνω δεξιά-αριστερά, ενώ τα πάντα είναι στο
πλαίσιο του τελετουργικού. Αργά-αργά και ακολουθώντας το βήμα της φρουράς. Αναγκαστικά, Πόπη, δεν μπορεί να επιταχύνει το βήμα του ο Μπαράκ Ομπάμα. Αναγκαστικά ακολουθεί το τελετουργικό και το εκμεταλλεύεται προφανώς για να θαυμάσει και τις στιχογραφίες. Νομίζω πως είναι και η πρώτη του φορά, η πρώτη του επίσκεψη στο Βατικανό και φυσικά η πρώτη του συνάντηση με τον Πάπα Φραγκίσκο. Φαντάζεσαι να βγάλει φωτογραφική μηχανή τώρα για να αρχίσει να φωτογραφίζει καπέλα Σιστίνα. Δεν αποκλείεται. Του έχουν το πηγαίνουν από τη μεγάλη διαδρομή ή από τη μικρή στην ξενάγηση. Νομίζω πως είναι η μεγάλη διαδρομή, η κανονική διαδρομή που ακολουθείται μέχρι το σημείο όπου βρίσκεται ο Πάπας. Τώρα θα δούμε αργότερα αν είναι το γραφείο ή αν είναι η εκκλησία. Νομίζω όμως ότι είναι το γραφείο αυτό. Μάλιστα. Αυτά τα διαμερίσματα οδηγούν στο γραφείο του Πάπα Φραγκίσκου, εκεί που βλέπουμε και τον Τζον Κέρι. Λοιπόν, αν μετά τη στροφή δεν είναι ο Πάπας, φύγαμε. Εντάξει, αν είναι ο Πάπας, μένουμε. Νομίζω πως έχουμε λίγο δρόμο ακόμη. Ακολουθεί και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Τζον Κέρι. Ας τον αφήσουμε εδώ τώρα και όταν θα βρει τον Πάπα. Θα συνδεθούμε και πάλι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εδώ ερχόμαστε τώρα για να δούμε ένα άλλο θέμα. Ένα θέμα που στο παρελθόν μας έκανε πολύ συχνά εμάς να παίζουμε ψηλά στο εξωτερικό δελτίο των υπολείπων χωρών του κόσμου, χωρών πολιτισμένων, χωρών του δυτικού κόσμου. Ασχολιόντουσαν με την Ελλάδα στο παρελθόν, είχαν ασχοληθεί πολλές φορές με τη χώρα μας στο εξωτερικό, όχι με κολακευτικά λόγια, το αντίθετο μάλιστα. Τα βαρελόσκυλα της Ικαρίας ή τα βαρελόσκυλα στα ελληνικά νησιά, τα barrel dogs, είχαν γίνει πρωτοσέλιδο, είχαν παίξει ψηλά σε θέματα ούκο λίγες φορές και είχαν δυσφημίσει και τους κατοίκους των νησιών αλλά και τους Έλληνες γενικότερα. Η λύση ήταν εξαιρετικά απλή. Καλωσορίζω λοιπόν κοντά μας την κυρία Ειρήνη Μολφέση, είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Φιλοζωικής Ομοσπονδίας. Καλημέρα κυρία Μολφέση. Καλημέρα. Μιλούσαμε λοιπόν μια μέρα με την κυρία Μολφέση και μου λέει: Βρήκαμε τη λύση. Και λέω: Ποια ήταν η λύση? Λέω: Τοποθετήσαμε σχάρες. Και λύθηκε το πρόβλημα. Λοιπόν, κυρία Μολφέση, καταρχάς, για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γιατί χρειαζόταν να μπαίνουν σκυλιά σε βαρέλια ή σε σπίτια τέτοια σαν και αυτά που βλέπουμε στις φωτογραφίες που μεταδίδουμε και να πεθαίνουν από ασιτία ή από δίψα τα σκυλάκια αυτά στη μέση του πουθενά? Στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ικαρίας, τα σκυλιά μπαίνουν, χρησιμοποιούνται σαν ζωντανά σκιάχθρα. Έχει πάρα πολλά κατσίκια το νησί, έχει 45.000 κατσίκια για 8.000 mm-hmm. ανθρώπους και είναι περιφραγμένο όλο το νησί για να μην μπαίνουν τα κατσίκια και τρώνε, ας πούμε, τα πάντα. Τοποθετούνται λοιπόν στις πύλες, είναι περιφραγμένα. Ακριβώς, είναι περιφραγμένο όλο το νησί εκτός από τους δρόμους για να περνάνε αυτοκίνητα και πεζοί. Στους δρόμους λοιπόν τοποθετούν σκυλιά, μονίμως δεμένα, με ένα βαρέλι, τώρα μετά από μεγάλο αγώνα έχουν κάτι μικρά σπιτάκια, υποτυπώδες mm-hmm. εντελώς, ας πούμε, υποτυπώδες σπιτάκια. Και είναι εγκαταλελειμμένα τα σκυλιά. Είναι εγκαταλελειμμένα, είναι στη μέση του πουθενά, είναι υποσιτισμένα, νερό όποτε το θυμηθούν, είναι άρρωστα, δεν αντέχουν δηλαδή πολύ. Αντέχουν κάποιους μήνες, αντέχουν ίσως και ένα χρόνο, ίσως και δύο χρόνια. Και μετά πεθαίνουν. Και κάποια στιγμή πεθαίνουν και μπαίνουν καινούργια στη θέση τους. Άρα για μας το σημαντικό δεν ήταν τόσο να σώσουμε τα συγκεκριμένα, ας πούμε, 50 σκυλιά, αλλά να σταματήσει μια πρακτική η οποία είναι πάρα πολύ βάναυση, είναι και εντελώς παράνομη και έπρεπε να βρεθεί ένας άλλος τρόπος. Παρόλα αυτά, να προστατευτούν οι καλλιέργειες, γιατί υπάρχει θέμα στο νησί. Mm-hmm. Βέβαια, δεν θα έπρεπε να αναπήμενα τα κατσίκια. Φυσικά. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να το λύσουν. Νομίζω ότι έχουμε όλη εμπειρία από τα σκυλιά αυτά. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει πάει σε ένα νησί διακοπές και δεν έχει περάσει από τέτοιες πόρτες, τέτοια σημεία και δεν έχει δει τα σκυλιά αυτά, που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι λόγω της μοναξιάς τους επιθετικά, αλλά συνήθως κάνουν μεγάλη χαρά όταν βλέπουν άνθρωπο. Είναι απελπισμένα για παρέα. Αυτό είναι. Αυτό ειδικά αυτό στην Ικαρία δεν έχουν κακοποιηθεί, mm-hmm. δεν έχουν χτυπήσει. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι πολύ φιλικοί στο νησί. Τα αγαπάνε είναι, τα σκυλιά. Βλέπουμε άλλα νησιά που τα πράγματα είναι πιο άγρια. Αυτά τα σκυλιά στην Ικαρία είναι πολύ καλά. Καλά ζώα, ήρεμα και απλώς απελπισμένα. Και σε κακή κατάσταση. Σε κακή κατάσταση. Και ζουν πόσο συνήθως τα σκυλάκια αυτά? 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο. Δύο, ανάλογα με το πόσο βαρύ ήταν ο χειμώνας. Τρέλας, αυτό ετοιμαζόμουν. Σε συνθήκες τρέλας. Δηλαδή κρύο, βροχές, παγωνιές. Μοναξιά. Και το αντίθετο μετά, καύσονες και υψηλές θερμοκρασίες και ήλιος ανελέητος. Ακριβώς. Και τι κάνατε λοιπόν, ποια ήταν η λύση που προτείνατε? Λοιπόν, φαντάζομαι ότι απευθυνθήκατε στο εξωτερικό για να δείτε τι κάνουν αλλού. Κοιτάξαμε τι κάνουν έξω. Κοιτάξαμε τι κάνανε αλλού και είδαμε ότι υπάρχουν αυτά που λένε cattle grids, δηλαδή σχάρες ειδικές, οι οποίες τοποθετούνται οριζόντια στο δρόμο, με σκαμμένο από κάτω, και τα κατσίκια δεν μπορούν να περάσουν πάνω από αυτές τις γρίλες, ας πούμε. Είναι τόσο απλό. Γιατί, δηλαδή? Επειδή είναι στρογγυλές. Θα το δούμε και στην οθόνη. Ναι, νομίζω είναι ότι παρακάτω να θα δούμε και τις εργασίες που γίνονται για να τοποθετηθεί. Υπάρχει κενό από κάτω και υπάρχει κενό ανάμεσα, αρκετά μεγάλο, ώστε αν μπει το πόδι του ζώου μπορεί να το βγάλει, αλλά δεν μπορεί να περάσει πάνω σε αυτό.
Οπότε μένουν από τη μια μεριά ή από την άλλη. Να τις σχάρες λοιπόν. Είναι σχάρες που θα δούμε τώρα μέσα στις οθόνες μας. Ένα κομμάτι του δρόμου σκάβεται. Σε τι βάθος σκάβεται αυτό? 40 πόντους. Σε περίπου. 40 πόντους. Περίπου. Και τοποθετούνται οι σχάρες αυτές. Πόσο, τι άνοιγμα έχουν η μία μπάρα από την άλλη? Θα έλεγα περίπου 15 πόντοι, κάπου εκεί. Και γιατί σταματάει το κατσίκι και δεν μπορεί να πετάει? Δεν μπορεί, γιατί οι οπλές του σκαρφαλώνουν παντού. Δηλαδή δεν θέλουν πολύ μεγάλη επιφάνεια. Ναι, αλλά οι οπλές, επειδή είναι σκληρές, γλιστράνε πάνω σε αυτό το κυκλικό, το κυλινδρικό. Αυτή την μπάρα, την κυλινδρική. Την μπάρα και δεν μπορούν. Οπότε προκειμένου να σπάσουν πόδι, κάνουν πίσω. Ο άνθρωπος ωστόσο περνάει. Ο άνθρωπος περνάει. Βέβαια υπάρχει πόρτα για τους ανθρώπους από δίπλα. Θα το δούμε, φαντάζομαι, σε κάποια άλλη φωτογραφία. Και τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια. Με ασφάλεια. Όλοι. Με ασφάλεια περνάνε. Αν κανείς θέλει να περάσει το κοπάδι του, θα περάσει από την πόρτα από δίπλα. Θα την ανοίξει, θα την κλείσει. Ελεγχόμενα πια. Ελεγχόμενα. Δεν μου λέτε, και αν ένα κατσίκι περάσει και βάλει το πόδι του και δεν τα καταφέρει, ή παγιδευτεί, ή ακολουθήσουν τα άλλα, ή μπλοκαριστούν όλα εκεί. Πώς λειτουργεί αυτό? Λειτουργεί ότι τα ζώα μαθαίνουν πάρα πολύ γρήγορα καταρχήν. Δηλαδή, αν υπάρξει ένα πρώτο μπλοκάρισμα, παίρνουν το μήνυμα και μετά περνάει. Το βλέπουμε αυτό και σε άλλα ζώα, το βλέπουμε και στα άλλα. Πάει το πρώτο δηλαδή, ναι, και δίνει σήμα στα υπόλοιπα, ναι, μην έρχεστε, ναι, εδώ, ναι, υπάρχει αδιέξοδο. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον, μια τόσο απλή κίνηση. Ήταν τόσο απλό, ήταν πάρα πολύ δύσκολο βέβαια να το δεχτούν εδώ στη χώρα μας, γιατί δεν υπήρχαν. Mm-hmm. Άρα έπρεπε να φέρουμε την τεχνογνωσία από το εξωτερικό. Ακριβώς. Η αρχή έγινε όμως. Η αρχή έγινε. Φαντάζομαι ότι θα καλύφθηκε και από τα δελτία των διεθνών καναλιών και θα παίξει και εκεί. Τώρα θα το παίξει. Το κλείσαμε το θέμα των Barren Dogs. Θέλαμε να παίξει πρώτα εδώ, το έχουμε λίγο κρατήσει, γιατί θέλαμε πρώτα να παίξει εδώ, στη χώρα μας, και μετά να το δώσουμε έξω, να το χαρούν, γιατί θεωρούμε ότι θα βοηθήσει πολύ και την Ικαρία. Και την Ελλάδα όπου και την άποψη που έχουν όλοι για μας. Αυτό είναι θετικό. Δηλαδή ο καθένας βοηθάει τη χώρα του όπως μπορεί. Κυρία Μολφέση, συγχαρητήρια για την κίνηση. Μπράβο σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και το μοιραστήκατε μαζί μας. Τα βαρελόσκυλα τέλος. Και ας ελπίσουμε ότι την κίνηση στην Ικαρία την ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα νησιά πια, αφού μάθαμε πώς γίνεται. Απλά πράγματα, απλές λύσεις. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα? Στον Αντώνη Αντωνόπουλο, για να δούμε τι γίνεται με τα πολιτικά δρόμενα και τις αλλαγές που έχουμε στην πολιτική σκηνή. Στους ανεξάρτητους Έλληνες υπάρχει ένας αναβρασμός, φύγανε χθες δύο και ακούγεται ότι μπορεί να αποχωρήσει και τρίτος. Ακριβώς, είναι κάτι το οποίο ακούγεται από χθες το απόγευμα. Βέβαια, τίποτα δεν επιβεβαιώνεται. Και να σου πω τώρα ότι ενώ τα σύννεφα υπάρχουν πάνω από το κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με πρώτο τον πρόεδρό τους προσπαθούν να περάσουν στην αντεπίθεση, να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις και κάνουν λόγο για αποστασία και για κάποια προσπάθεια διεμβόλυνσης του κόμματός τους με σκοπό να πάρουν βουλευτές οι οποίοι να κατευθυνθούν προς τη Νέα Δημοκρατία. Εχθές, αμέσως μετά την ανακοίνωση των δύο βουλευτών να ανεξαρτητοποιηθούν, υπήρξε κλειστή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος και μπορώ να σου πω ύστερα σε μια συμβολική κίνηση ο πρόεδρος, ο Πάνος Καμένος, μαζί με τους βουλευτές, τους 15 βουλευτές που έχουν μείνει, είχαν πάει στο εστιατόριο της Βουλής σε μια κίνηση έτσι συμβολική που να δείξει την ενότητα και στις κινήσεις που θα κάνουν από εδώ και πέρα. Τώρα ένα άλλο έτσι παραπολιτικό θα λέγαμε είναι ότι στην επιστολή που έστειλαν οι κύριοι Γιαταγάνα και Γιωβανόπουλος είχαν βάλει εκτός από το λιτό κείμενο, υπήρχε και ένας πίνακας με μία μέδουσα, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Νομίζω ότι θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Ακούγεται κάποιο όνομα, δεν είναι η ώρα να το πούμε. Θα δούμε. Να σου πω ότι ήδη έχουν αποχωρήσει από τους ανεξάρτητους Έλληνες οι κύριοι Μαρκόπουλος, Κουράκος, Νταβρής και τώρα η κυρία Γιαταγάνα και Γιωβανόπουλος. Και κάτσε να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έχουμε και την Ανίτα Καβαδία στη γραμμή όμως, καθώς είχαμε μία εξέλιξη και στη διαμάχη μεταξύ του κυρίου Ντινόπουλου με την κυρία Δούρου, για δηλώσεις μάλιστα που είχαν σημειωθεί εδώ στη διάρκεια της δικής μας εκπομπής. Έχει προχωρήσει σε αγωγή η κυρία Δούρου κατά του κυρίου Ντινόπουλου. Ακριβώς, αγωγή για προσβολή της προσωπικότητάς της από τις ψευδείς και συκοφαντικές, όπως η ίδια η κυρία Δούρου χαρακτηρίζει, δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Όπως είπες και εσύ, Πόπη, να υπενθυμίσουμε στους τηλεθεατές μας ότι εκεί, σε σένα, στο Live View, ο Αργύρης Ντινόπουλος προημερών είχε εμφανίσει την κυρία Δούρου ως σύμβουλο του πρώην Υπουργού Άκη Τσοχατζόπουλου την περίοδο μάλιστα των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Με την αγωγή της τώρα, η υποψήφια περιφερειάρχη ζητά αποζημίωση 260.000 ευρώ για ηθική βλάβη από την
προσβολή της προσωπικότητάς της και το ποσό αυτό, όπως είπε η ίδια, θα διατεθεί στις δομές αλληλεγγύης της περιφέρειας. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλωσορίζω κατευθείαν το πολιτικό μας πάνελ. Είναι ο κύριος Τάσος Νεράτζης κοντά μας. Καλημέρα, καλώς μας ήρθατε. Από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Νεράτζης. Ο κύριος Γιώργος Βαρεμένος από το ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Βαρεμένα, καλημέρα και σε εσάς. Και ο κύριος Νίκος Τσούκαλης, εκπρόσωπος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημοκρατικής Αριστεράς. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Τσούκαλη. Τι γίνεται, κύριε Νεράτζη? Έχουμε δύσκολα μπροστά μας. Ό,τι ακούτε και ό,τι βλέπετε. Νομοσχέδιο. Νομοσχέδιο που τους έχει σηκώσει όλους τη μία ρόδα. Τι θα γίνει με το θέμα αυτό? Πώς θα το δείτε δηλαδή? Θα το δούμε. Θα το δείτε. Την Παρασκευή έρχεται. Καταρχήν ακούμε περί του νομοσχεδίου και περί των ρυθμίσεων, αλλά δεν το έχουμε δει ακόμη έτσι όλο. Εγώ πιστεύω ότι είναι κρίμα μετά από τόσες θυσίες που κάναμε να γλιστρήσουμε στο γάλα. Δηλαδή? Δεν γλιστρήσαμε στις παγωδρομίες που υποχρεώθηκε να κάνει η Βουλή, η πλειοψηφία της Βουλής τουλάχιστον, ενώπιση όλων αυτών των γεγονότων, και να μην μπορούμε να βρούμε μια ανεκτή λύση σχετικά με το γάλα. Εγώ πιστεύω ότι θα τη βρούμε, γιατί πρέπει να τη βρούμε. Όταν λέτε ανεκτή λύση, τι εννοείτε? Να που βρούμε να έχει λιγότερες αντιρρήσεις. Αντιρρήσεις. Άρα λιγότερο. Να κάνει λίγο πίσω το Υπουργείο και η κυβέρνηση στο θέμα. Ή θα κάνουν λίγο πίσω εκείνοι, ή θα κατανοήσουν καλύτερα οι εφαρμοστές, οι αυριανοί εφαρμοστές της νέας ρυθμίσεως, θα κατανοήσουν καλύτερα το κείμενο. Γιατί άκουγα προηγούμενο. Αυτό το πετάτε τώρα στους παραγωγούς τον μπαλάκι. Σε όλους. Mm-hmm. Διότι ο συμβιβασμός, η ανέβρεση μιας λύσεως δεν είναι θέμα της μιας πλευράς. Εσείς έχετε καταλάβει τι θα γίνει με το γάλα? Ναι. Δηλαδή, εγώ πρέπει να σας πω, προσπαθώ να καταλάβω. Δεν το έχω καταλάβει. Είδα την εναγώνια προσπάθειά σας με το σκορδά. Προσπαθώ να καταλάβω. Δηλαδή, θα πηγαίνω στο ράφι και θα βλέπω τι. Γάλα 2 ημερών και γάλα στη συνέχεια με ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Ναι. Δηλαδή, θα υπάρχει το φρέσκο γάλα, αυτό γίνεται. Ξεχάστε το φρέσκο. Ναι. Το γάλα ημέρας. Όχι, με μάλλον σα μαλώνω εγώ. Το γάλα ημέρας, το οποίο θα διαρκεί μέχρι 2 μέρες επάνω στο ράφι. Και θα υπάρχει το άλλο γάλα, αυτό που υπάρχει περίπου και σήμερα, αλλά θα προσδιορίζουν οι συγκεκριμένες εταιρείες, ανάλογα και με τον τρόπο παρασκευής τους, τη ζωή του, τη διάρκεια του. Θα γλιστρήσουν στο γάλα, νομίζετε εσείς, κύριε Βαρεμένα, και πρέπει να γίνει ή όχι? Εγώ περιμένω να δω τι θα κάνουν, όχι τι θα πούνε. Δηλαδή? Δεν δίνω καμία σημασία. Δίνω σημασία, ναι, και πολλά από τα επιχειρήματα. Και θα πούνε. Πολλά από τα επιχειρήματα που λένε βουλευτές Νέας Δημοκρατίας θα σπάζουμε. Έτσι. Αλλά περιμένω να δω τι θα κάνουν στην ψηφοφορία. Αυτό περιμένω να δω. Και το επίδικο, κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι μια θολή τώρα αντιπαράθεση το τι θα υπάρχει στο ράφι, είναι τι θα απομείνει από τον παραγωγικό ιστό της χώρας. Έτσι κι αλλιώς η χώρα πριν μπούμε στην κρίση είχε παραγωγικό πρόβλημα. Στη διάρκεια της κρίσης, δυστυχώς, έχουν πληγεί και κάποια υγιή κύτταρα της παραγωγής. Και ενώ κάθομαστε και λέμε, και αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι μας, δηλαδή πώς θα ανασυγκροτήσουμε παραγωγικά αυτή τη χώρα, δεν μπορούμε πριν να ισοπεδώσουμε ότι απέμεινε, παράδειγμα, από την αγροτική παραγωγή. Κοιτάξτε να δείτε, και την οικοδομική παραγωγή, θα συμπληρώσω εγώ. Γιατί πίσω μας βλέπουμε εδώ τους οικοδόμους, οι οποίοι είναι σε διαμαρτυρία αυτή την ώρα. Είναι στη σταδίου και καλύπτουμε την κινητοποίησή τους. Είμαστε εκεί με κάμερα, βλέπουμε την εικόνα, την κρατάμε απλώς και στη διάρκεια της κουβέντας μας την παρακολουθούμε. Πληρώνουμε 2 δισεκατομμύρια ετησίως για εισαγωγή αγροτικών προϊόντων. Δηλαδή, πού πρέπει να το πάμε αυτό τώρα? Πού πρέπει να το πάμε αυτό το νούμερο? Δηλαδή, να σας πω κάτι. Εγώ έχω ακούσει βουλευτές της συμπολίτευσης, οι οποίοι κάνουν λόγο, άμα δεν θα σας πω και τα ονόματά τους, στην κυβέρνηση εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι μιλάνε για τρόικες εσωτερικού και εξωτερικού και μια απόφαση κοινικά ληφθήσα, προκειμένου, εγώ δεν θέλω να το πιστέψω αυτό. Θα πεις και που δεν θέλεις, το αποτέλεσμα μετράει. Τι θα πιστέψω, δεν θα πιστέψω. Καταρχάς δεν ήθελα να πιστέψω ότι οι Έλληνες πολιτικοί θα ήθελαν να δουν ό,τι απέμεινε από την κτηνοτροφία να εξαλείφεται. Δεν θέλω να το πιστέψω. Αλλά γιατί εν πάση περιπτώσει. Αυτό, γιατί θα εξαλειφθεί οτιδήποτε απέμεινε από την κτηνοτροφία, έτσι όπως το παρουσιάζουν, κύριε Βαρεμένε. Αφού δίνουν τη δυνατότητα στον Έλληνα κτηνοτρόφο να κατεβάσει γάλα στα ράφια 2 ημερών. Ποιο είναι το πρόβλημα? Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Τσαπαγίδου, γιατί ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία? Το πρόσχημα είναι η τιμή. Αλλά γιατί οι τιμές δεν πέφτουν, να κάτσουμε να το συζητήσουμε. Υπάρχει ένα θέμα και για το γάλα και για τα υπόλοιπα προϊόντα. Από όλη την γκάμα των προϊόντων που υπάρχουν στο σούπερ μάρκετ, δεν λέω πως είναι εύκολο το πρόβλημα, δεν έχει πέσει κανένας η τιμή. Όχι μόνο του γάλακτος, κανένας η τιμή. Βρίσκανε λοιπόν το πρόσχημα αυτό, να εισέλθει το εισαγόμενο γάλα, να κυριαρχήσει στην αγορά, και θέλετε να σας πω κάτι. Εάν γίνει αυτό, θα την ελέγξει την αγορά και μετά από ένα χρόνο, σας το λέω εδώ και σας το υπογράφω και σημειώστε το, αλλά δεν θα έχει σημασία πλέον. Απλώς να κοιτάξει τις σημειώσεις ο κύριος Τσούκαλης ή ο κύριος Νεράτζης μετά από ένα χρόνο. Θα ελέγξουν την αγορά και θα ρυθμίζουν τις τιμές.
Τι άποψη έχετε εσείς, κύριε Τσούκαλε, συμφωνείτε με αυτό? Κύριε Τσαπανίδη, την περασμένη εβδομάδα, εντελώς ευνηδιαστικά, αυξήθηκαν οι τιμές του γάλακτος στο ράφι κατά 5 περίπου λεπτά. Μίλησε κάποιος γι' αυτό? Για ποιο λόγο? Για τον απλούστατο λόγο να μειωθούν οι τιμές όταν περάσει η ρύθμιση. Δεν έλεγξε κανένας αυτή την αθέμητη τακτική. Να σας θυμίσω ότι εδώ και χρόνια η Επιτροπή Ανταγωνισμού είχε τεκμηριώσει αθέμητες συμπεριφορές στο καρτέλ γάλακτος. Σε αυτό το καρτέλ δεν έγινε καμία παρέμβαση, γιατί κανένας δεν θέλει να ασχοληθεί με το καρτέλ γάλακτος, και ξαφνικά ανακάλυψε η κυβέρνηση, τον ΟΣΑ το βγάζω απ' έξω. Και θα σας πω για ποιο λόγο το βγάζω απ' έξω. Ότι το μεγάλο πρόβλημα της τιμής του γάλακτος είναι ουσιαστικά η τιμή παραγωγού. Από τον παραγωγό μέχρι το ράφι κανένας δεν ασχολείται. Δηλαδή τα ενδιάμεσα στάδια, οι μεταφορές... Από τα 45 λεπτά που δίνει το γάλο ο παραγωγός, μας τα έλεγε σήμερα, μέχρι το 1,45 και 1,50 και 1,60 που φτάνει στο ράφι. Η ψαλίδα, σε αυτό έχετε δίκιο. Η ψαλίδα μεταξύ παραγωγού, της ακριβής τιμής, ναι, εντός εισαγωγικών παραγωγού στην Ελλάδα, και τιμής ραφιού είναι σχεδόν κατά 25-30% μεγαλύτερη, τουλάχιστον, από ό,τι είναι η ψαλίδα σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης. Το ερώτημα είναι απλό. Το ερώτημα είναι απλό. Για ποιο λόγο ο κύριος Χατζηδάκης, ο οποίος ομνύει για τους καταναλωτές, ξαφνικά ακούσαμε χτες τον κύριο Χατζηδάκη με μια μελό παρουσίαση να ουσιαστικά να υπερασπίζεται τους ανυπεράσπιστους καταναλωτές. Για ποιο λόγο λοιπόν ο κύριος Χατζηδάκης δεν φροντίζει να κάνει αυτά που πρέπει, ούτως ώστε να μειωθεί η τιμή? Και αναφέρομαι σε αυτό που σας είπα, αναφέρομαι στις εισροές, στις ενδιάμεσες, όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν, δηλαδή αγροεφόδια κτλ. Και το κυριότερο, πόσο είναι το ΦΠΑ του γάλακτος στην Ελλάδα και πόσο είναι στην Ευρώπη? Στην Ευρώπη είναι 7%, στην Ελλάδα είναι 13%. Παρακαλώ, κύριε Νεραλτζή, έχουν ενδιαφέρον τα ερωτήματα που σας έβαλαν οι συνάδελφοι. Σημαίνει ότι όλα τα πράγματα τώρα είναι ρόδινα και δεν χρειάζεται καμία αλλαγή. Είμαστε οι τρίτοι ακριβώς. Είμαστε η τρίτη ακριβότερη χώρα στην αγορά γάλακτος. Δεν έπρεπε να αλλάξει κάτι, ναι ή όχι? Πώς θα εμποδιστούν? Περιμένετε, να τελειώσω. Εγώ δεν διέκοψα κανένα. Να τον ακούσουμε όμως, παρακαλώ, πάρα πολύ. Όχι, επειδή απευθύνει ερωτήματα. Να τον ακούσουμε, παρακαλώ. Τα ερωτήματα είναι ρητορικά. Και όταν θα έρθει η σειρά, θα τα απαντήσει. Είπα τρία ήδη. Λοιπόν, κύριε Νεράτζη, να σας ζητήσω να απαντήσετε μετά τις διαφημίσεις, γιατί πρέπει να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό. Να ρίξουμε μια ματιά και στη σταδίου τι συμβαίνει, γιατί εκεί διαδηλώνουν οι οικοδόμοι, επαναλαμβάνω, και είναι ο Λάμπρος Χαβέλας εκεί, για να μας δώσει μια εικόνα, να μας πει στο ρεπορτάζ. Λάμπρο. Πόπη, κυρίες και κύριοι, συγκεντρωμένοι έξω από το Υπουργείο Εργασίας βρίσκονται αυτή την ώρα μέλη του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, οικοδόμοι από το Μουσικό Σύλλογο, τον Πανέλληνο Μουσικό Σύλλογο, και πάρα πολλοί φορείς εργαζομένων, οι οποίοι αντιδρούν στα όπως χαρακτηριστικά λένε, μέτρα τα οποία παίρνει η κυβέρνηση για τους ανέργους. Ζητούν ουσιαστικά μέτρα και μάλιστα έχουν ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας. Αυτό όμως που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι επάνω στο Υπουργείο βρίσκεται μόνο ο Γενικός Γραμματέας. Άρα μένει να δούμε ποια θα είναι η στάση των συγκεντρωμένων εδώ μπροστά από το Υπουργείο Εργασίας. Πόπη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, κύριοι. Λοιπόν, θυμίζουμε ότι τρέχει και η προσφορά της εκπομπής της σημερινής ημέρας, που είναι ένα τάμπλετ, αυτό που βλέπετε στις οθόνες σας. Είναι το Samsung, το τάμπλετ της Samsung υψηλών προδιαγραφών, με τετραπύρινο επεξεργαστή για να μπορείτε να μπαίνετε με ταχύτητα σε όποια εφαρμογή επιλέξετε, και με γραφίδα έτσι ώστε να το χρησιμοποιείτε και σαν σημειωματάριο κανονικά, να γράφετε δηλαδή με το δικό σας γραφικό χαρακτήρα. Στο 14748 μπορεί να γίνει δικό σας, διεκδικήστε το, ερχόμαστε σε λίγο μετά τις διαφημίσεις πάλι εδώ. Okay.
Να θυμίσουμε ότι τρέχει και η σημερινή προσφορά της εκπομπής. Το 14748 διεκδικείται το τάμπλετ της Samsung και μέχρι τις 12.30 η γραμμή θα είναι ανοιχτή, έτσι ώστε να μπορέσετε στη συνέχεια να το κάνετε δικό σας και να απολαύσετε ταινίες, να παίζετε στο ίντερνετ, να διαβάζετε e-book, τα αγαπημένα σας e-book, να πλοηγήσετε μέσω Wi-Fi στο διαδίκτυο, να επικοινωνείτε με φίλους στα social media, να κάνετε Skype και Hangout και πολλά πολλά ακόμη. Τετραπύρινος επεξεργαστής ανοίγει τα πάντα πολύ γρήγορα. Ανοίγει ό,τι εφαρμογή θέλετε πολύ γρήγορα. 14-48, καλή επιτυχία σε όλους σας. Στο τραπέζι της εκπομπής είναι ο κύριος Νεράτζης από Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Βαρεμένος από ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσούκαλης από Δημοκρατική Αριστερά. Συζητούσαμε για το γάλα πριν τις διαφημίσεις και ο κύριος Νεράτζης είχε το λόγο για να μας πει γιατί διαφωνείτε με τα όσα είπαν οι συνάδελφοί σας και αν εσείς ο ίδιος το βλέπετε με συμπάθεια το νομοσχέδιο στο σύνολό του. Δηλαδή, το ψηφίζετε, το περνάτε κανονικά. Λοιπόν, ένα-ένα. Ακούγονται ομοβροντίες και από τους συναδέλφους μου και από είναι άλλου. Είναι και 25 Μαρτίου. Πέρασε. Λοιπόν, ακούγονται επιχειρήματα ότι θα καταστρέψουμε το παραγωγικό κτηνοτροφικό ιστό της χώρας, θα αυξηθούν οι εισαγωγές κτλ. Αν λοιπόν ισχύουν όλα αυτά, αυτοί οι φόβοι, σημαίνει ότι σήμερα αυτός ο παραγωγικός αστός προστατεύεται παρκώς. Δεν προστατεύεται. Απόδειξε ότι το γάλα σήμερα είναι για την Ελλάδα το τρίτο σε ακρίβεια από όλη την ευρωπαϊκή αγορά. Τι σημαίνει αυτό? Αν μεν κέρδιζε ο παραγωγός, θα ήμουν πρόθυμος να πω ναι, ρε παιδί μου, ενισχύεται ο ιστός ο κτηνοτροφικός της χώρας και επομένως καλά έγινε. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτό. Ο παραγωγός το πουλάει 0,45, το είπατε προηγουμένως. Επομένως, με αυτό το μέτρο, ούτε οι εισαγωγές θα αυξηθούν οι εισαγωγές, αφού ο παραγωγός αποκτά την ευκαιρία να πουλήσει στην τοπική αγορά, ο Γιαννιώτης που εκεί πρωτοστατούν, στην τοπική αγορά των Ιωαννίνων, το γάλα ημέρας. Άρα λοιπόν. Κάτι είπε ο κ. Τσούκαλης και έχει δίκιο. Ότι δηλαδή είχε παρέμβει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, είχαν καταγγελθεί εναρμονισμένες πρακτικές, είχαν καταγγελθεί καρτέλ. Άλλο πράγμα η αυστηροποίηση της νομοθεσίας όσον αφορά την καταδίωξη και την επιβολή ποινών. Συμφωνώ να είναι αυστηρότερη, να μην είναι ελαστική, να μην. Και άλλο πράγμα, τον τρόπο κυκλοφορίας του γάλακτος και τον τρόπο καθορισμού της ζωής του γάλακτος. Εγώ νομίζω ότι εναρμονιζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουν καταστρέψει τους κτηνοτρόφους τους η Ολλανδία που εφαρμόζει παρόμοιο σύστημα ή το Βέλγιο. Δεν τους έχουν καταστρέψει. Η Ολλανδία δεν έχει βουνό, κύριε. Προσέξτε. Βουνό δεν έχει, αλλά έχει κτηνοτροφία όμως. Γι' αυτό παίρνει το γάλα και το πας όπου θέλεις μέσα στον ΔΤΕ. Ο δικό μας ο κτηνοτρόφος που θα κατέβει από τα. Συμφωνώ. Από τον Όλυμπο πάνω. Γι' αυτό του δίνουμε τη δυνατότητα στην τοπική αγορά να διοχετεύσει σε πρώτη φάση το γάλα. Εγώ λοιπόν πιστεύω να δούμε πρώτα τις λεπτομερείς ρυθμίσεις. Ακούσαμε και τον Υφυπουργό, τον κύριο Σκορδά, διαβάζουμε, ακούμε, να δούμε μορφοποιημένο το νομοσχέδιο. Νομίζετε, κύριε Νεράτζη, ότι προστατεύεται ο Έλληνας κτηνοτρόφος, ο Έλληνας παραγωγός στο σύνολό του? Τους στηρίζετε τους ανθρώπους? Είναι αυτούς. Ένα βήμα προς την προστασία. Πρέπει να γίνουν και άλλα. Ακούστε με. Αυτό που λένε οι ίδιοι είναι ότι πάτε να τους καταστρέψετε και τους αφήνετε και ένα παραθυράκι ότι όποιος θέλει μέσα σε δύο μέρες να δίνει φρέσκο γάλα. Το κόστος. Και να το βάλει στο ράφι έναντι μιας πολύ ανταγωνιστικής τιμής, πολύ χαμηλότερης που θα λέγεται πάλι φρέσκο το γάλα. Το υψηλό κόστος του γάλακτος δεν οφείλεται μόνο σε αυτή την ιστορία. Υπάρχουν οι ενδιάμεσοι από τον παραγωγό, ο οποίος παίρνει λίγα μέχρι. Τσακίσετε όλα τα χρόνια. Βάζετε τις επιτροπές ανταγωνισμού να ψάχνουν. Τόσα χρόνια θυμάμαι να βγάζετε, να τα βάζετε στη μάχη με τις τιμές. Αυτή είναι η ανεξάρτητη αρχή η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δεν καθοδηγείται ούτε υποδηγείται από την συμφωνώ, κυβέρνηση. Συμφωνώ, αλλά δεν τα καταφέρατε ποτέ. Ναι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Να ψάξουμε τη φταίνη. Παρακαλώ, κύριε. Έχω την εντύπωση ότι. Εσείς θα το ψηφίσετε, κύριε Νεράτζη, ωστόσο το νομοσχέδιο αυτό? Κατ' εμέ κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Θα το ψηφίσετε δηλαδή? Παρακαλώ, κύριε. Νομίζω ότι ο κύριος Νεράτζης τελεί εν πολιτική τρικυμία. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν ξέρει τι να πει για να δικαιολογήσει αυτό που θα κάνει όταν χρειαστεί να ψηφίσει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και όταν είπε διασφαλμένη η γνώμη. Θα σας πω, όταν θα σας πω. Τρικυμίες δεν τις φοβάμαι γιατί είμαι θανασινός. Θα σας πω τώρα. Άλλη μόνο θα έπρεπε να τις φοβάστε. Θα έπρεπε. Κατά τη γνώμη μου. Λέω όμως το εξής. Και λέει τώρα ο κύριος Νεράτζης ότι εμείς είπαμε ότι είναι όλα καλώς καμωμένα. Αυτό είπαμε εμείς. Αυτό βγαίνει με αυτά που λέτε. Αυτό είπαμε, θα σας εξηγήσω αν θέλετε να ακούσετε. Μόλις κάνουμε παρέμβαση, μας πολεμάτε. Αγί μόνο. Θυμηθήκατε τις τιμές όταν θέλετε να διευκολύνετε τον Ολλανδό. Μα εσείς έχετε συμφωνήσει με τον παραγωγό. Κύριε Βαρεμένε, παρακαλώ να κάνω μια ερώτηση. Κύριε Βαρεμένε, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι? Αν αναλάβετε εσείς να διαπραγματευτείτε με την Τρόικα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λίγο μια ερώτηση. Στηριζόμενοι στα λόγια του κυρίου Δραγασάκη, χθες είπε ότι δεν φταίνει η Ευρωπαϊκή για την κατάντια μας.
το σημείο που βρισκόμαστε, το λέω σε ελεύθερη μετάφραση, ο κ. Δραγασάκης, και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια αξιόπιστη πολιτική δύναμη. Αυτό τι σημαίνει? Αξιόπιστη πολιτική δύναμη σημαίνει ότι ό,τι πήραμε σαν χρέος θα το αποπληρώσουμε σαν χρέος, άρα δεν το κουρεύουμε. Ό,τι δεσμευτήκαμε να κάνουμε, απελευθερώσουμε. Το δεύτερο το λέτε εσείς. Ρωτάω, λέω, ερώτηση. Αυτό είχε πει, το έχουμε πει. Αξιόπιστη πολιτική δύναμη ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν φταίνει οι Ευρωπαίοι. Θα σε εξηγήσω. Συμπαθητική εικόνα προς... Όχι συμπαθή, είναι πραγματική εικόνα. Δηλαδή. Φυσικά και είμαστε αξιόπιστη πολιτική δύναμη. Έχουμε απόλυτη επίγνωση, αν θέλετε, της ιστορικής συγκυρίας και στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα. Πού τη φέρανε τη χώρα, για να είμαστε απολύτως ακριβείς. Και τι σημαίνει αξιόπιστη πολιτική δύναμη, εν προκειμένου, ακούστε να σας πω. Η κυβέρνηση αυτή θυμάται, παράδειγμα, τις τιμές όταν ως πρόσχημα. Για να διευκολύνει τον Ολλανδό, όπως κατά λάθος είπε ο κ. Νεράτης, τον Ολλανδό παραγωγό να φέρει το γάλα εδώ πέρα. Τι σχέση έχει αυτό που λέτε, είπατε τέτοια πράγματα εγώ. Εκπαραδρομής. Λοιπόν, εγώ μίλησα για την Ολλανδία και το μίλησα. Λοιπόν, λέω το εξής. Α, ό,τι θέλετε. Λέω το εξής, ακούστε κύριε. Ίσως εκινούμενος και από την άλλη την ιδιότητά μου, όταν πρωτοπροέγγιψε το θέμα, πήγα και βρήκα έναν ιδιοκτήτη σούπερ μάρκετ και συζήτησα μαζί του. Και μου λέει, δεν υπάρχει αυτά, μην τα ακούς, μου λέει αυτά. Ότι θα πέσει η τιμή του γάλακτος. Και να σας πω κάτι, επειδή μιλάτε για υπεύθυνη. Τι προτείνετε, κύριε Βαρμένη, θα σας πω, θα σας πω, ακούστε το, ακούστε το. Να το κρίνουμε κι εμείς. Ακούστε το. Δηλαδή, ό,τι κάνατε μέχρι τώρα, το ακούστε. Τι προτείνετε. Θα με αφήσετε να μιλήσω όπως σας άφησα. Δεν με αφήσετε. Το ξέρω καλύτερα. Ακούτε τι σας νομίζετε. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι με παρακαλείτε. Παρακαλώ να σας ακούσω. Σταματήστε τώρα επιτέλους. Κύριε Τσαπανίδου, κύριε Νεράτη, να ακούσουμε τον κύριο Τσαπανίδου. Σας παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ, κύριε Νεράτη, να μιλήσω. Το ξέρω καλύτερα το παιχνίδι από τον κύριο Νεράτη. Έτσι νομίζετε. Όλα τα ξέρετε. Μα σας παρακαλώ. Από εσάς τουλάχιστον καλύτερα. Κύριε, παρακαλώ πολύ. Πού τα πάτε. Κύριε Νεράτη, σας παρακαλώ. Αφού με προκαλείτε. Μα θα με αφήσετε να μιλήσω. Σας παρακαλώ. Αν σιωπάτε και δεν απευθύνεστε σε μένα, δεν θα σας αφήσω. Λέω λοιπόν, κυρία Τσαπανίδου, έχουν και θράσος. Πολιτικό. Ακούστε να σας πω. Ό,τι κάνανε στην Ελλάδα δεν βγήκαν να στήσουν μια συγγνώμη. Δεν το κάνανε. Και είναι και κατήγοροι. Είναι και τιμητές. Θα μας βάλουν και στους καμί κάποια στιγμή. Εσείς απειλείτε. Επειδή λέει, δεν έχω προτάσεις. Θα σας πω τώρα. Επειδή λέτε. Για υπεύθυνη πολιτική δύναμη. Ακούστε. Του κυρίου Δραγασάκη. Δεν τις λέω εγώ. Δεν το λέω εγώ. Εντάξει. Ο ίδιος μίλησε για υπεύθυνη πολιτική δύναμη. Το αυτονόητο. Το αυτονόητο. Και εν προκειμένου. Και εν προκειμένου. Κοιτάξτε να δείτε. Μιλάμε για τις τιμές. Με τις τιμές. Υπάρχει το ενεργειακό κόστος. Εμείς τι λέμε? Ότι για όνομα του Θεού να πάμε το πετρέλαιο, για παράδειγμα, στο μέσο ευρωπαϊκό όρο. Στο μέσο ευρωπαϊκό όρο. Δηλαδή γιατί ο αγρότης, ας πούμε, για παράδειγμα λέω τώρα, ναι, πώς χώρα, θα το κάνετε αυτό? Με διαπραγμάτευση θα το κάνουμε. Μέσω Βενεζουέλας. Τι πια διαπραγμάτευση? Σε όλα τα επίπεδα. Ναι, τι θα κάνετε δηλαδή, πώς θα το κάνετε? Τι εννοείται, κυρία Τσαπανίδου, πώς θα το κάνουμε? Όταν έχει τέτοια ΦΠΑ πάνω η τιμή, περιγράφω. Κύριε Βαρεμένε, το ΦΠΑ που έχει πάνω σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την παραγωγή είναι αυτό που τσακίζει τις παραγωγικές τάξεις, τις παραγωγικές μονάδες. Να σας πω κάτι. Αυτό είναι που βαραίνει. Κυρία Τσαπανίδου, ακούστε με. Αυτό είναι που βαραίνει και αποτελεί πρόβλημα στην παραγωγή. Εσείς λοιπόν. Και το άλλο που σας είπα. Εσείς λοιπόν θα μειώσετε το ΦΠΑ και πώς θα βρείτε τα ισοδύναμα για να μπορέσετε να φτιάξετε το πρόγραμμά καλά. Ακούστε για να το καταλάβετε. Αν προσπαθήσετε να το καταλάβετε. Ευχαρίστω να προσπαθήσω. Έχω λίγο την ίωση γιατί δεν είμαι πολύ. Δεν καταλαβαίνει το ίδιο. Τι είπε ο κύριο Δραγασάκη. Κύριε Νεράτη, τώρα τι λέτε. Παρακαλώ. Τι είναι αυτά. Σα ακούω, κύριε Βαρεμένα, σα ακούμε. Κοιτάξτε, κυρία Τσαβενίδου, θέλω να κρατήσω το. Σα ακούμε, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Σε ένα επίπεδο. Έτσι. Δεν παρασύρουμε. Έχω επίγνωση πίσω από παρακαλώ, πείτε μα λοιπόν. Δεν παρασύρουμε. Γνώση δεν έχει, κύριε Βαρεμένα. Στηρίζετε λοιπόν την παραγωγή, λέτε, κύριε Βαρεμένα. Θα στηρίξετε την παραγωγή. Ακούστε να σα πω. Είπατε, όταν λέτε εθνική διαπραγμάτευση, ακούσατε τι είπε ο Δραγασάκης χθες. Ότι εν πάση περιπτώσει υπάρχει το πρόβλημα του χρέους. Δεν μπορούμε να το επιλύσουμε σε συνθήκες κοινωνικής κατάρρευσης. Ναι. Τη θέση μας δεν την έχετε ακούσει. Ποια είναι η θέση μας για το χρέος? Ό,τι έχει γίνει στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια έχει γίνει ονόματι του προβλήματος του χρέους. Έτσι. Το οποίο τώρα μας λένε οι δανειστές. Έτσι. Βγήκαμε από τις αγορές όταν το χρέος ήταν 130% του ΕΠ. Και μας λένε τώρα. Αφήστε όμως τι θα γίνει μετεκλογικά, γιατί αυτή είναι η ουσία. Τώρα που είναι 180 του ΑΕΠ και πάει για το 190, θα λυθεί το χρέος με τον τρόπο που λένε αυτοί. Εμείς έχουμε μια άλλη θέση. Ο Δραγασάκης είπε ότι εν πάση περιπτώσει είμαστε διατεθειμένοι με τους Γερμανούς να αποτιμήσουμε τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής. Θα τους τα θέσουμε. Δεν θέλουν να τα κατανοήσουν. Αυτό σας λέω. Διαπραγμάτευση από την άλλη μεριά, από τους όσους κυβερνούσαν μέχρι τώρα,
Εμείς ισχυριζόμαστε και το αποδεικνύουμε ότι δεν υπήρχε πολιτική βούληση για διαπραγμάτευση. Πείτε μου κάτι τώρα. Και το αποδεικνύουμε. Και εν πάση περιπτώσει, ναι. Πείτε μου κάτι. Ο κύριος Τσίπρας ζήτησε από τους βουλευτές να καταψηφίσουν, να μην περάσει το νομοσχέδιο, να πέσει κυβέρνηση κλπ. Αν περάσει το νομοσχέδιο αυτό. Ακούστε να σας πω. Τι θα σημάνει για εσάς. Ακούστε να σας πω. Βουλευτές της συμπολίτευσης έχουν δηλώσει. Έχουν υπερκεράσει την επιχειρηματολογία τη δικιά μας. Όπως ακούσατε, εγώ δεν έχω αναφέρει για παράδειγμα αυτό που ανέφεραν οι βουλευτές της συμπολίτευσης, ότι υπάρχουν τρόικες εσωτερικού και εξωτερικού και ότι συνειδητά λαμβάνεται η απόφαση που λαμβάνεται για το γάλα. Και αναρωτιέμαι εγώ, αυτοί οι βουλευτές που λένε αυτό το πράγμα, που έχουν υπερκεράσει, σας επαναλαμβάνω, ναι, και τη δικιά μας την επιχειρηματολογία, τι θα κάνουνε. Εμάς χρέος μας είναι να τους θέσουν πρώτων ευθυνών τους. Μάλιστα. Έτσι. Για να δούμε τι θα κάνουν οι βουλευτές αυτές. Είναι ο Νίκος Αρμένης στην σύνδεσή μας για να μας πει τι γίνεται σήμερα στο Μαξίμου εν ώψη της ψηφοφορίας για το επίμαχο νομοσχέδιο, Νίκο. Πόπη, κυρίες και κύριοι, πριν από ένα λεπτό πέρασε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα γίνει μια σύσκεψη Κυβερνητικό Συμβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Συμμετέχει και ο κύριος Βενιζέλος. Επίσημα στην ατζέντα είναι τα θέματα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και σχεδιασμός για την επόμενη χρονιά για το δημόσιο. Αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι σε αυτή τη σύσκεψη προφανέστατα ίσως θα γίνει και κουβέντα για το θέμα των ημερών που είναι αυτή η ιστορία με το γάλα και οι αντιδράσεις των βουλευτών. Δεδομένου ότι θα μετέχει και ο κύριος Βενιζέλος, είναι σαφές ότι θα βάλουν στο τραπέζι το θέμα για να δουν πώς μπορεί να βρεθεί διέξοδο στο αδιέξοδο που διαφαίνεται μέχρι στιγμής. Πάντως θα έχουν δύσκολη δουλειά μπροστά τους μέχρι να φτάσει το νομοσχέδιο στη Βουλή. Δύσκολη δουλειά και λίγο χρόνο, δεδομένου ότι το νομοσχέδιο υποτίθεται ότι αύριο πρόκειται να κατατεθεί και να ψηφιστεί το απόγευμα της Κυριακής. Ενδέχεται εντός της ημέρας ο κύριος Χατζηδάκης να ενημερώσει τους κυβερνητικούς βουλευτές, χωρίς όμως ακόμα να έχει οριστικοποιηθεί αυτό. Πάντως, το Μέγαρο Μαξίμου κρατά χαμηλούς τόνους. Πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα θα βρεθεί κοινός τόπος και τελικά το πολυνομοσχέδιο θα ψηφιστεί. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κύριε Τζούκα, σε εσάς. Κύριε Τσαπανίδου, πρώτο ερώτημα. Γιατί μετά από 2 χρόνια περίπου συγκυβέρνησης και τρικομματικής, εννοώ παλιότερα και δικομματικής τώρα, το νομοσχέδιο αυτό για άλλη μια φορά έρχεται σε 3 άρθρα. Και δεν έρχεται με κανονικές διαδικασίες και ο καθένας να τοποθετηθεί. Γιατί, για τον απλούστατο λόγο, γιατί πολλοί βουλευτές δεν έχουν πιστεί ότι πολλές από τις ρυθμίσεις αυτές είναι πράγματι προαπαιτούμενα. Και όταν λέω προαπαιτούμενα, αναφέρομαι σε πραγματικές διαθέσεις διεθνών οργανισμών και όχι σε ρυθμίσεις που επιβλήθηκαν από το εσωτερικό. Mm-hmm. Ξέρετε, mm-hmm, δεν ξέρω αν ο κύριος Νεράτζης έχει οσμιστεί αυτή την εντύπωση που υπάρχει στην Ολομέλεια, εκεί με τους βουλευτές, είναι ότι πολλές από τις ρυθμίσεις αυτές, και ιδίως του γάλακτος και του βιβλίου και των φαρμάκων, έχουν επιβληθεί από συγκεκριμένα συμφέροντα και μέσω της Τρόικα έρχονται ως προαπαιτούμενο. Δεν έχει πιστεί κανένας. Το δεύτερο έχει να κάνει με την διαδικασία αυτή καθεαυτή. Κύριε Τσαπανίδη, εσείς γνωρίζετε ως δημοσιογράφος περισσότερα για το νομοσχέδιο από όσα γνωρίζουν οι βουλευτές. Είμαι βέβαιος αυτή. Σας μιλάω ειλικρινά. Ρωτήστε βουλευτές, κυρίως του ΠΑΣΟΚ αλλά και της Νέας Δημοκρατίας, να σας πούνε ότι πληροφορούμαστε για τις πιθανές ρυθμίσεις από τον τύπο. Δεν τους έχει ενημερώσει κανένας. Λοιπόν, επειδή τις βιώσαμε αυτές τις διαδικασίες, σας λέω κάποιες από τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Ξέρετε τι μου θυμίζει όλη αυτή η κατάσταση. Το γνωστό, τη γνωστή ρίση του Μπρέχτ. Πάλεψα με τις τίγρες, νίκησα τα λιοντάρια και με φάγανε οι ψήλοι. Το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Μέσα σε αυτή την επίπονη και τη σκληρή διαπραγμάτευση, όπου πραγματικά η κυβέρνηση θα πω και θα ομολογήσω ότι πέτυχε πολλά. Πέτυχε κάποια μεγάλα. Αναγνωρίστηκε το πρωτογενές πλεόνασμα, ναι, ότι δεν έχουμε χρηματοδοτικό, έτσι τουλάχιστον διακηρύσει χρηματοδοτικό η δημοσιονομικό κοινό για το 2014, ότι θα υφαρπάξουμε και την δήλωση, τη διαβεβαίωση όλων των άλλων Ευρωπαίων ότι θα αναδιαπραγματευτούμε το χρέος. Καλά, είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να συζητάμε ότι είναι άτεγκτη η στάση της Τρόικα για το γάλα, μάλιστα, το βιβλίο και το ταξί και φάρμακα, κύριε Νεράτζη. Και θέλω να πω κάτι, για να τελειώσω σύντομότατα. Η εργαλειοθήκη του ΩΣΑ περιλαμβάνει περίπου 180 ρυθμίσεις.
Για τις υπόλοιπες 176-177 δεν συζητά κανένας. Mm-hmm. Δεν συζητά γιατί είναι αυτονόητες, λίγο περίπου, και δεν συζητά. Συζητάμε για τρεις. Μάλιστα. Το ερώτημα είναι για ποιο λόγο αυτές οι τρεις αυτή τη στιγμή να κινδυνεύουν να τυνάξουν στον αέρα μια προσπάθεια. Ακριβώς η τελευταία αποστροφή του κ. Τσούκαλη δικαιώνει τις δικές μου σκέψεις και όσα είχα πει προηγουμένως. Η εργαλειοθήκη καταρχήν είναι πρότασης. Δεν είναι δεσμευτικό κείμενο. Δεν είναι ούτε καν μνημόνιο, δεν είναι τίποτα. Επομένως, δεν αποτελεί υποχρέωση δεσμευτική για μας. Είναι μια βάση με βάση τις εμπειρίες που έχουν. Ακόμα δεύτερον, αφού λοιπόν έχει η κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το παραδέχεται αυτό, αλλά δεν με απασχολεί καθόλου ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφού λοιπόν η κυβέρνηση έχει πετύχει τέτοια πράγματα, ξέρετε τι είναι το πλεόνασμα, ξέρετε την ώρα, και μάλιστα γιωμένα πράγματα, όχι ότι θα φέρναμε πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, θυμόμαστε τα όσα έλεγε ο κ. Τσίπρας και άλλοι. Αφού λοιπόν η κυβέρνηση έχει πετύχει τόσα πράγματα, γι' αυτό είπα στην αρχή, όταν μιλούσα, ότι δεν είναι δυνατόν να γλιστρήσουμε στο γάλα. Πρέπει να βρεθεί μία λύση τέτοια μέχρι και την Παρασκευή, η οποία να ικανοποιεί. Όσο το δυνατόν περισσότερο τις πλευρές που είναι αντίθεση. Και πιστεύω ότι αυτή η λύση θα βρεθεί είτε το θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ είτε δεν το θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα βρεθεί διότι είναι κρίμα να πάμε σε εκλογές σε αυτήν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που ανοίγουν οι αγορές και η Ελλάδα πρόκειται να δηλαδή σημαίνει ότι δεν είναι προαπαιτούμενο. Συγγνώμη Γιώργο μου, επειδή το είπε και ότι δεν είναι προαπαιτούμενο, ότι είναι αντίληψη, φιλοσοφία του κ. Χατζηδάκη. Προφανώς. Έτσι δεν είναι. Όχι μόνο του Χατζηδάκη, είναι και συνεργαλειοθήκη. Οπότε δηλαδή τι θέλετε. Ακούστε κύριε Τσαπανίδου, για να καταλάβει. Δεν έχουμε κύριε Βαρεμένο. Για να ξέρει ο ελληνικός λαός. Οι βουλευτές της συμπολίτευσης έρχονται και επιχειρηματολογούν για μια συμφωνία την οποία δεν γνωρίζουμε. Δεν είναι μόνο το γάλα. Είπα, τη συμφωνία που έχει υπογραφεί. Αλλά δεν μας έχει δοθεί. Μνημόνιο, λέτε. Δεν μας έχει δοθεί. Εδώ έχουμε μνημόνια με δόσεις. Πώς δεν έχει δοθεί το μνημόνιο, δεν το ξέρετε. Η συμφωνία, η τελευταία, λέω. Έχετε δει την έχετε κάνει. Ήθελα να σας πω. Πώς την κρίνετε τότε, αφού δεν την έχετε πάρει. Εσείς πώς την κρίνετε. Εμείς ξέρουμε τι γίνεται. Πώς το ξέρετε, αφού δεν την έχετε πάρει. Λοιπόν, κυρία. Κυρία Τσαπανίδου, σας παρακαλώ πολύ. Όταν έρχομαι εδώ, θέλω να κάνουμε συζήτηση ενός επίπεδου. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μα αφήστε να μιλήσω. Μου λένε, με συγχωρείτε. Τι σας λένε. Μου λένε ότι έχει βρεθεί λύση για το γάλα και θα κάνει δηλώσεις τώρα σε λίγο ο κύριος Τσαφτάρης. Η Μαριάννα Τσαρετάτου είναι στη σύνδεσή μας για να μας ενημερώσει. Δηλαδή, τι λύση βρέθηκε για το γάλα. Καλησπέρα, Πόπη. Ο κύριος Τσαφτάρης, λοιπόν, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε λίγη ώρα θα κάνει και επίσημα δηλώσεις. Χθες, μετά τις 10 το βράδυ, βρέθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο Υπουργός Κωστής Χατζηδάκης και είχα μια συνομιλία για να βρεθεί μια χρυσή τομή. Ο Υπουργός, λοιπόν, σήμερα σε λίγη ώρα θα ανακοινώσει ότι η νέα πρόταση για το γάλα είναι να χωριστεί σε τρεις κατηγορίες. Να υπάρχει δηλαδή το μακράς διάρκειας και το υψηλής παστερίωσης όπως υπάρχει τώρα, αλλά αυτό θα μετατονιστεί μάλλον σε υψηλής θερμικής επεξεργασίας και σε υπερυψηλής θερμικής επεξεργασίας. Και όσο αφορά τη μεγάλη κόντρα για το φρέσκο και το παστεριωμένο και την επιμήκυση διάρκεια ζωής, θα προτείνει να μην υπάρχει καθόλου φρέσκο γάλα στην αγορά, να μην ονομάζεται κανένα αυτό γάλα. Αυτό που μας είπε ο κύριος Κορδάς λίγο νωρίτερα. Και να ονομάζεται παστεριωμένο. Η διάρκεια που συζητείται είναι από 1-5 μέρες, αλλά αυτό θα οριστεί από την Επιστημονική Επιτροπή. Δηλαδή, αυτό είναι λύση. Είναι αυτό που πρότεινε. Αυτό, είναι λύση. Αυτό που ανακοίνωσε ο κύριος Κορδάς λίγο νωρίτερα σε εμάς. Ναι. Αυτό που σας έλεγα. Ναι. Οι δύο ημέρες δηλαδή. Οι δύο ημέρες, όχι φρέσκου γάλα, εκτός το γάλα ημέρας που θα έχει λήξει από την παραγωγή του δύο ημέρες μετά. Και το γάλα χαμηλής παστερίωσης, αν θυμάμαι καλά, με τις παστεριώσεις έχουμε γίνει όλοι απίστευτο. Και το οποίο θα έχει διάρκεια μέχρι και 11 ημέρες ή όσο η εταιρεία αποφασίζει. Δεν είπε αυτό, 11 ημέρες. Θα γράφεται στο κουτί ημερομηνία παραγωγής και ημερομηνία λήξης. Μόνο που τώρα είναι μια πρόταση. Λοιπόν. Δεν φέρνει στην αγορά φρέσκο γάλα. Μισόλυν. Κανένα φρέσκο γάλα. Η λέξη φρέσκο καταργείται. Ήταν χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο κύριος Κορδάς και στην εκπομπή μας. Ξεχάστε το φρέσκο. Το είπε ξεκάθαρα. Θα είναι χαμηλής παστερίωσης σε 72 βαθμούς, λοιπόν, όπως παστεριώνονταν μέχρι τώρα και το φρέσκο. Και μάλλον θα πάει μέχρι τις 5 ημέρες. 5 ημέρες, όχι 11. Όχι 11. Ο κύριος Κορδάς τρίβει μισή ώρα νωρίτερα μας έλεγε ότι όσες μέρες κρίνει η εταιρεία. Κυρία Πετραπανίδου. Ο Υπουργός θα κάνει σε λίγο δηλώσεις
Οι σκέψεις είναι να πάει μέχρι 5 ημέρες. Αυτό όμως που είπε είναι ότι αυτό θα το ορίσει η Επιστημονική Επιτροπή. Θα το ορίσουν λοιπόν οι επιστήμονες πόσο μέρες, πόσες μέρες μπορεί δηλαδή, να διαρκεί. Επειδή στην ερώτησή μου με έπιασε και λίγο τα μούτρα, θυμάστε. Η απάντησή του ήταν ποιες επιστημονικές επιτροπές η εταιρεία αποφασίζει, η παστερίωση που κάνει στο γάλα, πόσες μέρες το κρατάει. Ναι, η Επιτροπή θα καθορίσει τους τρόπους παστερίωσης. Λοιπόν, οι τρεις κατηγορίες είναι το 2 ημερών, το 5 ημερών και το μακράς διαρκείας. Ήθελα να πω το εξής για να ξέρει ο ελληνικός λαός. Το τι θα υπακολουθεί στις εκλογές. Αφού τώρα, πριν τις εκλογές, ανακοινώνουν τα μέτρα που ανακοινώνουν, ναι, ο απλός Έλληνας, έτσι, και με την εμπειρία που έχει αποκομίσει τα 4 τελευταία χρόνια, πρέπει να σκεφτεί τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Μάλιστα. Τι τον περιμένει. Εγώ χαιρετίζω την παρέμβαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Τη χαιρετίζω πραγματικά. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Μετά τις εκλογές θα έχουμε χρόνο να τα πούμε, κύριε Βαρεμένη, ξανά και ξανά. Το είπατε, το τοποθετηθήκατε. Απλά δεν έχω χρόνο να αναπτύξουμε. Ευχαριστώ πολύ και πηγαίνουμε στη Βάλια Σκούρα, καθώς σήμερα άρχισε να λειτουργεί και το παιδί. Πήγαμε νωρίτερα το πρωί στα ιατρία στην Καλυθέα, αν θυμάμαι καλά, και στο Παγκράτη, με συγχωρείτε, και είδαμε ότι ήταν υπό συντονισμό εκεί οι γιατροί. Τώρα πια είναι όλες τις θέσεις τους και λειτουργεί κανονικά το παιδί. Λειτουργεί εν μέρη η Πόπη. Έχουν γίνει οι πρώτες συνταγογραφήσεις. Είδαμε εδώ. Εν μέρη ακόμη, ακριβώς, γιατί συνεχίζουν και πάνω να βρίσκονται γιατροί οι οποίοι αναλαμβάνουν καθήκοντα υπογράφου πράξης ανάληψης καθηκόντων και παραλαμβάνουν σφραγίδες. Επομένως, δεν έχουν όλοι βρεθεί στις θέσεις τους. Ωστόσο, υπάρχουν ορθοπαιδικοί, για παράδειγμα, εδώ υπάρχουν τρεις ορθοπαιδικοί, υπάρχει καρδιολόγος, υπάρχει χειρουργός και έχουμε δει κόσμο περίπου 20 άτομα, είδαμε εμείς την τελευταία ώρα, να περνούν και να έχουν γίνει όντως συνταγογραφείς και κάποιες πρώτες εξετάσεις. Εργαστηριακά, ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι και σε αυτό το πολυατρείο και σε όσα άλλα ρωτήσαμε, δεν θα είναι έτοιμα να λειτουργήσουν, διότι μετά από ένα μήνα που ήταν κλειστά, χρειάζεται μία διαδικασία για να μπορέσουν να λειτουργήσουν εργαστηριακά. Ωστόσο, σήμερα σε κάποια, κυρίως στα κεντρικά και στους αμπελοκήπους εξυπηρετείται κόσμος, μαθαίνουμε και στα κεντρικά στην Αθήνα. Εξυπηρετείται λοιπόν σιγά σιγά κόσμος με λήψεις σε ειδικότητες, όπως αναφέραμε εδώ, για παράδειγμα στο Παγκράτη δεν έχει παθολόγο. Ελπίζουν ότι μέχρι αύριο και τη Δευτέρα να βελτιωθεί η κατάσταση και θα έχουν καλυφθεί και οι κενές θέσεις. Να λειτουργήσουν πλήρως. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο Λάμπρο Χαβέλα, στη σταδίου η πορεία των οικοδόμων αυτή την ώρα. Λάμπρο. Ακριβώς όπως είπαμε και στην προηγούμενη σύνδεσή μας, δεν ικανοποιήθηκαν οι εργαζόμενοι από το γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκε η συνάντηση με τον κύριο Βρούτση. Έτσι, ξεκίνησα πριν από λίγα λεπτά πορεία προς τη Βουλή, προκειμένου και εκεί να συναντηθούν με εκπροσώπους των κομμάτων και να δώσουν το ψήφισμα το οποίο έχουν συντάξει. Πόπη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Για 20 ακόμη λεπτά, ανοιχτές οι γραμμές μας, 12 λεπτά μου λένε, ανοιχτές οι γραμμές μας στο 14748 για να διεκδικήσετε την προσφορά μας. Το τάμπλετ που βλέπετε, δικό σας, αν τηλεφωνήσετε και είστε εσείς ο πιο γρήγορος. Καλή επιτυχία, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Πόση ώρα έχουμε ακόμα για να τηλεφωνούμε, δεν ρωτώ εσάς, ρωτάω το control 10 λεπτά είναι η απάντηση και ήρθε άμεσα, γιατί εντάξει δεν τρελάθηκα να ρωτάω τους τηλεθεατές πόση ώρα έχουμε ακόμα. Το tablet αυτό όμως μπορεί να γίνει δικό σας αν το διεκδικήσετε στα επόμενα 10 λεπτά, στο 14748 θα μπορείτε να μπείτε, να σερφάρετε, να μιλήσετε με φίλους σας, στα social media κλπ. Με ένα καινούριο tablet, το οποίο παρακαλώ πολύ, αν δεν είστε και πολύ της αφής, έχει και γραφίδα. Γράφει και στο δικό σας γραφικό χαρακτήρα, κανονικά με το δικό σας γραφικό χαρακτήρα και στέλνετε στους φίλους σας μηνύματα σχεδόν χειρόγραφα μέσα από το τάμπλετ. Και τα e-book σας διαβάζετε μέσα από εκεί. 14-748. Έχουμε Δέσποινα καινούργια στοιχεία για το αεροπλάνο, έχουν μεταδώσει στα δίκτυα κάτι καινούργιο. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτό που είχαμε πει και στην προηγούμενη σύνδεσή μας, τα 300 αντικείμενα τα οποία εντόπισε δορυφόρος της Ταϊλάνδης πάρα πολύ κοντά. Είναι αυτές οι εικόνες που βλέπουμε. Πόπη που μετέδωσε ο δορυφόρος της Ταϊλάνδης είναι 300 λευκά αντικείμενα. Λευκά ήταν και τα αντικείμενα που είχε εντοπίσει ο γαλλικός δορυφόρος μία ημέρα πριν. Κυριακή τα εντόπισε τα 122 αντικείμενα ο γαλλικός δορυφόρος. Τα 300 είναι λευκά αντικείμενα. Είναι τρομερή φωτογραφία αυτή, έτσι. Ναι. Αν πρόκειται δηλαδή για κομμάτια του αεροσκάφους, είναι ό,τι λευκό βλέπετε στο μαύρο πάνω, είναι, εκτός από τα σύννεφα βεβαίως που φαίνονται ευδιάκριτα, είναι κάτι που επιπλέει στη θάλασσα. Έτσι είναι αντικείμενα που επιπλέουν. Είναι 300
επιπλέοντα αντικείμενα τα οποία θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν τώρα τα ερευνητικά πλοία, γιατί μόνο αυτά έχουν παραμείνει λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων στο σημείο. Μάλιστα. Των ερευνών. Τα αεροπλάνα έχουν καθυλωθεί στο Πέρθ, δηλαδή, και θα μείνουν καθυλωμένα 24 ώρες. Οι δορυφόροι ώρες. Εντοπίζουν τα 300 κομμάτια από 1 μέτρο μέχρι 4 μέτρα κλπ. Και δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν ένα ολόκληρο σκάφος, ένα Boeing 777, ένα τεράστιο πράγμα δηλαδή στον ουρανό λίγο πριν πέσει. Ναι, δεν μπορεί να το δει κανείς αυτό. Βλέπουμε τα αντικείμενα. Έχει το ενδιαφέρον του. Παράλληλα, παρακολουθούμε εδώ εικόνες από το Βατικανό σε απευθείας μετάδοση πάντα, όπως ακριβώς κάνουν και τα δίκτυα του κόσμου ολόκληρου. Ο Μπαράκ Ομπάμα είναι στο Βατικανό και έχει συναντηθεί και με τον Πάπα, όπως βλέπουμε. Βεβαίως, ήταν μια συνάντηση, η πρώτη συνάντηση του Μπαράκ Ομπάμα με τον Αργεντίνο Ποντίφικα, με τον Πάπα Φραγκίσκο. Ήταν περιχαρής πάντως, με ένα τεράστιο χαμόγελο στα χείλη ο Μπαράκ Ομπάμα. Τους βλέπουμε εδώ να αποχωρούν από το σημείο που συνάντησαν. Άκρως επικοινωνιακή και οι δύο, βεβαίως, έτσι. Καθένα στον τομέα του, βεβαίως. Αυτός ο Πάπας είναι ο πιο άνετος Πάπας όλων των εποχών. Και αυτός ο Αμερικανός πρόεδρος είναι ο πιο άνετος πρόεδρος όλων των εποχών. Κάπως έτσι, όπως τους περιγράφεις είναι, Πόπη. Τώρα θα συζητήσουν και κατηδίαν ορισμένα ζητήματα. Είχαμε και ένα τύχημα εδώ από την βλέπω. Ναι. Ένα δώρο που είναι για τον πρόεδρο Ομπάμα, λίγο έπεσε, ένα μικρό ατύχημα. Βλέπουμε εδώ ότι ανοίγει τα δώρα του, που βρίσκεται μέσα σε μια βελούδινη μπλε θήκη. Συζητά εδώ με τον Πάπα Φραγκίσκο. Να σου πω ότι έφτασε χθες το βράδυ το Air Force One των Ηνωμένων Πολιτειών του Προέδρου. Έφτασε στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο. Με ισχυρότατη αστυνομική συνοδεία μετέβη ο Αμερικανός Πρόεδρος στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Ρώμη, όπου εκεί διαμένει. Το απόγευμα θα πραγματοποιήσει μια ιδιωτική επίσκεψη στο Κολοσσέο. Όπως καταλαβαίνεις, τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια και θα συναντηθεί τόσο με τον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, Τζόρτζιο Ναπολιτάνο, όσο και με τον Ιταλό Πρωθυπουργό Ματέο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ανηφορήσουμε τώρα, επιστρέφοντας πίσω στην ελληνική δισογραφία στην Βόρεια Ελλάδα, πάμε να συναντήσουμε Ράλιο Λεπίδου, η οποία θα μας δώσει και στίγμα. Βρισκόμαστε, Πόπη, στον Λευκό Πύργο, εδώ που συγκεντρώθηκαν οι φαρμακοποιοί όλοι από τη Βόρεια Ελλάδα. Φαρμακοποιοί από Λάρισα, Κατερίνη και από τον Εύρο ακόμα έχουν συγκεντρωθεί. Από χθες έχουν βάλει λουκέτο. Σήμερα ουσιαστικά ξεκινάει εκ νέου ένα νέο κύμα κινητοποιήσεων. Διαμαρτύρονται γιατί υποστηρίζουν με πολύ ευνηδιαστικό και υπουλού τρόπο η κυβέρνηση φέρει ένα νομοσχέδιο το οποίο συμφώνησε με την Τρόικα. Ένα νομοσχέδιο που, όπως μας λένε, όπως μας είπε εδώ ο πρόεδρος των φαρμακοποιών, ουσιαστικά καταστρέφει τουλάχιστον 12.000 καταστήματα καταστρέφονται, βάζει σε κίνδυνο την δημόσια υγεία, αλλά καταστρέφεται με αυτόν τον τρόπο και η κοινωνική πολιτική. Από στιγμή σε στιγμή ξεκινούν πορεία με κατεύθυνση το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, διαμαρτύρονται μεταξύ άλλων και στο άρθρο, το σημείο εκείνο που υποστηρίζει πως θα μπορεί ένα σούπερ μάρκετ να έχει έναν χώρο και να πουλάει φάρμακα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα επιστρέψουμε στον Σπύρο Δημητρέλη στην αίθουσα ειδήσεων. Η είδηση που έχει μας αφορά όλους. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιοι μπορούν να πάρουν πίσω χρήματα που πλήρωσαν για το χαράτσι. Για το φόρο δηλαδή που βαραίνει τα ακίνητα. Υπό ποιες προϋποθέσεις, Σπύρο? Πράγματι, Πόπη, εκδόθηκε μία εγκύκλειος από το Υπουργείο Οικονομικών. Την υπογράφει ο κύριος Θεοχάρης. Και όσοι έχουν εντοπίσει λανθασμένες εγγραφές όσον αφορά στο λογαριασμό του ρεύματος, όσον αφορά το χαράτσι, δηλαδή που αφορά την επιφάνεια, που αφορά την τιμή ζώνης, αλλά έχουν υποβάλει σχετική αίτηση διόρθωσης μέχρι και τις 15 Μαΐου του 2013 που μας πέρασε, η προϋπόθεση να έχει υποβληθεί αυτή η αίτηση, μπορούν τώρα να πάνε στο Δήμο που έχουν υποβάλει την αίτηση, να πάρουν μια βεβαίωση με τα σωστά χαρακτηριστικά του ακινήτου τους, να την προσκομίσουν στην εφορία προκειμένου να γίνει επανεκαθάριση του χαρατσιού. Είναι πολύ αυτή, Σπύρο? Είναι αρκετός ο κόσμος. Είναι αρκετές περιπτώσεις. Δεν ξέρουμε ακριβή αριθμό, Πόπη. Πάντως, την περίοδο εκείνη το Μάιο που ήταν η προθεσμία, υπήρχαν πολύ μεγάλες ουρές στους Δήμους. Θα γίνει επανεκαθάριση, θα διαγραφεί το επιπλέον χαράτσι που έχουν πληρώσει και θα τους επιστραφεί, Πόπη. Μάλιστα. Για να γυρίσουμε τώρα και στα πολιτικά πράγματα και πάλι. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος και στα έδρανα Χρυσή Αυγή. Είχαμε εξελίξεις στο θέμα της Χρυσής Αυγής και της άρση των ασυλιών τους. Για να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Αντώνη.
Μόλις αυτή τη στιγμή τελείωσε η Επιτροπή Δεοντολογίας, όπου αποφασίστηκε να γνωμοδοτήσει θετικά για την άρση ασυλίας του Γερμενή, ενώ οι Αλεξόπουλος Μπαρμπαρούσης και Ζησιμόπουλος, που ήταν σήμερα, ζήτησαν διορία προκειμένου να καταθέσουν υπόμνημα. Να σου πω τώρα ότι εχθές γνωμοδότησαν για άρση ασυλίας του Νίκου Μίχου, Αντώνη Γρέγου, Ματθεόπουλου και Μπούκουρα. Ο Νίκος Μίχος, ο οποίος αντιμετώπιζε παράβαση του νόμου περί όπλων και ναρκωτικών, είπε ότι τα δύο όπλα που βρέθηκαν στο σπίτι του, μία καραμπίνα και ένα εννιάρι πιστόλι, τα είχε αφήσει επίτηδες για να τα βρει η αντιτρομοκρατική. Και καθώς, όπως είπε, είχε όλο το χρόνο να τα πετάξει, αλλά δεν το έκανε, γιατί τα είχε για την προσωπική μου ασφάλεια. Και μάλιστα, όπως είπε, ότι είναι στόχος τρομοκρατικών οργανώσεων αλλά και μυστικών υπηρεσιών. Σε ό,τι αφορά τώρα τη δεύτερη κατηγορία περί ναρκωτικών, για μία ποσότητα ινδικής κάναβης που είχε βρεθεί στο σπίτι του, είπε ότι ήταν του προηγούμενου ενοικιαστή και κάτι τέτοιο μάλιστα το επιβεβαίωσε και σε κατάθεσή του ο σπιτονικοκύρης. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν είναι ηλίθιος να την αφήσει εκεί, αφού θα ερευνούσε το σπίτι του η αστυνομία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Αντώνη Γρέγο, αυτός είπε ότι επειδή δεν εμπλέκεται το όνομά του πουθενά στο πόρισμα των 190 σελίδων, η δίωξη η οποία του ασκείται είναι καθαρά πολιτική. Να σου πω μάλιστα ότι ο κύριος Γρέγος έδωσε και ένα DVD στην Επιτροπή, μάλιστα, με καλές πράξεις της Χρυσής Αυγής. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Wi-Fi δωρεά, Wi-Fi υποσχέθηκε και ο Πρωθυπουργός, δωρεά, Wi-Fi υποσχέθηκε και τώρα ο Πρωθυπουργός και το τοποθετεί στο τέλος του 2014. Τι εννοούνε, θα ακούσουμε από τον Στέφανο Σίσκο. Ακριβώς, Πόπη, από τον Νοέμβριο του 2014 θα έχουμε δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ από δημόσια σημεία. Το πρόγραμμα θα καλύψει 302 από τους 325 συνολικά δήμους της χώρας. Εκτός προγράμματος μένουν η Αθήνα και άλλοι 22 μεγάλοι δήμοι που δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση, γιατί καθώς έχουν αναπτύξει αντίστοιχα δίκτυα μέσω άλλων προγραμμάτων. Όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, το έργο θα γίνει σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη θα ενεργοποιηθούν σημεία πρόσβασης σε δήμους, μουσεία και λιμάνια, στη δεύτερη σε χώρους μεγάλης έκτασης και σε τρίτη φάση σε πανεπιστήμια, νοσοκομεία και μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι πολίτες θα μπορούν να συνδέονται για 30 λεπτά, ενώ κάθε σημείο θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα 40 με 50 χρήστες, Πόπη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η Λένια Ουίλιαμς θα έρθει κοντά μας τώρα. Η Λένια. Ακριβώς. Πόπε, από στιγμή σε στιγμή, λοιπόν, αναμένεται να ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, να ανακοινωθούν οι θέσεις των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Για να μάθουμε αριθμό εισακτέων, λοιπόν, τώρα, έτσι. Ακριβώς. Αναμένεται να είναι στις 70.000, ενώ τις θέσεις αναμένεται να διεκδικήσουν 70.000. Να σου πω ότι 58.300 άτομα θα είναι στην γενική σειρά, ενώ 11 με 12.000 θα είναι στις ειδικές κατηγορίες. Μάλιστα. Να σου πω μόνο κάτι που αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι τα τμήματα τα οποία δίνουν πτυχία που οδηγούν σε επαγγέλματα με υψηλά ποσοστά ανεργίας, που είναι τα θεωρητικά τμήματα, θα έχουν μία μείωση στο 4%. Ενώ όσοι στοχεύουν στο δεύτερο, στο τέταρτο και στο πέμπτο πεδίο, δηλαδή στις πολυτεχνικές σχολές, θα έχουν μία αύξηση γύρω στο 5%. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά Ηλένια, όσου θα δώσουν φέτος για τα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα κάτω από δύσκολες συνθήκες, με σκοπό να ανοίξουν ένα καλύτερο δρόμο για τη ζωή τους στο μέλλον, να αναπτύξουν τη δική τους δραστηριότητα, την επαγγελματική, να φύγουν από το σπίτι. Βεβαίως, τα στοιχεία λένε ότι δεν τα καταφέρνουν πάντα. Ο Στέφανος Τρίσκος θα μας πει ότι οι περισσότεροι νέοι στην Ευρώπη, μέχρι τα 30-35 τους, ζουν μαζί με την οικογένειά τους, παρά το γεγονός ότι θα ήθελαν να έχουν φύγει από πολύ μικρή. Από τα 25 και μετά πάβει πια το όνειρο να είναι όνειρο. Βλέπουν όλοι ότι ρεαλιστικά δεν γίνεται, δεν βγαίνει, έτσι. Ακριβώς, Πόπη, μέχρι τα 30 είναι, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε στη βρετανική εφημερίδα Guardian. Σχεδόν οι μισοί νέοι, περίπου το 48%, δηλαδή 36,7 εκατομμύρια Ευρωπαίοι μέχρι 30 ετών, ζουν με τους δικούς τους. Η κύρια αιτία, όπως μπορείτε να φανταστείτε κι εσείς, είναι η υψηλή ανεργία που συνεπάγεται και έλλειψη πόρων στα 5 χρόνια της οικονομικής κρίσης και δεν αφήνει τους νέους να φύγουν από το πατρικό τους. Το φαινόμενο δεν παρατηρείται μόνο στα χρεωμένα κράτη του Ευρωπαϊκού Νότου, καθώς Σουηδία, Νορβηγία, Γαλλία και Βέλγιο γνωρίζουν αύξηση στον αριθμό των 20άριδων που αναγκάζονται να μείνουν με τους γονείς τους. Το ρεκόρ μέχρι στιγμής το κρατά σταθερά η Ιταλία, που τα 4 πέμπτα των νέων ενηλίκων ζουν στο πατρικό τους. Στην Ελλάδα το ποσοστό που
που βγήκε το 2011 για τους νέους που μένουν με τους δικούς τους, έφτασε στο 46%, σημειώνοντας άνοδο 9 αποσυστήνων μονάδων σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό του 2007. Αναλυτές επισημαίνουν πως οι λιγότερες ευκαιρίες που έχουν οι νέοι σε σχέση με τους γονείς τους αναμένεται να επηρεάσουν το ποσοστό γεννήσεων και φυσικά τη δημογραφία της Ευρωπαϊκής Ήπειρου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέφανε, και ελάτε τώρα να δούμε νέους που δραστηριοποιούνται και μάλιστα με έναν τρόπο που ωφελεί τους υπόλοιπους νέους. Καλημέρα σας, κυρίες. Τι κάνετε, τι όμορφα κορίτσια είναι αυτά. Λοιπόν, είναι η κυρία Αγγελική Ζήση κοντά μας, είναι νομικός και υπεύθυνη του προγράμματος Εικονική Επιχείρηση. Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε. Νομίζω θα σας πω με τη σειρά με διορθώνετε. Η Αναστασία. Η Αναστασία Σχοινοχωρίτη είναι Γενική Διευθύντρια της Εικονικής Επιχείρησης. Δύσκολος ρόλος. Αρκετά. Αρκετά δύσκολος. Αλλά αντιπλουνόμαστε. Η Σοφία Πασπαράκη, Διευθύντρια Μάρκετινγκ. Ακριβώς. Ξέρεις και από site. Βεβαίως. Ψάχνω έναν για το site το δικό μου, για το iPop.gr. Θα έρθεις. Εντάξει. Έτσι, μπράβο. Να πώς κλείνω τις δουλειές, κυρίες και κύριοι, και πώς ανοίγω το δρόμο στους ανθρώπους. Και η Αναστασία Αναγνωστοπούλου, Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων. Άντε να πείσεις τώρα τον κόσμο να εμπιστευτεί την εικονική επιχείρηση τη δική σας. Την επιχείρηση τη δική σας, χωρίς το εικονική. Μπορέσαμε όμως παρόλα αυτά. Έτσι, μπράβο. Και γι' αυτό βρίσκονται σήμερα εδώ. Χάρη στην προσπάθεια της Αναστασίας. Τελεία. Μας πήρε τηλέφωνο με συνοπτικές διαδικασίες να παραμείνει στη θέση, λοιπόν. Εισηγούμε. Τι κάνουν τώρα τα κορίτσια. Δεν θα τα πω εγώ, πολύ μίλησα. Θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Ζήση. Κυρία Ζήση, παρέχετε υπηρεσίες, αλλά ουσιαστικές υπηρεσίες. Ουσιαστικές υπηρεσίες. Εγώ είμαι υπεύθυνη του προγράμματος Εικονική Επιχείρηση, το πρώτο αρσάκιο Λύκειο Ψυχικού, εδώ και 6 χρόνια. Και με καμάρι σας λέω, με πολλές επιτυχίες αυτή την εξαετία. Το πρόγραμμα αυτό της εικονικής επιχείρησης, που είναι βιωματικό, δηλαδή τα παιδιά συγκροτούν μια επιχείρηση πραγματική, απλά δεν έχουν αφημί, γιατί είναι ανήλικα. Δημιουργούν ένα προϊόν, το προωθούν στην αγορά και λειτουργούν καθόλου ως μια κανονική επιχείρηση. Το διοργανώνει λοιπόν το ΣΕΝ, το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων Junior Achievement Greece, λέγεται, με πρόεδρο τον κύριο Τσάγκο. Είναι μέρος ενός μεγάλου ευρωπαϊκού δικτύου, του οποίου η καρδιά χτυπάει στις Βρυξέλλες, του Junior Achievement Europe, και το όραμά του είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η γεφύρωση δηλαδή του εκπαιδευτικού συστήματος με τις επιχειρήσεις. Μάλιστα. Αυτό το λέω και ως άμεση κοινωνός, γιατί στις αρχές του Μάρτη 120 καθηγητές, μεταξύ των οποίων και εγώ, από 22 χώρες της Ευρώπης, βρεθήκαμε εκεί στο Junior Achievement Europe για να εκπαιδευτούμε, για να εκπαιδευτούμε και να εκπαιδεύσουμε συναδέλφους στον τομέα αυτό. Εστιάζουμε λοιπόν τώρα στον τομέα της εικονικής επιχείρησης, όπου εδώ τα αρσάκια σχολεία παίζουν ένα πρωτοπόρο ρόλο. Το όραμά μας δηλαδή είναι αυτή η άσκηση της επιχειρηματικής σκέψης των παιδιών. Ειδικά τώρα, ρίχνοντας φως στην εικονική επιχείρηση, το πρόγραμμα αυτό είναι βαρύ, αλλά συναρπαστικό. Ξεκινάει το Σεπτέμβρη, τελειώνει τον Ιούνιο. Τα παιδιά περνούν από διάφορες φάσεις. Τώρα είστε δηλαδή προς το τέλος. Τώρα είμαστε στη μέση. Στη μέση. Η πρώτη φάση ήταν η εμπορική έκθεση. 51 σχολεία. Μάλιστα. Συμμετείχαν. Αυτό που κάνετε τώρα είναι ότι παίρνετε εκπαιδευτικό υλικό και το δίνετε σε οικογένειες που έχουν πρόβλημα στο να το προμηθευτούν. Ναι, να σας πω. Ναι. Αυτή τη στιγμή συγκροτούμε την επιχείρηση στην οποία θα σας μιλήσουν. Αλλά αυτή η επιχείρηση πέρασε από την πρώτη φάση που ήταν η εμπορική έκθεση. Εκεί βγήκαν τα τρία βραβεία και εμείς είμαστε ένα από αυτά τα τρία βραβεία του καλύτερου περίπτερου. Και τώρα θα καταθέσουμε το επιχειρηματικό μας πλάνο για να πάμε στον τελικό. Η εταιρεία μας λέγεται Excalibur, αλλά νομίζω ότι γι' αυτό. Θα μας μιλήσει η Διευθυντρία, η Γενική Διευθυντρία. Καλημέρα σας και από μένα. Παρακαλούμε, κυρία. Η εταιρεία μας. Σκηνοχωρήτη. Είναι μια κοινωνική επιχείρηση που έχει ως κύριο άξονα την κοινωνική αλληλεγγύη και προσφορά. Τώρα μισό λεπτάκι, λοιπόν, να τα βάλουμε κάτω. Εμείς τι είμαστε, τα fans, πρέπει να μας πείτε να σας δώσουμε λεφτά. Δεν θέλουμε λεφτά, την αγάπη σας. Αφήστε με να. Όχι, όχι. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζετε τώρα, με πείθετε εμένα που είμαι πελάτης να σας δώσω κάτι. Δεν θέλουμε να μας δώσετε τίποτα. Σας μόνο να μας αγκαλιάσετε. Σας έχω αγαπήσει ούτως ή άλλως. Μα ήδη και μόνο η φιλοξενία σας αρκεί. Το συζητάτε. Σύμβολό μας λοιπόν είναι το σπαθί Excalibur. Το οποίο, όπως μπορείτε να δείτε, συμβολίζει το κοφτερό μυαλό και την προστασία. Το έχετε φτιάξει το λόγο μόνοι σας. Βεβαίως, η Διευθύντρια Μάρκετινγκ. Παιδιά, μπράβο σας. Δηλαδή, συγχαρητήρια. Όπως μπορείτε να δείτε, η αιχμή αυτού του σπαθιού καταλήγει στη μύτη ενός μολυβιού. Γιατί πολύ απλά συμβολίζει τη γνώση και την εκπαίδευση. Γιατί ακριβώς αυτό είναι το προϊόν μας. Μια υπηρεσία εκπαίδευση και γνώση. Ποια είναι αυτή? Η παροχή εκπαιδευτικού υλικού σε παιδιά οικογενειών που αυτή τη στιγμή πλήττονται από την οικονομική κρίση και το έχουν ανάγκη. Τι είναι αυτό το εκπαιδευτικό υλικό? Σχολικά βοηθήματα παρελθόντων ετών των συμμαθητών μας, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν χρειάζονται. Πώς λειτουργεί λοιπόν η εταιρεία μας? Εμείς παρακινούμε τους συμμαθητές μας να μας φέρουν όσο το δυνατόν περισσότερα βοηθήματα αυτοί μπορούν. Έχοντας αυτά τα βοηθήματα εμείς ως προμήθειες, τα πουλάμε σε μια συμβολική τιμή των 4 ευρώ. Ποιος αγοράζει?
όλοι εσείς που επιθυμείτε να μας στηρίξετε. Όλοι εμείς που είμαστε εκτός σχολείου πια, έτσι. Εκτός σχολείου ή ακόμα και οι ίδιοι οι συμμαθητές μας, οι οποίοι μα χαρά και φθορμίτης μου προσφέρουν και αγοράζουν. Ποιος διανέμει, εμείς διανέμουν, πώς εμπιστευόμαστε και στηριζόμαστε στα δίκτυα διανομής της Μητρόπολης Πειραιός και της Μητρόπολης Λαβρεωτικής και Μεσογείας. Για να ακούσετε όμως πώς λειτουργούν και τα υπόλοιπα τμήματα, δίνω το λόγο στην Αναστασία Αναγνωστοπούλου, Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων. Μάλιστα. Εμείς ως τώρα λοιπόν έχουμε καταφέρει και έχουμε συγκεντρώσει το 50% της εμπιστοσύνης μας, το έχετε κερδίσει ήδη, να ξέρετε. Έτσι. Να είστε καλά. Δηλαδή η παρουσίασή σας μέχρι στιγμής μας. Εγώ μετράει. Θα παγοράσω κανένα βοήθημα να φέρω. Δεν υπάρχει. Για πείτε μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ως τώρα έχουμε καταφέρει και έχουμε συγκεντρώσει 800 βοηθήματα, τα οποία όλα επιτυχώς τα έχουμε πουλήσει. Και γι' αυτό κιόλας ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συμμαθητές μας και ευχαριστούμε και όλο τον κόσμο που μας στήριξε στο έργο μας. Αλλά να σας αναφέρουμε κιόλας γιατί αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε κοινωνική επιχείρηση. Υπήρχαν δύο κύριοι λόγοι. Πρώτο ήταν η φτώχεια, που βλέπουμε συνεχώς γύρω μας να διωγγώνεται τόσο και σε εγχώριο επίπεδο, όσο και σε παγκόσμιο. Και δεύτερον, τα σχολικά βοηθήματα, φυσικά, που τα βλέπουμε κάθε χρόνο να μαζεύονται γύρω μας, στη χειρότερη των περιπτώσεων να καταλήγουν σε ένα κάδο σκουπιδιών και στην καλύτερη σε ένα κάδο ανακύκλωσης. Οπότε εμείς αποφασίσαμε, έχοντας αυτούς τους παράγοντες ως άξονες, να καταλήξουμε σε αυτή την ιδέα και από την ανακύκλωση χαρτιού να περάσουμε στην ανακύκλωση καρδιάς. Γιατί κάθε παιδί πρέπει να έχει το βιβλίο που είναι απαραίτητο για τη μελέτη του. Και με αυτό το σκεπτικό εργαστήκαμε και στο τμήμα marketing, όπου πρώτα δημιουργήσαμε τη σελίδα μας στο Facebook και την ιστοσελίδα μας που μας βοήθησαν να δικτυωθούμε. Επιπλέον δημοσιεύσαμε και ένα promo βίντεο στο YouTube για να γνωστοποιήσουμε την εταιρεία μας. Πόσα likes έχετε στη σελίδα στο Facebook? Έχουμε 791 likes μέχρι στιγμής. Καλά, θα γίνουν πολλά περισσότερα, γιατί τώρα οι τηλεθεατές του Live View θα μπουν και θα κάνουν likes στη σελίδα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια, θα στηρίξουμε την προσπάθεια. Λοιπόν, θα τη στηρίξουμε, έτσι. Ωραία. Συνεχίσαμε έπειτα δημιουργώντας. Ήμουν απειλητική στους τηλεθεατές. Θα τη στηρίξουμε, λέω, τηλεθεατές μας. Μάλιστα. Δημιουργήσαμε. Μου είπαν όλοι ναι. Δημιουργήσαμε τις διαφημιστικές μας αφίσες, καθώς και ένα ταμπλό στο σχολείο διαδραστικό, το οποίο αφορά γενικότερα την επιχειρηματικότητα. Και έπειτα διοργανώσαμε 2 events και 4 παρουσιάσεις στο σχολείο, οι οποίες φυσικά εκτόξευσαν και τις πωλήσεις μας. Πέρα από όλα αυτά όμως, δημιουργήσαμε επίσης, μας ευνόησε πάρα πολύ, και η δημοσίευση για το βραβείο που πήραμε του καλύτερου περιπτέρου στην ιστοσελίδα Newsit, καθώς και η εμφάνισή μας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας. Και τώρα σε εσάς. Ρε κορίτσια, συγχαρητήρια. Καταρχάς, τη δασκάλα σας που πρέπει να σας πω ότι μου λέγανε και από το κοντρόλ που είχαν καλύτερη εικόνα, γιατί σας βλέπαν από την κάμερα. Δες με πόση αγάπη και θαυμασμό κοιτάζει τις μαθήτριες και περηφάνεια. Σας καμαρώνω κι εγώ που έχω την ηλικία της μαμάς σας, να είστε καλά κορίτσια και πάντα τέτοια. Και να ασκήσετε, θα ασχοληθείτε με το χώρο μεγαλώνοντας, έτσι. Ευελπιστούμε πως ναι. Θέλετε, σας ενδιαφέρει. Είναι ένα από τα οράματά μας. Μπράβο, βρε κορίτσια, ωραία. Να σας δώσω 3 project να τρέξετε. Θα ευχαρίστω. Το ένα είναι το Live View. Να μας πάρετε και να μας κάνετε μεγάλους και τρανούς σαν εκπομπή. Την εκπομπή μας δηλαδή. Το δεύτερο είναι το μικρό ψάρι του Γιάννη Οικονομίδη που βγαίνει σήμερα στους κινηματογράφους και είναι το άλλο μας ραντεβού, θυμίζω εγώ. Να πάρετε την ταινία και να την κάνετε πασίγνωστη στην Ελλάδα. Βοηθήστε και λίγο και εμένα με το iPop. Ευχαριστώ. Εντάξει, να είστε καλά, κορίτσια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, έτσι εδώ, να στηριχτούμε στους νέους, γιατί οι νέοι θα μας πάνε μπροστά. Μπράβο τους. Πάμε σε διάλειμμα. Μου λένε διαγωνισμός. Ποιο διαγωνισμός? Σας παρασύραν τα κορίτσια εδώ. Σας ενθουσίασαν τα κορίτσια. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας να σας πούμε και ποιος κέρδισε την ταμπλέτα τη σημερινή προσφορά. Σε πολύ λίγο από τώρα. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν κοντά σας για να κάνουμε μία στάση στη Βουλή. Θα μιλήσουμε με Βάλια Σκούρα που είναι εκεί και παρακολουθεί τις διαδηλώσεις που τρέχουν. Βάλια, θα μας πεις ποιοι έχουν φτάσει στη Βουλή. Οικοδόμοι είναι, έτσι, η πορεία των οικοδόμων αυτή. Ακριβώς, Πόπη, οι οικοδόμοι συμμετέχουν και οι νευπηγοεπισκευαστικοί, ηλεκτρολόγοι, άνεργοι, οι οποίοι αντιπροσωπεία τους έχει μπει μέσα στη Βουλή. Βρίσκονται αρκετές εκατοντάδες κόσμος και είναι κλειστή η Βασιλίση Σοφία αυτή την ώρα. Υπάρχουν και 2 κλούβες στον ΜΑΤ πίσω. Αντιπροσωπεία τους λοιπόν είναι μέσα για τα αιτήματά τους σε σχέση με την ανακούφιση των ανέργων και την μείωση των ορίων συνταξιοδότησης, Πόπη.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και μια στάση στο star.gr για να δούμε τι έχει ανέβει αυτή την ώρα. Καλημέρα, Πόπη. Να πάμε μέχρι τη Φλόριντα, όπου μια ομάδα ερασιτεχνών, συγγνώμη, ψαράδων, είχε μια πάρα πολύ καλή ψαραγιά. Στο αγκίστρι τους πιάστηκε ένας σφυροκέφαλος καρχαρίας 4 μέτρων που ζύγιζε 300 κιλά. Οι νεαροί έδωσαν κανονική μάχη για να τον βγάλουν στην ακτή. Πάλεψαν μαζί του περίπου 90 λεπτά. Και αφού έβγαλαν τις απαραίτητες φωτογραφίες, τον άφησαν και πάλι ελεύθερο. Και να αλλάξουμε εντελώς τώρα ατμόσφαιρα. Να περάσουμε στο Hollywood, όπου η Σακύρα φόρεσε λευκό νηφικό και ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας, αλλά όχι με τον Gerard Piqué. Το έκανε για τις ανάγκες του νέου της βίντεο κλιπ, όπως βλέπουμε και στις εικόνες μας. Πάντως πρέπει να έχει συμβολικό χαρακτήρα το βίντεο κλιπ, γιατί και σε αυτό τελικά δεν παντρεύεται τον καλό της και προτιμά τον ατίθασο και ελεύθερο χαρακτήρα που έχει να μην τον προδώσει. Αυτή να απολαμβάνει τον ατίθασο χαρακτήρα της και εμείς την απίστευτη φωνή της. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να δούμε και ποιος κέρδισε τη σημερινή μας προσφορά, την ταμπλέτα μας δηλαδή. Είναι η κυρία Ευγενία Παπαράκη. Συγχαρητήρια, κυρία μου. Να έχετε πάντα τέτοια τύχη στη ζωή σας και να συνδέεται με την ταχύτητα. Ήταν ο πιο ταχύς αυτός που κέρδισε και σήμερα στην προσφορά μας. Και να φωνάξω κοντά μου το Μάκη Διόγο για να δούμε τι γίνεται. Μάκη, πώς είσαι, μια χαρά, τι έχουμε σήμερα. Μπάσκετ σήμερα ο Ολυμπιακός παίζει κρίσιμο παιχνίδι για το 10η αγωνιστική του Top 16 με την Μάλαγα στην Ισπανία. Πρέπει να νικήσει για να διατηρήσει τις ελπίδες του. Και έχουμε και πρωτάθλημα, ολοκληρώνεται σήμερα η 31η αγωνιστική. Ο Απόλλωνας παίζει με τον ΠΑΟΚ στη Ριζούπολη. Και ο Πας Γιάννηνα με τον Πανθρακικό. Πάμε να δούμε τα γκολ από τους χθεσινούς αγώνες του Παναθηναϊκού με την Καλονή και του Αστέρα Τρίπολης με τον Ολυμπιακό. Πόσα γκολ? 3 έβαλε ο Παναθηναϊκός, 2-1 κέρδισε ο Αστέρας στον Ολυμπιακό. Πολλά γκολ. Πάμε να τα δούμε. Με γκολ του Καράσκο στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο Αστέρας νίκησε 2-1 τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη για την 31η αγωνιστική της Super League και έφτασε στους 57 βαθμούς, παραμένοντας στην 5η θέση βαθμολογίας. Οι Αρκάδες έφτασαν στη νίκη μετά από 7 συνεχόμενες ήττες. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 22 το αγώνα με τον Ντεμπλάση μετά από τραγικό λάθος του Μαρκάνο. Η απάντηση του Ολυμπιακού ήρθε στο 59 με τον Βέργο να μπαίνει στον αγώνα και να σκοράρει στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Ο Αστέρας πήρε την νίκη στις καθυστερήσεις με σκόρ τον Καράσκο. Οι Ερυθρόλευκοι διαμαρτύρονται ότι τη φάση του γκολ ξεκίνησε από offside. Την πέμπτη σερή νίκη του στο πρωτάθλημα σημείωσε ο Παναθηναϊκός που επικράτησε με 3-0 της Καλονής στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ο Ντίνας άνοιξε το σκόρ για το Τριφύλι στο 14. Το 2-0 έγινε 2 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου με σκόρ τον Καρέλη. Το τελικό 3-0 για τον Παναθηναϊκό διαμορφώθηκε στο 71 με αυτογκόλ του Βάλιου μετά από προσπάθεια του Σπυρόπουλου. Με την νίκη τους οι πράσινοι έφτασαν τους 62 βαθμούς όσους έχουν ο Ατρόμητος που χθες έχασε 2-0 από τον Όφη στο Ηράκλειο και ο ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει απόψε τον Απόλλωνα στη Ριζούπολη. Στο σημείο αυτό ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά μας. Ευχόμαστε καλό υπόλοιπο ημέρας και θα τα πούμε πάλι αύριο στις 10 το πρωί. Μείνετε εδώ, ακολουθεί Ελεονόρα Μελέτη και Μελέτησέ το με καλή παρέα και πού είναι το καλό θα νικήσει. Το καλό θα νικήσει, μην ξεχνιόμαστε. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας, να είστε όλοι καλά. Αύριο πάλι.